Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας. Δεν σου λείψει από εκεί η μεριά. Δεν, καλά. Δεν ακούεις καλά. Ναι, τι έχεις, δεν είσαι καλά. Σε πανηγύρι ακούγομαι. Που έχουν καταργηθεί κιόλας, γι' αυτό μην έχουμε κανένα θέμα. Όχι, καλά είσαι. Βασικά, με ακούω διαφορετικά από ό,τι μ' άκουγα τις υπόλοιπες μέρες. Γι' αυτό μου φάνηκε ωραία. Έτσι. Μου λείψε, όχι εσύ. Μου λείψε η κονσόλα τώρα. Ναι. Να τη βλέπω από εκεί πέρα μακριά, να μην έχω καμία επαφή. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Λες και έλειψε καμία. Γεμάτος, ξεκούραστος, ανανεωμένος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοφρέσκρος. Φρεσκοφρέσκος. Ναι. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε, καλό χειμώνα να έχετε. Να έχετε. Και εσύ και ο γάτος. Ο γάτος μόλις είδε ότι είμαι στο αεροπλάνο για να γυρίσω. Ναι. Άντε, καλό χειμώνα. Το λέω βρε αηδία. Ναι, ναι. Είναι αυτοί που παίρνουν άδεια, ξέρω, τέλος Ιουνίου. Γυρνάνε Ιούλιο στη δουλειά και του λένε καλό χειμώνα. Εντάξει, ντροπή πράγματα. Τέλος πάντων, καλώς ήρθες. Ελπίζω να πέρασε καλά, να γέμισε την μπαταρία σου γιατί θα τις χρειαστείς το επόμενο διάστημα. τον επόμενο μήνα. Ναι. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο, όπως καταλάβατε. Είναι. Με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Έτσι, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Να σας κρατήσουμε παρέα, συντροφιά, να σας πούμε τα νέα της ημέρας της χθεσινής, τα νέα της επόμενης μέρας, τα νέα του επόμενου μήνα. Καθώς κάνουμε και τις προβλέψεις μας εμείς σε όλα τα θέματα. Έλεγε ζώδια τόσο καιρό, να σου πω δεν άκουσα καθόλου. Όχι, όχι. Δύο πράγματα, τρία πράγματα δεν έκανα. Τέσσερα πράγματα. Πέντε πράγματα. Ερχόμουν απλά, άνοιγα και έφυγα μετά. Λοιπόν, δεν έκανα τρία πράγματα. Δεν έλεγα ζώδια. Ναι. Δεν έλεγα ανέκδοτα γιατί τα έχω συνδυάσει με σένα. Την γελιότητα. Τέλεια φάνηση. Και είχα δώσει και ρεπό στην κοπέλα που θέλει να την πληρώσω. Ναι. Ναι. Δεν την έβρισκα. Τη φόραζα, δεν ερχόταν. Δεν την βρήκα, ρε φίλε. Εντάξει. Βρήκα την άλλη την κοπέλα που μας προλογίζει το πρωί. Ναι. Την άλλη. Θες να τη βάζουμε το λέει live. Ναι! Σήμερα νομίζω μπορούμε να τη βάλουμε. Ναι, ναι. Σωστά. Ξεκινήσει κιόλας, πέταξε και το. Που να δεις όταν έλειπες. Αφού υπάρχει ακόμα εκπομπούλα. Καλά είναι εδώ, τα βλέπω όλα στη θέση. Θα σου πω τώρα μια αλήθεια. Oh. Δεν έβρισα ούτε μισή φορά. Εσύ με προκάλεσες. Δεν σε εμπνέω. Ήθελες να με βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Είδε ένα σαλιάρι, εμφανίστηκε ο Γιώργος, ο γάτος που με είπε καλό χειμώνα. Είστε, λέει, η δροσερή συντροφιά μας στην καρδιά του καλοκαιριού. Ποια καρδιά του καλοκαιριού, κοντεύεται τελείως το καλοκαίρι. Σήμερα είχε μια ψύχρα έξω τώρα που έρχομαι. Ναι. Δεν ξέρω, τις άλλες μέρες παρόλο που έβρεχε, δεν ένιωσα τόσο. Έχει αυτή την κουφόβραση πάλι. Ναι. Και έλεγα θα αλλάξει λίγο αυτό, θα βγάλει λίγο δροσιά. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό είναι σταθερές αξίες. Δεν πειράζει τώρα με τη νέα καραντίνα. Θα συνηθίσετε. Τι γίνεται. Δεν λένε μετά τις 15 θα. Ναι. Εδώ. Εν τω μεταξύ θα βουλιάξει το Σαββατοκύριακο, νομίζω, όπου και να πάμε. Ναι, ναι. Θα είναι όλοι με το αίσθημα ότι τελευταία φορά βγαίνουμε. Πάμε να τα διαλύσουμε. Σάββατο πέφτει 15. Σάββατο, ναι. Πώς να πέφτει. Βασικά και Σάββατο πέφτει. Εμείς εδώ είμαστε. Θα ήμασταν. Δεν θα είσαι όμως το Σάββατο. Δεν θα είμαι. Κυριακή όμως θα είσαι. Και... Ναι. Δεν μπορεί να γίνει το Αγίου Κυριακή να πούμε. Να... Και Δευτέρα θα είσαι. Και Δευτέρα θα είμαι. Όλο το χρόνο. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουμε έτσι σαν σήμερα και μετά τι, πάμε λίγο κάτσε, στα. Κάτσε, περίμενε. Τώρα επειδή έλειπα τρεις μέρες, ναι. Σου έχω σήμερα. Βάλεις τους πρωτοσύγκελους και αυτά. Όχι. Όχι. Κάτσε. Αμένο. Ακόμη χειρότερα. Άντε, πόση εισαγωγή έχει αυτό. Χτες ή προχτές ήταν. Ήταν του. Στις γιορτές, δεν σε θυμίζει. Του Σωτήρος. Όχι, ήταν του Γαϊτάνου. Έπαιξε Γαϊτάνο. Όχι. Γιατί το Αγίου. Σαντικάι. Που δεν ήξερε ο Σαντικάι τόσο καιρό. Ο Σαντίκου δεν είναι ένας παίχτης που θέλει να πάρει ο Άρης. Ξαδέρφια είναι. Ναι, και αυτός παίζει. Και αυτός είναι καλό παιχτάκι, αλλά είναι λίγο αλμυρός στην τιμή του. Λοιπόν. Τραβά. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Είναι η 224η μέρα του έτους. Έχουμε ακόμα αρκετές για να τελειώσει. Για τα μελομακάρονα πόσο έχουμε ακόμα? Πολύ, πολύ. Εγώ αυτά περιμένω τώρα. Πολύ, πολύ. Και απορώ γιατί τα ζαχαροπλαστεία δεν έχουν όλο το χρόνο. Θα κυνηγηθούν. Μερικά έχουν. Αλήθεια. Δώσε με ένα ζαχαροπλαστεία να πάω να κατασκηνώσω απ' έξω. Λοιπόν, Ανατολή ηλίου στις 6:35. Δύση ηλίου στις 8:24. Πες το. Δύση ηλίου. Πες το. Δεν σου λείψε να το πει. Όχι. Άντε, βρε, κουτσό. Σαν το είπε. Άντε, σαν το είπε.
Λοιπόν, επέτει το τσάντ. Όχι ο τσάνκ. Το τσάντ. Το τσάνταλι. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Γιορτάζει την επέτειο τη ανεξαρτησία του και αυτό από τη Γαλλία. Στο τσάντ φτιάχνουν τσάντε. Ναι. Και δίπλα είναι το τσόντ. Φτιάχνουν τσάντε. Και εκεί. Γιατί είναι. Ανταγωνιστέ. Είναι η μέρα του πολεμικού ναυτικού στη Βουλγαρία. Γιατί δεν έχουν θάλασσα. Τι λες ρε ζών που δεν έχουν θάλασσα στη Βουλγαρία. Έχουν πάνω ναι. Ναι ρε. Και, που και να μην είχαν, και από γεωγραφία που και να μην είχαν, έχουν το πολεμικό να έχουν κάνει ασκήσεις σε εμάς. Το ξέρεις ότι στην Κοζάνη έχουν ναυτικό όμιλο. Μη γελάς. Μη γελάς. Καλοί άνθρωποι στην Κοζάνη. Έχουν υπέροχο ναυτικό όμιλο και με μαγαζιά κιόλας εκεί πέρα. Όχι, δεν είναι στην Κοζάνη βέβαια. Στα Τρίκαλα δεν έχουν ναυτικό όμιλο. Πού είναι, που είναι μια που δεν έχουν θάλασσα σε απόσταση 200 χιλιόμετρων και έχουν ναυτικό όμιλο. Ο ναυτισμός, και όχι ο αυτισμός που έχεις εσύ, ο ναυτισμός. Ας ενοχλήσουμε λίγο και άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο θάλασσα, φίλε. Είναι και στη λίμνη. Να ζούμε στην Κοζάνη, είναι σε λίμνη ο ναυτικός όμιλος. Και γίνονται και αγώνες εκεί πέρα, ευρωπαϊκοί, παγκόσμιοι, στο ναυτικό όμιλο Κοζάνης. Είναι στα Σέρβια Κοζάνης. Είναι από τα Σέρβια Κοζάνης, είναι Σερβίδες ή Σέρβες. Υπάρχει και η Κροάτια Κοζάνης. Αυτή είναι στα Σέρβια Κοζάνη. Ναι, αλλά είναι Σερβίδες ή Κροατές ή Σέρβες. Σέρβες είναι στην Κοζάνη. Κοζάνο Σέρβες. Ναι, ενώ. Ναι. Ενώ στην Σερβία είναι Σερβίδες. Ναι. Σέρβες είναι από τα Σέρβια. Γι' αυτό ξεχωρίζουν. Η μέρα της αρμενικής εθνικής ταυτότητας στην Αρμενία. Πάμε να δούμε τι γιορτάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι των μαρτύρων Εύπλου του Διακόνου Γάιου. Γάιος, ποιος ήταν Γάιος, ο Σκορδίλης νομίζω. Γαϊάνου, και όχι Γαϊτάνου, Γαϊάνου, Ζήνωνος, Μακαρίου, Μάρκου και Νεοφύτου. Νεοφύτου δεν είναι ένας παίκτης. Νεόφυτος. Ένας Κύπριος. Ναι. Όσοι ο μαρτύρων βασίλειο. Γιορτάζει ο Μάρκος δηλαδή. Ή είναι κανένας άλλος Μάρκος. Ναι, είναι τρίτο, τέταρτο. Αυτή γιατί γιορτάζει, δηλαδή. Ξέρω. Και επίσης άμα σε πούνε Μάρκο Τάδε που είναι το δεύτερο το όνομα, είναι ναι. Παιδί μου το να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Πώς αποφασίζεις ότι εγώ δεν γιορτάζω τον Μάρκον ή ξέρω εγώ δεν γιορτάζω Πέτρου και Παύλου που με λένε Παύλο, είναι Παύλο του Ορειβάτη, ξέρω εγώ. Ναι. Γιορτάζω. Εντάξει, γιορτάζεις 37 Ιούλη, ξέρω εγώ. Και δύο φορές το χρόνο μπορείς να το κάνεις να γιορτάζεις. Βέβαια εκεί είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να κερνάς ή να παίρνεις και δώρα δύο φορές. Το δύσκολο είναι να κερνάς. Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα. Γενικά. Λοιπόν, συνεχίζω γιατί ήρθες πολύ. Έλα, κλείσες ήταν. Λοιπόν. Του Ενκέρκυρα Θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος. Να τώρα αυτό όλο. Δηλαδή πώς σε λένε, Σπύροδες φωνάζουνε. Ναι. Ναι. Και είναι και της συνάξεως υπεραγίας Θεοτόκου Ελεούσης. Αυτά. Στην καθολική. Τρία φωνήματα. Τέσσερα. Τι γέλιο. Τι μπορεί να έχει, τη σπουνή. Α, ναι. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα κάποιος ο οποίος. Κάτι πει για θάλασσα. Ναι. Την χάνει να ακούει αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Ό,τι χάνει, γιορτάζει. Είναι από την Αλβανία το παιδί. Δεν ξέρω αν την χάνει να ακούει κάποιος που ακούει αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης μας. Του φιλαράκι μου. Θα σου πω ποιοι γιορτάζουν στην Καθολική Εκκλησία. Τι έχει το. Η κάτω του 1,75. Τι ντροπή ερτάζουν. Σου ρε, ντροπή σου. Αυτά είναι κοκοήθειες αρχικά, σου. Είναι 79. Είναι 79. Α, ναι. Και εγώ είμαι 2-10 και παίζω πεντάρι στις Αλγύρες. Λοιπόν, στην Αργύρης μπορείς, στις Αλγύρες δύσκολο. Λοιπόν, είναι το Αγίου Γαβιέριχου. Γαβιέριχος. Είναι το Αγίου Ταυρίνου. Γιορτάζουν τα Red Bull που έχουν Ταυρίνη μέσα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κύριος Παστουσέας, πώς το βλέπεις τον κύριο Παστουσέα, που είναι αντινάβαρχος πολεμικού ναυτικού. Ωραίος, ωραίος. Παστουσέας. Παστουσέας, Παστουσέα έλα εδώ. Λοιπόν, παρουσιάσου παιδί μου. Αυτό με τα Red Bull είναι των Αγίων Τιβούρτιου και Χρωμάτιου. Είναι της Αγίας Κλέρης, προστάτριας των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και των πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών. Άρα γιορτάζουν τα εκλέρ. Ναι.
Είναι της Αγίας Ατράκτης. Είναι... Θα πεις αυτό για τον Αλέξη. Ναι, το τελευταίο το κρατάω. Είναι του Αγίου Φιάκριου. Τι ωραίο. Είναι της Αγίας Φιλομένας. Ο Φιλομένο γιορτάζεται. Το Αστέρα Τρίπολη. Ο Λούσιο Φιλομένο. Και είναι της Αγίας Σουζάνας. Βρε. Αγία Σουζάνα. Κάτσε τότε να βάλουμε το... Υπάρχει, υπάρχει Αγία Σουζάνα, δεν το ξέρα. Λίγο κράση, λίγο θάλασσα. Αχ, πω πω, φεύγουμε διακοπούλες σήμερα. Τι ωραία. Τι ωραία. Γέλα. Γέλα. Ταιριάζει με το... Ντροπή. Ντροπή σας. Χθες ήταν μια γιορτή προστάτητα των πόρνων. Των πορνών. Των πορνών. Μη με ανακατεύεις εμένα σε αυτά. Γιατί εμείς ανακατεύω. Σιγά τι είσαι εσύ. Δε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Χρόνια πολλά στις Σουζάνες όλου του κόσμου. Είτε τις λένε Σουζάνες είτε είναι Σουζάνες. Ντροπή σας, ντροπή σας. Λοιπόν, το 1716 αν σήμερα τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Γι' αυτό γιορτάζει μάλλον σήμερα αυτός ο Αγίος Σπυρίδωνος. Το 1875 στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γιώργος ο πρώτος στη Βουλή διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Ιδρύεται, καταστατικό και τέτοια. Ναι, γένεια και πυροτεχνήματα. Γραμματέα, τάδε. Πυροτεχνήματα, ξέρεις τώρα, από τα δικά τους τα πυροτεχνήματα. Τα δοκιμάζαν κιόλας. Ναι. Εκρηκτική ατμόσφαιρα υπήρχε στα γένεια της Αλ-Κάιντα. Τι σημαίνει Αλ-Κάιντα στα αραβικά? Στα αραβικά θα σου πω. Τι μπορεί να σημαίνει? Α, δεν υπάρχει. Άμα το βρεις έχεις ένα εκατομμύριο ευρώ. Φαντάζομαι να το πεις τώρα. Το όπλο του Θεού. Κάτι τέτοιο. Μόλις δεν κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ. Πω, η βάση. Η βάση. Ναι. Έτσι, αυτό σημαίνει. Αλ-Κάιντα. Λαϊκό τέτοιο. Εμείς τα λαϊκά κινήματα δεν στηρίζουμε. Ναι. Εσείς. Γίνατε και λαϊκό κίνημα τώρα μαζί με τον Μπιν Λάντεν. Σύντροφο. Βασίλη. Βασίλη, κατέβαινε ο Βασίλη Φορία. Το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει του 6 από του 7 κατηγορούμενου για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού. Μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996 οι ειρηνικέ διαδηλώσει Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισακ. Σαν σήμερα. Το 2011, χωρίς ευρωομόλογα, η Ευρωζώνη θα καταρρεύσει, υποστηρίζει ο μεγαλοεπενδυτής George Soros. Το αφεντικό μας. Ναι, ναι. Που μας βάζει, ναι, που μας πληρώνει, ναι, ναι, για να λέμε εδώ πέρα τα ψέματα, έτσι, αυτά που έτσι, λέμε. Έτσι, τα παπαγαλάκια του George Soros. Έτσι. Το 1826. Α, πάμε στις γεννήσεις. 1800... Εγώ κάνω άνοιγμα, άμα θέλω ο κύριος Soros, μπορώ να συνεχίσω να λέω. Κύριος Γιώργος, ναι. Ο κύριος Γιώργος. Ναι. Κύριος. Το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης γεννιέται, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλατς. Πού έπαιζε αυτός? Ωραίος παίκτης αυτός, ακούγεται. Γιάν Πάλατς. Καταρχήν τι εθνικότητα είναι? Βοσνίος. Θα μπορούσε. Κοντά είσαι. Κροάτης. Όχι, ανέβα λίγο. Σουηδός. Σιγά πάλι και στους πιγκουίνους εσύ. Τσέχος. Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Το 1950 ο Στίβεν Βόσνιακ. Υπήρχε ο Βόσνιακ. Μάλιστα τον Βόσνιακ του Ηρακλή. Αυτός είναι στην Άπλο, ναι. Βόσνιακ. Αλήθεια, πού το ξέρεις? Είναι αυτός που ανακάλυψε τα Macintosh, νομίζω. Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Θάνατη. 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ. Αμερικανός ζωγράφος, συγγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Πώς μ' αρέσουν αυτά. Ήταν, λέει, αφηρημένος εξπρεσιονιστής. Δηλαδή ήταν... Αυτό κάτι με τρένα, δεν είναι. 2004 πεθαίνει η Βάσο Μανολίδου.
Ελληνίδα ηθοποιός. Δεν ξέρω. Και το 2014 ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, Αμερικανός κωμικός, φανταστικός κωμικός. Το ξέρεις? Ναι. Με μου άρεσε πάρα πολύ. Δέντρα λένε όμως ποτέ. Ναι, είχε λίγο. Αμερικανιά λίγο. Πολύ. Λίγο το παίξιμο, ρε παιδί μου, αυτό παλιωμοδίτικο λίγο. Ναι. Αυτά με το σαν σήμερα. Μέστε. Έτσι είχαμε τη Σουζάνα. Πώς ήταν εδώ η Θεσσαλονίκη? Μια από τα ίδια ψιλοάδια από χτες, κάπως. Ναι. Δηλαδή έχει αυτή την αδιανοσύνη της εβδομάδας πρώτου 15 Αυγουστού. Το ένιωσα χτες έτσι όπου πήγα. Δεν το χάρομαι φέτος. Ναι, δεν. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, η ατμόσφαιρα έξω. Δεν, η ψυχολογία του κόσμου είναι κάπως περίεργη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση του 15 Αυγούστου, άντε να βγούμε, γιατί δεν πρόκειται να ξαναβγούμε. Μια οργή διακρίνω από τον κόσμο. Ναι, υπάρχει ένας θυμός, μια για οργή. Όλο αυτό. Υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια ητοπάθεια ότι πάλι μας βρήκαν. Πάλι θα κλειστούμε, πώς θα είναι ο χειμώνας. Εντάξει, δεν σου μιλάω για τον τουρισμό. Είναι, τα πράγματα είναι δραματικά εκεί πέρα. Ακυρώσεις, ξέρεις, όσο λένε και όλα στα κανάλια για κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές, αδειάζουν οι περιοχές κατευθείαν. Ναι. Και όσοι είχαν κλείσει, ας πούμε, δωμάτια και τέτοια, γεια σας, δεν. Συγκεκριμένα, ας πούμε, το αφεντικό εκεί στο ξενοδοχείο λέει: άμα έπαιρνα ένα ευρώ για κάθε ακύρωση που έκανα, θα ήμουν, λέει, ζάμπλος. Θα άνοιγα άλλο ένα. Πολλές ακυρώσεις. Ναι. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Εσύ πώς πέρασες, θα μας πεις? Εγώ αρχικά δεν έκανα ξεκούραση στις διακοπές. Δεν έκανα αυτό το που πας, αράζεις σε μια πισίνα με ένα μοχίτο και είσαι και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Ναι. Δηλαδή, νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να το κάνω και αυτό. Ναι, να δω πώς είναι, ναι, να δω πώς είναι. Αλλά το λάθος το δικό μου είναι ότι έχω παρέες οι οποίοι είναι εξερευνητές. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό το δεν κάθονται. Εντάξει, είμαι προετοιμασμένος κάθε φορά πριν στις διακοπές ότι θα περπατήσω. Θέλεις ότι θα αλλάξουμε παρέες? Τι έχεις, εσύ είσαι δηλαδή της εξερεύνησης? Πλέον με έχει κουράσει η μη εξερεύνηση. Το έχει παρατηρήσει ότι 7 και 20 πάντα με πιάνει αυτό. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Να προσέχεις 7 και 20 εδώ και είναι λες. Το air condition που με ξηραίνει την ατμόσφαιρα και. Το air condition? Ναι, τέλος πάντων. Κάτσε. Ναι, γιατί είναι στις 23. Ποιο λαθαίρε το κάνει αυτό. Κάτσε το βάλω 25. Κοίταξε. Δεν λοιπόν, θέλω να ανταλλάξουμε. Να πάμε μια εβδομάδα με αυτού. Ναι. Και να πάω εγώ με του. Γιατί αυτοί κάθονται, είναι δηλαδή τη πισίνα και τη καλοπέραση μόνο. Ναι, το δούμε αυτό. Το δούμε γιατί πρέπει να κάνουμε και εμείς ξεκούρες διακοπές. Πήγα που λες στην Κρήτη για όσους έτσι θέλουν να μάθουν. Τι μας έφερες? Σας έφερα απάκι, την αγάπη μου και τι σας έφερα? Απάκι. Ναι, γιατί εγώ αμέσως μόλις ανέβηκα στο αεροπλάνο σκέφτηκα πάρω 3 κιλά απάκι και 7 νταμιτζάνες ρακί. Στραγάλια, κρασάτα. Πού να το κουβαλήσω? Δεν μπορείς να το κουβαλήσεις αυτά στο αεροπλάνο. Γιατί επιτρέπεται μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό ML. Ναι. Και επίσης δεν ξέρω πώς τα φέρνουν. Μάλλον τα φέρνει, τα στέλνουν. Τι λες? Για να μπορείς να φέρεις. Θεωρούνται τουριστικά τέτοια, οπότε μπορείς να μεταφέρεις. Ναι, όπως και ο σουγιάς. Ναι. Ναι. Πάνε παίρνει κανένα σουγιά από το αεροδρόμιο. Πολλές φορές έχω περάσει. Όχι σουγιά, μαχαίρι κριτικό που γράφει πάνω ματινάδες. Έχω περάσει. Όμως και Ιρακή. Πρέπει να τη δηλώσει ότι είναι Ιρακή και θεωρείται επειδή είναι τουριστικό. Αλήθεια, επιτρέπεται. Βέβαια δεν μπορείς να πας κανένα βαρέλι μαζί σου, αλλά νομίζω μέχρι 2 λίτρα, 3, κάτι τέτοιο υπάρχει. Ελπίζω να μην ακούν αυτοί που χρησιμοποιώ τη δικαιολογία του. Δεν μπορούσα να φέρω. Ναι, δεν μπορούσα να φέρω. Ήμουνα στο. Δεν είχα βάση, δεν είχα δηλαδή έδρα. Δεν είχες Αλ-Κάιντα? Όχι, δεν είχα. Να μιλάμε και αραβικά. Δεν είχα Αλ-Κάιντα. Μας ακούνε και αραβόφωνοι. Σύντροφε, έτσι, ναι. Πήγα και Ηράκλειο, πήγα και Ρέθυμνο, πήγα και Χανιά. Πήγα και. Την Πινελίκια, να μπαίνει λίγο. Πήγα και Ελαφωνήσι, πήγα. Η βάση σου που είπες ήταν Χανιά. Δεν είχα βάση. Ξεκίνησα από Ηράκλειο και από ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο που έμεινα σε ένα φίλο. Αρχάνες. Αρχάνες. Ναι, ξέρω. Αρχάνες. Το ξέρεις, ε. Είναι μεγάλος δήμος. Ναι. Ναι, ομάδα δεν έχει. Μας αρχίσαν εδώ τα τοπικιστικά του. Τα. Πρωτεύουσα του σύμπαντος. Βλακεία μου, γιατί δεν ήξερα ότι θα πας Ηράκλειο. Θα σου έλεγα να πας να πιεις ένα καφέ ή μια ρακή. Δίπλα είναι. Δηλαδή, Ηράκλειο με το μέρος που θα σου πω είναι
Σε ποιο αυτοκίνητο, αυτοκίνητο είχα. Ναι. Δυσκολ. Είναι ούτε 10 λεπτά. Πώς λεγόταν? Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, στα Κάστρα, ρε παιδί μου, από το κέντρο, Κουτσουλουφάρι. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός. Έτσι, έχουν κάνει έναν οικισμό, τον έχουν κάνει παραδοσιακό. Μένουν κανονικά, έχει μαγαζάκια, είναι, φαντάσου πώς είναι τα Λαδάδικα, πώς είναι η Άνω Πόλη. Ακριβά. Σαν το Τσινάρι. Όχι, πώς είναι η Άνω Πόλη, τα σπίτια και οι δρόμοι, πλακώστοντα. Αλλά τα σπίτια τα έχουν κάνει όλα GG, ρε παιδί μου, ανακαινισμένα τα μαγαζιά, όλο και είναι μια περιοχή τώρα, σαν να σου πούμε, σε μέγεθος 5 φορές τα Λαδάδικα. Αυτό. Σε ύψωμα, βλέπεις όλο το Ηράκλειο κάτω και είναι παραδοσιακός οικισμός με καφενεδάκια, με μεζεδοπολία, με πάρα πολύ ωραία. Είναι πάνω από τη Χερσόνησο. Ας πω την αλήθεια και, και στο Ηράκλειο που πήγα την πρώτη μέρα που, έτσι που πήγα να πιω μια σουμάδα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Έτσι ήταν τα περισσότερα. Ναι. Απλώς είναι όλος ο οικισμός έτσι εκεί πέρα. Είναι και πάμε σε τέτοιο μαγαζί, ας πούμε, που είναι έτσι σαν τσιπουρο ρετσινοκατάσταση. Ναι. Και καθόμαστε. Πήγες, έτσι. Και ρέθινο. Παλιό ρέθινο. Έτσι ήταν το ρέθινο όλο. Ναι. Φορτέτζα στο Κάστρο, ανέβηκες. Όχι. Γενικά δεν κυνηγήσαμε πολύ τα τουριστικά έτσι, να δούμε τίποτα, δεν ξέρω, μνημεία κλπ. Ναι. Φυσιολάτρες, δηλαδή πήγαμε στο... Πολύ οδήγηση είχε, όλα δηλαδή, ναι. Νομίζω γυρίσαμε αρκετά. Ωραίο, άμα δεν έχεις δει. Ωραίο είναι. Ναι. Να πω εγώ, εκεί στην Κρήτη τι κάνετε, γιατί οδηγάτε έτσι. Α, γι' αυτό έχουν και. Γιατί 300 νεκρούς το χρόνο. Γύρισα στο περιφερειακό και λέω πω επιτέλους λίγη ηρεμία, λίγη ασφάλεια. Ναι, πάντα στο περιφερειακό. Είναι τραγικά τα πράγματα στην Κρήτη. Ναι. Και αν δεν είχαν κάνει και το δρόμο που ενώνει Ηράκλειο Ρέθυμνο. Ο δρόμος είναι καλός, αλλά. Δηλαδή, αν πήγαινε πριν από 15-20 χρόνια που δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος και ήταν ένας δρόμος ό,τι να είναι, άστο. Η μισή Κρήτη δεν θα υπήρχε. Κάναν αυτόν τον δρόμο και λίγο σώθηκε η κατάσταση, αλλά δεν σώθηκε εντελώς. Μα δηλαδή σε ένα δρόμο με στροφές και όλοι να κάνουν προσπεράσεις, να γίνεται χαμός. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Και το ανησυχητικό είναι ότι τα πολλά τουριστικά, επειδή έβλεπα ποια είναι αμάξια, ποια είναι ενοικιασμένα και αυτά, δηλαδή φαίνονται. Οι περισσότεροι που κάνανε τις προσπεράσεις και αυτά είναι σε παρασύρι. Ναι, ήταν τα ενοικιαζόμενα. Σε τους παρασύρει αυτή η κατάσταση. Ωραίες οι παραλίες, ωραία η θάλασσα. Τι έφαγες? Έφαγα. Δεν έφαγα κάτι παραδοσιακό. Έλα. Έφαγα normal πράγματα. Χάμπουργκερ έφαγες? Πήγα δηλαδή. Όχι, αλλά έκανα τέτοιο τουρισμό. Δηλαδή και στα Χανιά και στο Ρέθινο που βγήκα, πήγα σε νυχτερινό κέντρο. Πήγα τελευταία μέρα σε ένα ωραίο στο. Πού ήτανε? Στα Χανιά. Στο Ρέθυμνο. Ναι. Σε ένα μπακαλόγατο. Εντάξει, που είναι φυσιολογικό να υπάρχει σε κάθε πόλη ένα μπακαλόγατο. Δηλαδή το λέγανε και λέω, έχει παντού. Ναι. Του λέω, μη χαίρεστε. Ωραίο φαΐ. Είχε εξαιρετικά μανιτάρια. Εξαιρετικά μανιτάρια. Έχω να δηλώσω ότι δεν υπάρχει καλύτερο καυτερί στην Κρήτη. Καλύτερο? Καλύτερο καυτερί. Καλύτερο καυτερί δεν έχουν. Ναι. Έως και καθόλου δεν έχουν τυροκαυτερή σε πολλά μαγαζιά. Δουλεύουν πολύ μαγιονέζα και σος, αυτές τις ροζ κίτρινες σος κλπ. Ναι. Δεν έχει καθόλου ουγγαρέζα τίποτα, ρώσικη και αυτά. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Τα σάντουιτς τους είναι μικρά. Είναι μικρά. Είναι μικρά, ναι. Και βάζουν γιαούρτι. Αλλά και οικονομικά. Βάζουν γιαούρτι μέσα. Όχι, το απόλο τους είναι χωρίς τίποτα. Λες εσύ, ναι. Γιατί ρώτησα. Λέω, μην μου πεις ότι βάζει τίποτα, κάνα τζατζίκι. Όχι, εντάξει. Ο κόσμος είναι ψιλονορμάλ. Εγώ δεν τους περίμενα τόσο νορμάλ. Δηλαδή, εντάξει, αν εξαιρέσει λίγο την προφορά που χάνεσαι. Ναι. Είναι νορμάλ ο κόσμος. Πήγατε πάνω έτσι σε βουνά, χωριά. Ναι. Πήγαμε. Δεν είναι ότι κάτσαμε. Δηλαδή, περνούσαμε και γινόσαμε. Όχι. Γνωσό τέτοια. Όχι. Δεν προλάβαμε, σου λέω. Δηλαδή, καλά, εντάξει. Λίγες μέρες πήγα. Ναι. Όχι, πήγα Παρασκευή βράδυ και γύρισα Δευτέρα βράδυ. Ναι, τρεις μέρες για μάθηση. Εντάξει. Θάλασσες είπες καλές. Ναι. Απορώ πως μένει κόσμος σε Χανιά και Ηράκλειο στην πόλη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να μένω. Ηράκλειο εννοείται δεν θα μπορούσα. Αλλά τα Χανιά γιατί όχι. Και τα Χανιά, γιατί ωραία πολύ. Σαν κεφαλοχώρη είναι όλα. Εντάξει, πόλη.
Το Ηράκλειο. Το για... Ρέθυμνο παλεύεται λίγο που είναι πιο, έτσι, πιο παλιωμοδίτικο, πιο ναι. λίγο. Πιο αρχοντικό. Ναι, αυτό, λίγο αυτό. Αλλά και πάλι να μείνει εκεί πέρα μόνιμα. Άρα μείνει και μια εβδομάδα. Συγγνώμη για του φίλου από το Ηράκλειο. Για μένα το Ηράκλειο είναι. Μόνο το αεροδρόμιο. Ίσως η χειρότερη πόλη στην Ελλάδα. Σε θέμα δόμηση, σε θέμα δρόμων, σε θέμα. Σαν σκορπισμένη είναι το Ηράκλειο. Δεν είναι. Είναι πολύ κακή πόλη. Δηλαδή και η συγκοινωνία τη και η κίνηση. Πολύ, πολύ. Άθλια πόλη. Τουρισμό μόνο. Τουρισμό είχε μόνο στα Χανιά. Τα Χανιά είχαν πολύ κόσμο. Ρέθυμνο πολύ λίγα πράγματα. Καλά, φέτος έτσι πως είναι. Ρέθυμνο πάρα πολύ λίγα πράγματα. Και στα Χανιά που είχε πολύ. Και επειδή ρωτήσαμε και τους ξενοδόχους εκεί πέρα και αυτά, πολύ, πάρα πολύ λίγα πράγματα, δηλαδή απελπισία. Στα κλαμπ ψιλοσυμμορφωμένα δηλαδή, είχε κόσμο, αλλά μετά από μια ώρα, δηλαδή την τελευταία μέρα κλείσανε και τη μουσική, ξέρω εγώ, μετά τις 12.30. Αλλά. Εγώ θεωρώ ότι στην Κρήτη έχει τα τετραπλάσια κρούσματα από ό,τι δηλώνονται. Ίσως δεν γίνονται τεστ. Ναι, ίσως δεν γίνονται τεστ, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλια αλλά... τέτοια δεν πήγες. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Καλά, καλά και φέτος τα μάλια δεν νομίζω να έχει τίποτα. Έκανα συμπεθερίστικο τουρισμό. Ξέρεις τι, έκανα συμπεθερίστικο τουρισμό κάποιου που βγαίνει νωρίς στη σύνταξη και θέλει ακόμα να ζήσει τη ζωή του και αυτό, κάνει ταξίδια και τέτοια αυτό, και δεν βάζει ποπό κάτω. Αυτό έκανα. Δηλαδή. Εμένα το όνειρό μου έτσι για διακοπές. Είναι να πάω καταρχήν σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει. Δηλαδή, τώρα να πάω εγώ στην Κρήτη δεν μου λέει κάτι. Ναι. Να πάω σε ένα νησί που δεν έχω πάει και να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή, ρε παιδί μου, και να γυρίσω όλα τα χωριουδάκια τους και να καθίσω σε όλα τα καφενεία, να πιω ένα καφέ, ένα μεζεδάκι. Αυτό. Ναι. Αλλά να κυρίως να γυρίσω, να περάσω από δρόμους και από χωριά που δεν έχω πάει ποτέ και ούτε πρόκειται να ξαναπάω. Δηλαδή, αν πας τώρα σε ένα. Πάνε τώρα στην Άξο. Και πάνε μέσα στην Άξο, όχι στην πόλη της Άξου. Πάνε σε χωριουδάκι. Πότε θα ξαναπάς. Αυτό. Και να βγάλω, σου λέει, πέντε φωτογραφίες και να κάτσω και. Α, είσαι και εσύ τη φωτογραφία. Όχι, όχι, δεν είμαι τη φωτογραφία. Απλώς, αν πάω και εδώ μια ωραία στροφή, ρε φίλο, που έχει μια ωραία θέα. Θα το βγάλω φωτογραφία για μένα, να το έχω. Μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα, θα πω μια ιστορία. Θα πω ιστορία. Που θα κράξω ωραία. Γενικά. Θα κράξω. Ωραία. Πάμε γενικά, στο πρώτο μας διάλειμμα και ερχόμαστε σε ένα λεπτάκι. Είμαι σε mood διακοπών ήδη. Είσαι. Διακοπών. Ξέρεις τι είναι αυτό που προγραμματίζεται το μυαλό σου ότι αύριο δεν θα έρθω. Ενώ αυτό νομίζω. Αυτό που σου έλεγα. Δεν σου λείψει. Σταμάτα, βρε. Συχαμένε. Προπαγανδιστή. Ενώ έχω να κάνω 700.000 πράγματα και κάνουμε αυτό το λάθος όταν έχουμε, όταν έχουμε διάλειμμα διακοπές από τη δουλειά, βάζουμε πράγματα να κάνουμε άλλα εκτός δουλειάς νομίζοντας ότι η μέρα θα είναι 58 ώρες. Ναι, ναι. Και τώρα λίγο ψιλοαγχώνω με αυτά που έχω να κάνω το επόμενο τρίμερο. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Ναι, έχουμε. Ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή είπες για την Άξο, με προκάλεσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Είδες. Για... το ξέρα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις, να οδηγήσεις 400 χιλιόμετρα σε 5 μέρες μέσα στο νησί. Θέλω να πω δηλαδή ότι το γύρισα όλο, όλα τα χωριουδάκια, όλες τις παραλίες. Ναι. Ότι έχει, να, εδώ έχει έναν κούρο, εδώ έχει ένα... ένα πουρο, ναι. Εδώ έχει καλό φαγητό, εδώ έχει καλή παραλία, τα πάντα. Και αυτό που κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, είχε ένα χωριουδάκι που είχε όλο πλακόστρωτα με μάρμαρα κάτω. Θα πας, θα κάνεις τη βόλτα σου. Ναι. Έχει ένα χωριουδάκι που είναι έτσι, το κάτι άλλο παράδειγμα. Θα πηγαίναμε. Ναι. Και το αλά και εντύπωση. Το αλά το ξέρεις ότι δεν πήγε μόνο στη διακοπές, πήγε με την κυρά. Αυτό είναι το αλά. Το δύσκολο. Ναι, καταρχήν ναι, με την κυρά πήγα. Ναι. Δεν θα το συνιστούσα να το κάνεις στη Λίμνο, γιατί θα σε φάει ο χωματόδρομος. Έχει πολύ χωματόδρομο η Λίμνος. Ναι, αυτό δεν ενώ η Νάξος ήταν πολύ πιο εύκολη. Και με το GPS πας παντού πλέον, αλλά στη Λίμνο δεν πας. Με το GPS. Δηλαδή μας έβγαλε και σε χωματόδρομο που δεν περνάς ούτε με 4x4 τζιπ, ας πούμε, φτιαγμένο, στυκωμένο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αναστροφή και τέλος πάντων. Και επίσης φέτος εκεί στην Άξο γνώρισα και κάποιους ντόπιους
Ναι. Γνώρισα έναν άνθρωπο που μας έκανε εκδρομή με καραβάκι, ο οποίος... Τι ωραία. Η δουλειά του ήταν το καλοκαίρι, έκανε βόλτες με το καραβάκι. Τα βγάζει. Και το χειμώνα... Δεν δήλωνε τίποτα. Ναι. Αποδείξεις ο άνθρωπος τα πάντα. Ναι. Άντε. Αλήθεια. Ναι, μπράβο του. Και ήθελα να πω για, το, για αυτό το «ον» τον άνθρωπο, σαν «ον». Δηλαδή, το καλοκαίρι έκανε αυτό. Το χειμώνα είχε ένα καφενεδάκι σε ένα χωριουδάκι που είναι 100 άτομα και έλεγε «Τι θα φάμε σήμερα, κυνήγησε ο Τάδε τα άγρια κατσίκια και θα βάλουμε δύο κατσίκια και θα κάτσουμε να φάμε όλοι μαζί». 700 χρόνια θα πάει αυτό. «Αύριο τι θα φάμε, ψάρεψε ο γείτονας», λέει, «και θα τα φέρει εδώ πέρα να τα καθαρίσουμε όλοι μαζί». Με λέει, ούτε τηλεόραση λέει δεν έχω στο καφενείο. Πρέπει να έχει 15 παιδιά. Με ισοπαίδευση. Ένα κοριτσάκι έχει. Πού να προλάβει να κάνει. Είπε. Ένα ήρεμο βλέμμα, μία έτσι μεστότητα στο λόγο, ένα... Τι να σας περιγράψω, παιδιά, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Είχα συγκινήθηκα μόνο που τον γνώρισα, ας πούμε. Ήταν ήρεμος. Δεν ήξερε τι πάει να πει αυτό που περνάμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε. Και αυτό, μωρέ, είναι ακραίο. Τι λες, ρε, τι λες, ρε, είναι ακραίο. Πώς ζούμε, δηλαδή. Αυτό είναι η ποιότητα ζωής, ρε. Ποιότητα ζωής, αυτό είναι... άσε, ρε, τώρα. Αυτή τον ηθοποιό, τον Ντάνι Τρέχο, το λένε Ντάνι Περπατάω τώρα. Τι είναι αυτό, Ντάνι Κάθομαι. Ζωή είναι αυτό. Ντάνι Κάθομαι είναι αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω, μια και πήγε με τη γυναίκα και έκατσε μια εβδομάδα περίπου. Δεν έκατσε, πόσο έκατσε διακοπέ εκεί πέρα στην έξω. Ωραία. Αγοράσατε κάτι ωραία παιδιλάκια τα οποία τα είδα στη βιτρίνα εδώ στο νησί, να μην πάρω και κάτι. Όχι. Α, δεν έτυχε. Δηλαδή, συμβαίνει δηλαδή και να μην αγοράσει μια γυναίκα παπούτσια από τις διακοπές που θα πάει στο νησί. Τσάντα. Τσάντα, ναι, τσάντα. Ναι. Ακόμα καλύτερα. Όχι, όχι, ούτε καστόρι, παπούτσια, τσάντα, ούτε τσάντα. Τσάντα που θα τη χρησιμοποιήσει μια φορά. Ναι, ναι, ίδια, που είναι Ινδιάνικες, που είναι καουμπόι, ρε παιδί μου. Απλώς θέλει να τις πάρει. Πήραμε το λικέρ που έχουν εκεί πέρα στην περιοχή, πήραμε το απόσταγμα κίτρου που κάνουν, γιατί έχουν εκεί πέρα. Γραβιέρα και τέτοια είχαμε κονέ μέσα στο συνεταιρισμό της Νάξου. Για τα πάντα, όλα τα ντόπια, τα προϊόντα. Πήραμε τα κλασικά, κάτι μαγνητάκια, κάτι τέτοια. Έτσι, σαν ευθύνια. Αυτά, δεν... Τέλεια. Τέλεια. Και στη γύρα. Και μία ακόμα αναξιότητα που γνώρισα... Όπα, και αυτή... Που τρώγαμε τα... Είσαι ακόμα παντρεμένος. Τα πρόβια, τα παϊδάκια που έλεγα. Ναι, παντρεμένος είμαι. Μαζί δεν γνωρίσαμε. Παντρεμένος μάλλον δεν είμαι. Είπαμε, με γλίτωσε ο κορονοϊός εμένα. Σωστά. Σωστά. Ναι, ναι, τώρα περιμένουμε το πότε. Περιμένεις τώρα τη δεύτερη. Περιμένω να ξαναγλιτώσεις. Περιμένω να ξαναγλιτώσεις, αλλά δεν πιέστηκε εσύ. Ναι, ναι. Γράφεις τα site, ναι, και αυτός ότι αυξάνω τα κρούσματα. Ναι, ναι, αυτός γράφει 400 κρούσματα. Κοίτα έξω, παιδιά, κοίτα έξω. Αγκαλιαστεί. Ναι, όλοι ήταν θέματα. Ναι, ναι, μάσκες και χαζά τώρα. Η οποία στις 2 η ώρα τη νύχτα στην αξιότητα, πέρα από την προφορά, τον τρόπο της, ήταν... Είχε αυτό το νησιώτικο, το... Τον αέρα, ναι. Τα περαμέντο, ας πούμε, με τον αέρα. Μας άνοιξε 2 η ώρα τη νύχτα ένα μπακάλικο που είχε, που ήταν... Πώς βλέπεις τον μπακαλόγατο, ναι. Πώς βλέπεις τον μπακαλόγατο στην ταινία, κάτι τέτοιο αντίστοιχο, το οποίο το διατηρούσε στο χωριουδάκι της εκεί. Άλλη μας το άνοιξε για να φάμε παγωτά. Μετά πήγε δίπλα, άνοιξε παγωτά, το... Ναι, ναι, πήραμε. άνοιξε μετά το φούρνο που έχει καλοπιασμένη. Γενικά άνοιγε, ό,τι έβρισκε το άνοιγε. Και το δημαρχείο μετά άνοιξε, γιατί ήταν μετά άνοιξε μια τράπεζα με ένα λωστό. Μας κέρασε κουλουράκια εκεί πέρα και διάφορα τα οποία τα έφτιαχνε από μόνη της. Όλα τα έκανε μόνη της. Πλάθο κουλουράκια είπα, φίλε. Μη συμφωνείς, γιατί αυτά που λέει τα συνδυάζει και με χειρονομίες και με τέτοια και δεν είναι να συμφωνεί. Δεν είναι, δεν. Όχι, όχι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό είναι. Καλό είναι το χαβάλι. Καλό είναι. Το SUV είναι καλό. Άλλες διακοπές δεν προβλέπονται έτσι μέχρι το τέλος. Καμιά εξόρμηση τώρα 15 Αύγουστο που είναι και τελευταία μέχρι δεν ξέρω. Ναι, τώρα έχω κλείσει στη Σάρτη. Ναι. Δύο μέρες. Και τα έχω και. Με έχουν προσκαλέσει και κάποιοι με κάποια εξοχικά κάτι τέτοια. Θα δούμε. Αυτά είναι τα ωραία. Θα δούμε γιατί τριήμερο δεν προβλέπετε άλλο. Ναι. Ποιες είναι οι καλύτερες σου διακοπές που έχεις κάνει, πού είναι?
Σε ποιο μέρος? Η επόμενη. Νομίζω ότι στη Λευκάδα πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και φέτος στην Άξο, γιατί δεν είχα κανένα πρόβλημα πουθενά. Όπου πήγα μ' άρεσαν όλα. Τέλεια. Εκτός από ένα μαγαζί που πήγα και έφαγα ψάρια. Τι, και αυτό... Και... Όχι, έφταιγε ο μάγειρας. Δεν τα έκανε καλά. Δεν ήταν σωστά μαγειρεμένα. Είχε μύδια χνηστό, το οποίο ήταν βρασμένο, ας πούμε. Δεν ήταν χνηστό. Είχε γαρίδα στα κάρβουνα που την έκαψε και... Δεν έβγαινε το κρέας από το τσόφλι, ας πούμε, τις γαρίδες. Δεν φάγαμε τίποτα, μην είναι μυστική και πληρώσαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Κατεψυγμένες. Κατεψυγμένες. Αν δεν έβγαινε το κρέας από το τσόφλι της γαρίδας, ήταν κατεψυγμένη, να ξέρεις. Ναι, αλλά ακόμα και κατεψυγμένη ήταν. Αποψυγμένη, μάλλον. Την έβαλε παγωμένη να την ψήσει και του κόλλησε. Μπορεί και αυτό. Ναι. Ότι ήταν κατεψυγμένη το γνωρίζαμε. Α, αλλά ναι. Σίγουρα κάποια κακή διαχείριση. Μην τις πλήρωσες για φρέσκες γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Σίγουρα όμως έκανε κάποια κακή διαχείριση σε ό,τι φάγαμε, ας πούμε. Και αυτό μόνο μας στεναχώρησε. Αλλά από εκεί και πέρα κάτι είπαμε. Κάτι παϊδάκια, κάτι τέτοια. Τέλεια. Κάτι παραδοσιακά αρνάκια σε γάστρα, κάτι αυτά. Ήταν όλα παιδιά κόλαση. Πρωί, πρωί. Μη μας κάνεις τέτοια. Οργασμούς θα μας έρθει. Πρωινό προβατίνα τώρα. Ο οργασμός έρχεται τώρα. Χθες έφαγα ένα παστίτσιο. Νομίζω ότι όταν τελείωσα... Τι έχβρε, δεν σ' άρεσε και το παστίτσιο. Από το πύλινο και το αρνάκι. Πώς διακοπές, ρε φίλε, εδώ να τα πούμε με τους ανθρώπους. Αυτός γιατί γύρισε στην εκπομπή, δηλαδή, πραγματικά. Ποιος τον έφερε πίσω? Αν μπορούσα να κοινοποιήσω τη συνομιλία μας χτες το βράδυ, που του λέω ηρωνικά, ρε παιδί μου, ανεβάζει ένα story και του λέω, α, επιτέλους ήρθες. Και αυτό το λάθος έκανε και μου λέει, ναι, θα, ξέρω εγώ, λέω, άντε, ξεκουράσου και αύριο. Λέω, και έλα Τετάρτη να βρεθούμε να σου δώσω και τα κλειδιά. Με λέει, όχι, θα έρθω, λέει, και αύριο. Δηλαδή, κανονικά σήμερα δεν έπρεπε να είναι εδώ και σήμερα. Και πού να πούμε για το μουσακά. Πω, πω, πάλι, μουσακά έφαγα την Κυριακή. Πήγαμε στη Μανουλίτσα, η οποία έκανε μουσακά για το παιδί. Παστίτσιο, χτες μουσακά. Όχι, πριν τον άκουσα, πείτε, λέει, δεν θα βρω άλλο τρίμερο. Πόσα να βρει άλλο, δεν χωράει, δεν έχει άλλο χρόνο. Για σένα κάθε μέρα είναι τριήμερο. Έλα, έλα, φτάνει τώρα να κάνετε και εκπομπή, έτσι, άντε. Δεν σε παίρνει τώρα, άντε, σε στριμώξαμε. Άντε, άντε, καλημέρα. Όχι, ρε παιδιά, έχω φτάσει στο πελάτη, έχω σταματήσει. Άντε, χαιρετίσματα στον πελάτη. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να πουλάει προβατίνες πελάτες. Πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει. Δώσαν παστίσιο τώρα, δείτε, πελάτη. Καλημέρα. 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 Α, να τη, γνώριμη φωνή. Να τη. Καλημέρα, θυμίζω την παρέα. Να τη. Καλά. Σας αγαπάμε, παιδιά, σας ακούμε πρωί-πρωί. Εκτός ότι με πήρες τηλέφωνο και με τρόμαξες, τώρα λέω κάτι έγινε για να παίρνει αυτός στο κινητό μου. Ξέχασε ότι έχεις εκπομπή. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Σας αγαπάμε, όχι. Παιδιά, καλημέρα, φιλιά. Και εμείς μας αγαπάμε. Γεια σου, γεια σου. Καλή δουλειά, καλή δουλειά, καλή δουλειά. Σκοτώνει για αυτό στη δουλειά. Φιλαράκι, Γιώργος. Μα με πήρε το μεταξύ, όχι, ξέρω ότι άκουγε, ξέρω ότι ακούει, αλλά πήρε στο κινητό και λέω τι έγινε, τι είπε, γιατί θέλει. Κάλεσε το κινητό, γιατί. Ναι, ναι, βγάλε με τώρα, βάλε με μέσω Viber. Κλείσε αυτόν που μιλάει, βγάλε μένα. Κλείσε τον αυτόν. Ξέρω εγώ να πούμε. Όχι, όχι, κάτσε, εμφανίζονται τα απειλητικά μηνύματα για το. Η Νάξο που σε έλεγε ο Κροατή δεν είναι. Τι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Ανοίγει τώρα πόλεμο, Γιάννη. Η Νάξο λέει που είπε ο Κροατή. Αυτό το Naxos δεν είναι, λέει, καμία από το Next Model, μην μπερδευτείς, γιατί εσείς, λέει, η δυτική είστε και λίγο ταμπτάκι. Εγώ αποθεώνω το φίλο. Ενώ εσείς αυτά να περάσεις να πάρεις το δώρο σου τώρα που θα λείπω αυτές τις μέρες. Αρχικά εσείς είσαι ντεπιώτης, δεν είσαι καν ανατολικά, είσαι, να είχαμε να λέγαμε, το κάρι κέντρο είσαι εσύ. Σιγάρ, το ντεπό κέντρο και εσύ, το ντεπό κέντρο, σιγάρ. Τι είσαι. Ντεπό ανάληψη εκεί, Μαρτίου. Εσάς θα έπρεπε να σας κλείσουν όλο την περιοχή εκεί για να γίνει το μετρό. Χάρη του Βασιλικού, δηλαδή, να το κλείσουμε όλο, να μην κυκλοφορείτε. Αλλά τώρα, σαν το παιδί που είμαστε στην Κρήτη, που πρώτη μέρα, ρε παιδί μου, μείναμε σε αυτόν και την τελευταία μέρα μείναμε στον πατρικό του. Και λέει την τελευταία μέρα, θα κάνει, λέει, η μαμά μου, μουσακά, λέει, να φάμε. Και λέω, πω, εντάξει. Δεν σ' άρεσε. Δηλαδή, λέω. Θα το χαρώ μόνο επειδή είναι, ρε παιδί μου, το έκανε η μαμά εσύ του, ξέρω εγώ. Τι προτιμούσες να φας, ας πούμε? Κάνα μπέργκερ. Σνίτσελ. Με ζήτα. Τι ωραία που είσαι. Τι παστιτσιό. Δηλαδή τώρα πήγε άλλο στην Άξο και έβγαλε παστιτσιό.
Επίσης έχω να πω να καταδικάσω κάτι, να έχουμε και μια μουσική υπόκριση από πίσω, παιδί μου. Να βάλω το Σουζάνα πάλι. Δεν θα μου λείψεις καθόλου. Καθόλου δεν θα μου λείψεις. Έχω να πω όπως ότι... δεν μου λείψες, δεν θα μου λείψεις πάλι. Έχω να πω ότι αυτά τα παραδοσιακά και να γυρίσουμε για να κάνουμε. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει που να γυρίσουμε. Όλη την ώρα γυρνάμε. Εσύ δεν έχουμε κάτσει. Να πάσουμε, δηλαδή βγαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα κλαμπάκι ρε, το βράδυ. Εσύ θες να πάσουμε σε ένα μέρος, στην Άξο, στην Πάρο, ξέρω, και να πας πάλι σε ένα κλαμπάκι. Να κάνεις το ίδιο πράγμα. Δηλαδή. Θέλω να μην είμαι. Δεν θες να ρισκάρεις διαφορετικό. Να μην είμαι έρμεο των ορέξεων είτε των κοπελών είτε των φίλων που δεν κάθονται κάτω. Δεν φίλε, να βρει παρέα. Δεν μπορώ, δεν έχω. Πηγαίνετε σε ένα μέρος και να τρώτε μπέρκερ και να πηγαίνετε σε κλαμπ. Άμα υπάρχει κανένα συνταξιούχος ο οποίος θέλει ρε παιδί μου να βγαίνει και σε κλαμπ και να είναι και λίγο πιο. Α, ο άλλος. Παστίτσιο λέει χειρότερο φαγητό δεν υπάρχει, ρε. Ο Γιάννης. Α, εντάξει. Γιάννη, είσαι εντελώς άσχετος. Ο ίδιος είναι που αποθέωνες πριν. Αλήθεια. Α, με το μουσακά. Και κάτι λέει και για την Μπεσαμέλα, αλλά είσαι δεν μπορώ να το διαβάσω. Διχασμένη προσωπικότητα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Για την Μπεσαμέλα. Ναι. Την Μπεσαμέλα. Το διαβάσω εγώ. Αυτό. Ισχύει για την Μπεσαμέλα. Ισχύει. Κοίτα, άμα είναι χειροποίητη, είναι καλή. Άμα είναι αυτές οι ετοιματζίδικες, να σου πω κάτι. Έχω παρέμβει σε μπεσαμέλ. Έχω παρέμβει. Τι είναι εδώ, το μπεσαμέλ FM, ξέρω εγώ, και πάμε στο επόμενο φίλο. Έλα λίγο, γεια σας παρακαλώ, πόσες από ντεπώ. Είσαι ηλίθιο. Αυτά που λέτε εδώ πέρα δεν είναι για τον μπάγκ μας. Έκανε μία ρε παιδί. Πες για να πάμε στο φιλάρετο. Έκανε μία μπεσαμέλ. Και βάζω μέσα εγώ παρμεζάνα τριμμένη μπόλικη. Ωραίο όμως, αυτό. Φίλε, στην μπεσαμέλ. Και έχει γίνει μπεσαμελάρα έχει γίνει. Όχι αστεία. Όπα, πεθαίνει. Μη φτερνίζεις εδώ μέσα. Έχουμε... Κρατέβαλα από αγκώνα. Μπράβο, μπράβο. Πάμε στο φιλάρετο. Μη σε πιάνει αγωνία. Ναι. Καλημέρα. 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 Ο ειδικός της μπεσαμελόγος. Ναι. Είστε το... Μαγκιάτο Κωνσταντίνο, έτσι. Έτσι, και αυτό καλό. Μαγκιάτο εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε, από τη μαγκιά μας. Γιατί είμαστε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι δεν το κατάλαβα. Πήγες, έκανες κλάμπινγκ. Ω, δεν έκανα, αλλά... δεν μ' άφησαν. Λίθινγκ έκανε, όχι μια... κλάμπινγκ. Κλάμπ σάντουιτς είναι. Δεν πήγες να δεις ένα, ας το πούμε όπως θα λένε, κριτικό γλέντι. Δηλαδή, να έχει κριτική μουσική. Πώς δεν έχει. Δεν έχει τραγουδιστές και βραδιές. Την πρώτη μέρα που πήγα είχε κάτι τέτοια και έλεγα ρε παιδί μου, ήρθε τάδε συγκρότημα που είναι γνωστό και χαιρόντουσαν όλοι. Και λέω, ποιοι είναι αυτοί, τι είναι αυτό. Και πω που κατάφεραν και ήρθε αυτό το συγκρότημα, δηλαδή το. Ιδριοκολάπτες, πω πω. Ιδριοκολάπτες. Ποιο να είχαμε να λέγαμε πεθαίνει. Να πα σε ένα νεανικό καφενείο, ρε παιδί μου, έστω. Άμα είναι νεανικό, δεν είναι καφενείο. Να πάρει τι λέει, πω, δεν μπορώ ρε άλλο. Φιλάρετε, δεν μπορώ. Σώσε με. Καφενείο. Πες τον κύριο Ζαγόρα να με πάρει από εδώ. Ό,τι κατάλαβα, δεν είδες τίποτα σε σχέση με το τοπικό μέρος. Δεν είδα τίποτα σε σχέση με ανθρώπους στην Κρήτη. Δηλαδή είδα πολύ λίγα πράγματα. Είδα φύση φουλ. Είδα δηλαδή τοπία τέτοια. Δεν θα σου άρεσε να πας σε ένα μαγαζί, α το νεανικό καφενείο. Σε ένα μαγαζάκι, σε ένα κουτουκάκι, ρε παιδί μου. Που να πάρεις την πιατελίτσα σου με τα τυριά σου, με τα κρεατικά σου. Με τα... Πήγα σε εστιατόριο, δεν πήγα. Ναι, δεν πήγα σε παραδείγμα. Σε ρεστοράν πήγες. Θα σε χαλούσε. Καλτσούνια έφαγες. Τι να έφαγα? Τα καλτσούνια. Καλτσούνια. Όχι. Μυζιθροπιτάκια, σαλικάρια. Τέτοια έφαγα, τέτοια μυζιθροπιτάκια. Όχι, σαλικάρια δεν έφαγα. Τρώω, αλλά δεν είχε. Να πιεις μια ρακή, ρε παιδί μου. Έφερα να είναι στη γωνία ένας που να γρατζουνάει ένα λαούτο, ξέρω. Ας μην το χάρηκα ότι έφερα ένα ρακή για. Ξέρω εγώ, βγήκε καμιά 15 σφινάκια ρακή μετά, έτσι σαν επιδόρπιο. Εντάξει. Ωραίο. Κουκουλιούς δεν έφαγες. Μαλάκα έφαγα. Τι έφαγα? Μαλάκα. Μαλάκα έφαγε. Φάινα. Ναι, που λέμε φάει ένα μαλάκα. Δεν έφαγε. Όχι, δεν έφαγε. Πού να ξέρει από αυτά ο... Ουσιαστικά αυτά είναι τα τοπικά που ο άλλος λέει πήγα και είδα κάποιες. Δεν έφαγε απάκι ρε φιλάρετε. Δεν πήγα σε οικισμούς δηλαδή, σε τέτοια, δεν πήγα, όχι. Δεν πήγα. Δηλαδή ήμουνα στην πόλη και σε ξενοδοχεία, σε Airbnb και τέτοια ρε παιδί μου. Γούσταρα έτσι. Τι να, δεν είναι. Είναι και αριστερό. Στο Φαράγγι πήγες. Στο? Στο Φαράγγι. Στο Φαράγγι. Ποιο μου φαράγγι, Τσαμαριάς. Ναι, αυτό. Α, ναι, όχι, δεν πήγα. Πήγα στο Ελαφωνήσι, πήγα πάλι στο. Πάλι καλά, πήγε Ελαφωνήσι. Στα Σεϊτάν λιμάνια, πώς λέγονται αυτά, ξέρω εγώ. Δεν ανέβηκε στο κάστρο της Φορτέτζα. Πρώτα απ' όλα. Δεν πήγε
μάταλα. Αυτό δεν που πήγε πήγα. Καλά, ρε παιδιά, δεν πήγε. Δεν δύο πήγε στο νοσό, δεν πήγε στο φαράγγι. Δεν καθόσουν εδώ, ρε φίλε, να πάω. Θες να μου επιδοτήσεις ένα διακοποδάνιο, θέλω ξέρω να σου κάτι. Μια... Ναι, να πάω τρεις εβδομάδες, τα γυρίσω όλα. Τα γυρίσω όλα. Δεν έχω τα γυρίσω όλα. Εδώ πήγα, κατέβηκα γκρεμό. Ναι. Και ανέβηκα γκρεμό μετά. Εκτός ότι. Γιατί πήγα επίσης στην Πρέβελη. Όσοι ακούνε τώρα, την ξέρεις στην Πρέβελη. Λοιπόν, μεγαλύτερη απάτη στον κόσμο δεν υπάρχει. Μεγαλύτερος βλάκας από σένα. Μεγαλύτερο δεν υπάρχει. Τώρα εγώ κάνω κακό στον κριτικό τουρισμό. Τώρα ακούστε λίγο. Αυτό το θα πάμε στην Πρέβελη. Αρχικά να πάρετε μαζί σας παπούτσια, να πάρετε τροφή και νερό για να καταφέρετε να φτάσετε εκεί κάτω. Και μετά Άχι, για να το ανέβετε θέλει σκηνή, θέλει την ΕΜΑΚ να έρθει να σας με γερανό να έρθει να σας μαζέψει. Αυτό το πράγμα απορώ γιατί το κάνει ο κόσμος. Όπου φιλάρετε, σώσε με. Περνάω δύσκολες στιγμές. Και δίθηκε ο Δίας, πήγες. Όχι. Περνάω δύσκολες στιγμές και έχω ακόμα 2 ώρες μαζί του. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι είναι μεγάλη Κρήτη και θέλει πολλές μαζί. Έχεις δίκιο. Απλά έκανες όμως κάτι πολύ επιφανειακό. Δηλαδή, ήταν καλύτερα να κάτσεις μια μέρα κάπου και να το ζήσεις. Ο Τσίπρας είναι ένας επιφανειακός. Πήγα δηλαδή σε όλα εκτός από τον Άγιο Νικόλαο, νομίζω, σε πόλεις και σε τέτοια. Τυχερός ο Άγιος Νικόλαος που δεν πήγε. Τυχερός. Δηλαδή έκανες μπάνιο στην Ιερά Πέτρα. Πήγα σχεδόν σε όλα. Όχι, δεν πήγα. Στο Βάη, στο Φινικόδος πήγες, όχι. Όχι. Δεν πήγες. Ανατολική και δεν πήγες. Ανατολική, όχι, δυτικά πήγα, δυτικά πήγα. Θέλει μέρες, θέλει πολλές μέρες. Είναι μεγάλο νησί και έχει το βασικότερο για να ζήσεις κάτι από αυτά. Πρέπει να ανακατευτείς με τους ντόπιους είτε σε γλέντι είτε σε παρέα. Για να δεις πώς είναι, ρε παιδί. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τώρα για να πας να κάνεις μπάνιο, να πας να κάνεις κλάμπινγκ που ουσιαστικά είναι παντού. Ναι. Σε όποιο μέρος και να πας, θα έχεις το κλασικό στυλ, ας πούμε. Δεν είναι. Αυτό επίσης έμοιαζε. Έμοιαζε πάρα πολύ. Έμοιαζε Κρήτη με την Καλλικράτη. Όχι, θα πω μετά ύστερα γι' αυτό. Το χτυπήσω, δεν υπάρχει. Πολλά σημεία στην Κρήτη ήταν σαν να βλέπω τα Γιαννιτσά με θάλασσα. Ναι, γιατί ακριβώς πήγες σε μέρη που δεν είναι κλασικό. Είναι το τουριστικό κομμάτι. Αυτό. Το κομμάτι είναι παντού το ίδιο, δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχουν κομμάτια που κυριολεκτικά μπορούσες να εντυπωσιαστείς. Το ζήτημα είναι ότι δεν το αναζήτησες. Το ελαφωνής, ας πούμε, ήταν ωραίο. Ήταν τέλειο. Έψαχνε ελάφια μες στη θάλασσα. Ναι, δεν είχε ελάφια. Και έλεγα πάντα, αν είσαι κανένα πύλινο, κανένα ελάφι να φάμε, δεν είχε. Δεν σερβίρανε. Δεν θα τρώγεσαι. Δεν σ' αρέσουν. Ναι. Κάποια στιγμή ξαναπήγαινε λίγο πιο χαλαρά. Όχι να τα δεις όλα. Να δεις συγκεκριμένα λίγα πραγματάκια που να είναι πιο έτσι. Δεν θα συγκινηθεί, φιλάρε, την τζάμπα του τα λες. Δεν θα συγκινηθεί με αυτά τα ωραία. Μα ο καθένας όπως του αρέσει, δεν το συζητάμε. Τώρα, ως προς την κρέμα, ο τρόπος είναι να μην σφίξει, να μην γίνει πάγος. Γιατί άμα σφίξει και γίνει σκληρό ένα πράγμα αυτό, δεν αξίζει τον κόπο. Σωστό. Η κρέμα πρέπει να είναι φτιαγμένη και εκεί είναι η μαστοριά στο ψήσιμο. Βέβαια. Θα πρέπει να φτιαχτεί τόσο που να μπορεί να είναι πολύ έτσι ρευστή, ας πούμε. Και η μαγιά είναι επίσης η κρέμα να ψιλοχυθεί μέσα στα μακαρόνια, να εντρυφήσει μέσα στα μακαρόνια. Και να μην είναι ένα κομμάτι συμπαγές επάνω από τα μακαρόνια και τα μακαρόνια κάτω να είναι μακαρόνια. Την άλλη μέρα όμως τρώγεται αυτό. Εννοεί και κρύο τρώγεται, σαν πίτα. Αν τυχόν ανακατευθεί, γίνεται πολύ νόστιμο. Εφέρα. Γιατί έχει μέσα και άλλα πράγματα. Εφέρα. Δεν είναι καθαρή. Μοσχοκάριδο μέσα, κανέλες. Έχει. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Τυριά μπορείς να βάλεις διάφορα. Κανέλα. Είναι τα τυριά. Είναι ο τρόπος που θα ανακατεύσει τυριά για να βγει μια γεύση κάτσε καλά. Εφέρα. Αλλά είναι πραγματικά μπορεί να δεις κάτι που να μην θες να το ξαναφάς ή να το πραγματικά να το αγαπήσεις. Ναι, μεγάλη διαφορά. Όντως. Θα τα πούμε. Γεια και χαρά και να φτάσει όμορφα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα τα πούμε τον Οκτώβρη πάλι. Και όχι μόνο κομπανιά, μια φορά το. Όχι μόνο κομπανιά. Άμα θες και μόνο κομπανιά το κάνουμε μέχρι τον Οκτώβρη. Διακοπές δεν έχω θέμα. Διακοπές τώρα. Κλάιν μάι διακοπές. Τι είναι τώρα. Αυτά που έχω να κάνω. Εσύ και Αντώνης Κανάκης τόσες διακοπές. Χειρότερα. Λέει, συνεχίζει ο Γιάννης στην ευθεία επίθεση. Δεν έχει κοπέλα, λέει. Ρε, το έρμεο να. Τι. Τι λέει. Μετέφρασε το. Καλά, είναι και νωρίς τώρα, εντάξει. Δεν έχω απέτηση να έχει και σύνταξη. Αλλά δεν έχει κοπέλα, ρε. Εσύ, τι έρμεο είσαι. Αυτό θα πάρει και αναδρομικά. Τι.
Θα πάρει ανατροπικά. Είπες δεν έχει σύνταξη. Πω. Πω. Έχουμε και αυτά. Ναι, πω. Κουράστηκα εγώ. Με τους Τούρκοι τι γίνεται. Με τους Τούρκοι. Δεν ξέρω εγώ. Είδες κάνει εκεί πέρα. Όχι. Ήσυχα τα πράγματα. Ναι. Καμιά φρεγάτα δεν είναι να περνάει εκεί. Όχι. Κάτι. Όχι, ναι. Και ο κόσμος δεν πολύ νοιάζεται κιόλας. Καλά, ναι, τώρα. Μίλησα λίγο με τους ντόπιους που λέω. Δεν μίλησε καθόλου με ντόπιους, δηλαδή ελάχιστα. Φαντάζομαι και το απέφυγες κιόλας. Ναι. 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 Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτό το έτσι αδά, ναι, ναι. Θέλω ναι, να σου βάλω το μικρόφωνο μέσα στο μάτι, ρε φίλε, πριν φύγω. Δηλαδή, το τελευταίο πράγμα θα κάνω 10 παρά. Ναι. Αν φύγω στις 10 παρά. Θα σου βάλω το μικρόφωνο στο μάτι. Μπροστά στους κριτικούς, δηλαδή οι κάτοικοι των Τρικάλων, της Λάρισας και κλπ. Είναι, τι να πω, νεοϊορκέζοι. Δηλαδή και κάτι έτσι εκφράφω, κάτι φάτσες όλοι, βολοσιρές. Κάνα μην πούμε για τα παιδιά. Φορτωμένα μαγκιά δηλαδή, καμπούριαζαν από τη μαγκιά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Άντε. Άσε, είχαμε και αυτό. Τα πρωτοφαλή καλά. Επίσης, φοβόσουν να κοιτάξει γιατί λες μην είναι και κανένας εδώ πέρα με κάμια μπερέτα από πίσω και βγει να πούμε. Εν τω μεταξύ, πρώτη μέρα κατεβαίνουμε στο Ηράκλειο, πηγαίνουμε λίγο προς το αμάξι και πηγαίνουμε προς το αμάξι από το λίγο καμιά 150 μέτρα από το αεροδρόμιο. Σταματάει αμάξι δίπλα μας και βγαίνουν 4 γρήγορα και λέω τι, τώρα μας πιάσαν. Μόλις πάτησε το πόδι μου, τι έγινε. Και απλά βγήκαν, ξέρω εγώ, έξω και απλώσανε για να πάνε στο αεροδρόμιο. Αλλά βγήκαν εμένα και σε ένα αμάξι, ξέρω εγώ, ψηλό χαμηλωμένο, ναι, λίγο τέτοιο, ναι, παιδί μου, ύποπτο. Βγήκε και μια περίεργη μουσική μέσα. Λέω, τώρα λέω. Θα ακούσω την ασφάλεια να ξεκλειδώνει, ρε παιδί μου, από το όπλο. Ωραία πήγες, δηλαδή η πρώτη σου εικόνα. Αφού ήμουν έτοιμος να σηκώσω χέρια. Δεν το έκανα εγώ. Ήμουν έτοιμος να πω, δεν είπα τίποτα κακό για την Κρήτη στις εκπομπές μου. Ποιος έβαλε ο Παπαδομαλάκης να βγει στην Κρήτη? Τι έγινε, πού το μάθατε τι ήρθα? Έστειλε φωτογραφία μου. Και τελευταία μέρα, δυστυχώς, θα το πω και ας μην με συμφέρει να το πω. Ναι. Τελευταία μέρα εκεί που έπινα τον καφέ μου για πρώτη φορά σε ένα παραδοσιακό, σε ένα χωριουδάκι, ρε παιδί μου, που έπινα τον καφέ μου. Καλούτσικος καφές για παραδοσιακό χωριουδάκι, δηλαδή τον ανέχτηκα. Έρχεται το από πίσω. Χωριουδάκι, πώς ανέχτηκε? Ναι, έρχεται από πίσω ένας μπάρμπας φουλ με κριτική προφορά και λέει ότι τι θα κάνει και πάω κάρα σήμερα. Και λέω, είναι δυνατόν. Δουλεύουμε, κοροϊδεύεται. Γιατί ήξερε ότι είστε από Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν το είπε σε μένα, πίσω στην παρέα του το είπε. Α, δούμε και θα κάνει και πάω κάρα σήμερα. Και λέω, καλά με δουλεύετε τώρα. Εδώ έρθατε να με κυνηγήσετε. Ντροπή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο το παλικάρι. Εντάξει. Μεγάλο ηλικία. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Πολύ Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει. Λίγο όφι. Κάνα δύο αστεία, έτσι ξέρω εγώ, φάρα και τέτοια στον τοίχο. Γελάει ο κόσμο. Ναι. Αυτά δεν είχε. Δηλαδή. Και κάτι παραθυναϊκό, ξέρω εγώ. Ήπιε πολύ κάποια στιγμή? Όχι, όχι, όχι. Δεν ήπια. Δεν ήπια. Λίγο ρακί, ξέρω εγώ. Και ρακί δεν ήπια πολύ. Ξαναπιεί ρακί. Και επίσης φέρανε για γλυκό τη μια μέρα. Κάτσε τι είχαν φέρει. Λουκουμάδες με σοκολάτα. Εντάξει. Ναι. Και πεπόνι. Πεπόνι. Τι πεπόνι. Κάτι ωραίες σαλάτες είχε μόνο έτσι, ωραίες με γραβιέρες, ναι, με τέτοια, ναι, ωραία ήταν αυτά. Ναι, ναι. Το μανιτάρι ήταν νομίζω από τα highlights της φάσης. Η λατρεία του φιλάρι. Να πω εγώ επίσης ότι εκεί στα μαγαζιά της κρεατοφαγίας και τα εστιατόρια, όταν λέμε ποικιλία για κρεατικών, δεν εννοούμε 15.000 μπριζόλες και πανσέτες και ένα μπιφτέκι και ένα λουκάνικο. Γιατί λίγο με γυρίσαν τα μυαλά. Ναι. Είπαμε ρε παιδιά. Δηλαδή εξαφανίστηκε το πρώτο λουκάνικο, εξαφανίστηκε το πρώτο και μετά μείναν μόνο τα πανσέτς. Και... δεν τρώγονται πανσέτς και αυτά, ρε παιδιά, δεν τρώγονται. Γιατί ρε, έλα το και έχουν και κάτω-κάτω να πούμε. Με την ταγκίλα και με την λαμπίλα. Ναι, δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται. Τρώγεται, ρε παιδί, αλλά δεν τρώγεται τόσο ευχάριστα. Και όταν τα φέρνεις και τελευταία και έχεις φέρει όλα τα γύρω-γύρω, κολογιθάκια, τέτοια, κάτι ωραία, κασεροκροκέτες, κάτι φλογέρες. Φλογέρες λίγο πιο αλατισμένες θέλω. Φλογέρες. Δηλαδή έλειπε το αλάτι. Σε ξέρω πώς θες. Από την κριτική κουζίνα. Να σου πω. Φλογέρες πώς τις θέλεις. Ναι, πάμε στο διάλειμμα γιατί θα σου πω. Α, έχουμε και διάλειμμα. γιατί εκνευριστεί, γιατί έχετε ανεβάσει πίεση. Δεν ξέρω, μου τη δίνει. Θα ξαφύγω άλλη μια εβδομάδα, άνετα. Όχι.
Θα φύγω εγώ μια εβδομάδα. Μια και τι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε δεύτερη ώρα με εφημερίδες. Εφημερίδες, αθλητικά, τι έγινε χθες, Europa League, ναι, τι ναι, έχουμε ναι. σήμερα με από τη σφαγή τη Κοπεχάγη. Σφαγή. Του Έλληνα, του Ζέκα. Σφαγή. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ μας επιστρέψαμε αθλητικό Λίμπερο 107,4. Φρέτο Κωνσταντίνο. Όπω ούτε ένα καφέ δεν σε αφήνουμε να πιει. Πα. Αν θέλει ο φίλο που πήρε στο διάλειμμα να ξαναπάρει, δεν τον προλάβαμε. Να πει το να με κράξει. Να. Γιατί είδα δύο δέκα. Δηλαδή από νότια παίρνει. Ναι, από Κρήτη. Από νότια παίρνει. Ελπίζω να μην παίρνει από Κρήτη. Λοιπόν, ακούτε. 2,81 είναι τεράστιο. Εντάξει, πάλι καλά. Ακούτε το αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά είμαστε. Ναι, έτσι, 8 λεπτά και μετά τις 8. Λόφρεσκα. Έτσι. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. 7 ναι. με 10 είμαστε κάθε μέρα. Έτσι, για όλη την περίοδο αυτή των αδειών. Mm. Χειμώνα 6 με 8. Εντάξει, την έβγαλε. Μεγαλύτερη τώρα. Ναι. Ναι. Από εβδομάδα. Για μένα τώρα το καλοκαίρι ξεκινάει. Τι από εβδομάδα. Τι. Αλήθεια. Από Τρίτη. Τι τόσο. Σου δώσω και Δευτέρα. Τόσο νωρίς. Τι, σου δώσω και Δευτέρα. Τι. Ναι, έτσι είχαμε πει. Έτσι είχαμε πει. Θα σου δείξω τη φωτογραφία. Δεν φωτογραφία, εγώ έλειψα τρεις μέρες. Δεν ξέρω τι. Τι με νοιάζει εμένα, τι συμφώνησα. Τι, η όρη του συμβολέου που υπογράψαμε. Μη σου πω ότι μου χρωστά και δύο μέρες και δεν θα λείψει και καθόλου. Έχει λείψει 15 φορές. Μίλα είναι λόγω ηλικία. Πρέπει το rotation να γίνεται. Γιατί πληρώνει το rotation. Ζεις ένας φέρελπης και πολλά υποσχόμενος νέος, ο οποίος έτσι με τον επαγγελματισμό που σε διακρίνει. Ανεβαίνει από το μήνα. Θα ανέβαινε. Βλέπω άλλη πιο μήνες. Θεωρώ ότι είσαι ένας ανερχόμενος στάρ του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας. Βλέπω να μου στέλνει μήνυμα. Πού είναι το στούντιο. Στείλε μου GPS. Πινέζα. Πινέζα. Μάλιστα. Και να συνεχίσω το. Τόσο πολύ. Το κράξιμο. Ναι. Ναι. Είχε το μεταξύ και μια πυρκαγιά στο Ηράκλειο. Ναι. Από εκεί. Ναι. Να συνεχίσω το κράξιμο για τους γκρεμούς εκεί πέρα και αυτά. Όπως το πάμε. Λέει ένας φίλος μου από τα Σέρα το λέει στα γκρέμια. Στα γκρέμια. Έτσι. Ναι. Στα γκρέμια. Το Σάββατο. Ήταν μια τραυματική εμπειρία για μένα το Σάββατο. Γιατί πήγα σε δύο παραλίες. Και η τρίτη τραυματική. Όχι, γιατί πήγα σε δύο παραλίες οι οποίες ήταν. Ήθελε ρε παιδί μου αγώνα για να φτάσει σε αυτές. Ήταν η μία η Πρέβελη. Α, εσύ ανέβασε τη φωτογραφία με τη δοκιμασία. Ναι. Α, και το είπα σε άλλο φίλο μου ο οποίος ανέβασε μια παρόμοια φωτογραφία. Και μου λέει δεν ανέβασα εγώ κάτι τέτοιο. Και μετά τώρα θυμήθηκα ότι ήσουν εσύ. Και έγραψα δοκιμασία για να κατέβεις μέχρι κάτω. Ναι. Δεν πήγα καν μετά στον κόπο να ανεβάσω γιατί ήμουν. Δεν είχα δύναμη στα χέρια. Ναι. Όλο αυτό σκάλες. Και προς το τέλος δεν είναι σκάλες, είναι βράχια τα οποία τα ανεβαίνεις. Στο τέλος είναι σπαθιά από κάτω πέρα. Στο τέλος είναι με κατακόρυφο, ξέρω κάνετο. Στο τέλος σε μαχαιρώνουν και όλα στα τελευταία μέτρα και όσο αντέξει. Και κατεβαίνοντας εκεί, εγώ ας πούμε να σου πω ότι στην Πρέβελη δεν έκανα μπάνιο. Δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο. Έκανα λίγο. Θα σου εξηγήσω. Σάπρος να κοιμηθείς από την όχι, κούραση. Όχι. Κατεβαίνω και λένε, δεν θα βουδίξουμε στη θάλασσα. Έχει από εδώ δίπλα ένα ποτάμι. Ένα δρόμο που πηγαίνει από ένα δάσος και έχει ένα ποτάμι μέσα στο δάσος. Και λέω, άντε πάμε, μωρέ, πόσο να είναι. Αλλά θα είναι δίπλα. Καλά. Και προχωράμε. Βλέπω το ποτάμι και λέω, θα μπούμε. Ο Θοδωράκης, ήταν και ο Σταύρος. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Και λέει, δεν θα μπούμε. Θα πάμε από εκεί που ξεκινάει το ποτάμι. Και ανεβαίναμε κάτι βράχο. Και βλέπω κάτι καταράκτη. Ανεβαίνουμε και το καταράκτη. Ναι. Λέω, πού θα φτάσουμε. Σαντορίνη θα φτάσουμε. Ναι. Θα περάσουμε και το βουνό. Ναι. Ανεβαίνουμε. Και να είμαι εγώ και να λέω 5 χιλιόμετρα πιο πέρα. Κάνουν απλά μπάνιο στη θάλασσα εκεί ο κόσμος. Μη μου λες τέτοια. Τώρα, με παντόφλα τώρα και με σαγιονάρα. Καλά, και... όχι. Έτσι. Έλα τώρα και ένα μονοπάτι να περνά από φύλλα, από τέτοια. Λες, θα βγει ένα φίδουλα. Λες τώρα. Να αρέσουν φύλλα, αλλά όχι με παντόφλα. Να είσαι οργανωμένο, να έχει τη μουσικούλα σου, ίσως να έχει κανένα φαγητό μαζί. Ποια μουσικούλα. Εγώ είμαι προετοιμασμένο, είναι δίπλα. Ξέρω εγώ θα βουτήξω. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Και βουτήξαμε σε κάτι νερά κρύα. Σε ποταμίσια νερά βουτήξαμε δηλαδή. Φύγαμε από τη θάλασσα και πήγαμε σε ποτάμι. Αυτά με το Θοδωρή ήσουν. Ναι, και άλλον έναν. Και ο Θοδωρής είναι τέτοια φάση. Ναι, τέτοιο είναι. Ναι. Και να βγάλω και μια φωτογραφία. Πήρε και ο Θοδωρής τώρα ξύπνησε μια μέρα στα 25 του και λέει: θα ξεκινήσω να βγάζω φωτογραφίες. Θα πάρω κάμερα. Αλήθεια. Το λέω τώρα στα πίσω-πίσω. Λέω: τώρα θυμήθηκες εσύ να βγάλει να γίνεις φωτογράφος. Φαντάζομαι αυτό στα 50 του πώς θα είναι. Εντελώς συμπέθερος θα είναι. Ναι, να πούμε. Φυσιολάτρες. Τώρα να μην το πω. Ότι είναι και αυτός μπαίνει στην συνομοταξία των χλιμιτζουραίων. Ναι. Κανονικά με μπάκπακ. Καλημέρα με... μας στον Νίκο Παπαδόπουλο. Άσχετο τώρα έτσι που μου ήρθε. Δηλαδή το λέω είσαι το...
είσαι το κλασικό παράδειγμα του τύπου που. Του τουρίστα. Την έβαζε και εδώ την. Ναι, ναι. Αλήθεια, λες τώρα. Ναι, ναι. Είχε και τσαντάκι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καλά, είναι σε τέτοια. Είναι. Σαν διάποδο τουρίστα. Αυτό το λέω. Εσύ λέω, εσύ που βγάζει φωτογραφίε. Εγώ δεν έβγαλα, παίζει να έβγαλα 10 φωτογραφίε σε όλε τι διακοπέ. Με το κινητό σου, να βγάλει το κινητό. Πρώτα απ' όλα αυτέ τι φωτογραφίε δεν τι βλέπει ποτέ. Ναι. Έχει δει κάτι να δει εσύ. Μετά από κανένα μήνα τι διαγράφει κιόλα. Πριν 5 χρόνια είχα πάει αστυπάλια, κάτσε να δω καμιά φωτογραφία. Εκτός άμα είσαι τόσο πια που θα τι περάσει τον υπολογιστή σου ένα φάκελο και θα χαθούν εκεί. Για πάντα. Ναι, και θα χαθούν εκεί, δεν τι ανοίξει, δεν τι χρησιμοποιεί. Άμα χαλάσει ο υπολογιστή, δεν θα πει. Θα πα για να τον κάνει φορμάτ και θα πει έχει κάτι αρχαία. Πέτα τα, στείλτε τα τώρα να πούμε. Κάνε το φορμάτ τώρα και να δει. Υπάρχουν πλέον όλα στο Ιντερνετ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πάω Σαντορίνη. Και να έχω παιδί μου μια στεναχωρημένη κάμερα. Ναι. Και να λέω, θα ανεβάσω μια φωτογραφία από Σαντορίνη. Δεν θα ανεβάσω δική μου, πάρε μια από το ίντερνετ, ναι. Ρε παιδί μου, αφού πήγε Σαντορίνη. Εντάξει, οκ, το είδα. Φίλτρα με εκείνο, ναι. Μετά άλλο κάνει την. Και βρει μια τέλεια, ξέρω και λε, πω, κοίτα τη φωτογραφία να έβγαλα. Ναι, με το κινητό να πούμε που είναι, που κάνει 100 ευρώ. 2 μεγαπίξελ, ναι. Τι λέει, κορυδευόμαστε μεταξύ. Ναι. Και αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Δεν σε εντυπωσίασε που ξέρω τα μεγαπίξελ. Το προσπέρασε λίγο, το πήδηξε έτσι πολύ γρήγορα. Γενικά πήδηξε. Όχι. Ούτε στην Κρήτη. Μα πρόλαβα. Πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Βασικά καλύτερα. Δεν πρόλαβα. Καλύτερα που δεν το έκανε, γιατί θα σου να τρώσε κάνα ακροπολείο. Ναι, καλά, εννοείται και αυτό, έτσι. Εννοείται. Φοβόσουν να δει. Εκεί ρωτά πρώτα, λε από πού είσαι, από τη Σπάρτη, α πούμε, και θα διακοπέ στην Κρήτη. Έβλεπε δηλαδή, έβλεπες κοπέλα προχωρούσε μόνη τη. Έβλεπε πρώτα κοπέλα προχωρούσε μόνη τη και κοιτούσε γύρω-γύρω, μην έχει κανένα από πίσω. Ναι, αδέρφια τη από πίσω, 8 αδέρφια. Ή τα κάνει ωραία εδώ, ή τα κάνει ωραία εδώ. Θα την παντρευτεί τώρα. Την κοίταξε, θα την δικιά μου την κοπέλα, αλλά την κοίταξε. Θα την παντρευτεί τώρα, τελείω. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι με την Πρέβελ. Και λέω, δεν μπορεί να πει πιο δύσκολα δεν γίνεται. Πιο κουραστικά δεν γίνεται. Και ξυπνάνε και λένε τη μαγική φράση το να ξαναπάμε για μπάνιο αλλού. Σε άλλο ποτάμι, σε άλλη λίμνη. Και πήγαμε εκεί σε Ιταν λιμάνια γκρεμή. Σε γκρεμό, κάνατε μπάνιο. Ένα μέρος το που πρώτα απ' όλα όταν πήγε. Γιατί δεν βρέθηκε ένας να σε ρίξει από τον γκρεμό. Αυτό δεν χρειάζονταν. Μπορούσα να πέσω και μόνος μου εκεί πέρα. Δεν το έκανες, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα θα πω εγώ στον κόσμο, θα προειδοποιήσω τους ακροατές οι οποίοι είναι λίγο σαν εμένα και δεν πολύ γουστάρουν αυτές τις φάσεις. Όταν πάτε και όταν ξεκινάνε, σας πάνε για μπάνιο και λένε θα πάμε για μπάνιο και βλέπετε να ανεβαίνουν βουνό. Λέω, φίλε, έβλεπα. Για μπάνιο, λες. Δεν πήγα για μπάνιο ποτέ και να κατεβαίναμε. Πάντα ανεβαίναμε. Δεν ξέρω γιατί. Είχε θάλασσες, ας πούμε, ψηλές. Ναι, λέω, τι είναι, έχει καμιά πηγή πάνω εκεί πέρα. Ναι. Λέει, έτσι είναι εδώ, λέει, ανεβαίνεις, αφήνεις το αμάξι και μετά κατεβαίνεις. Και λέω, γιατί το κλείνει το μαγαζί, λέω. Τιμωρία είναι αυτό. Και ανεβαίνουμε, σε ένα μέρος που είναι, ξέρω εγώ, μια μαγευτική, ρε παιδί μου, παράλληλα. Ένα κολπίσκο, δεν ξέρω τι. Ιδέες. Ναι, γιατί δεν πάει άνθρωπος εκεί πέρα. Είσαι το δάσος του Αμαζονίου. Αυτά είναι όμως τα ωραία. Δεν σ' άρεσε όμως αυτός ο κολπίσκος. Περίμενε. Μετά. Έχει άλλους κολπίσκους, ναι, που μπορεί να σ' ναι, όχι. Τι να έχει, πέντε άτομα έχει. Είχε πέντε άτομα κάτω, πέντε νοματέους που τους έβλεπες έτσι. Οι οποίοι δεν μπορούσαν να γυρίσουν να φύγουν. Είχαν μείνει εκεί από χρόνια. Και εκτός ότι. Και αφήνουμε το αμάξι και λέω, θα έχει καμιά χίλιες σκάλες, αλλά θα έχει σκάλες. Και πάω στην άκρη και δεν είναι σκάλες. Και λέω, από πού κατεβαίνουμε, λέω. Και λέει, να έχει αυτό το δρομάκι. Μονοπατάκι αυτό. Όχι μονοπατάκι. Μονοχεράκι ήταν αυτό. Και λέει, να από εδώ, λέει, θα κάνουμε λίγο μια κατάβαση. Και λέω, όταν χρησιμοποιεί τη λέξη κατάβαση, λέω, δεν μου αρέσει. Και βλέπω ένα δρομάκι και λέω, είναι σίγουρα από εδώ. Και λέει, ναι, από εδώ είναι. Λέω, γιατί, βλέπει κανένα να κατεβαίνει. Έλατε. Ήταν όλοι κάτω. Ναι. Δεν έβλεπα. Ανέβαινε κανένα. Όχι. Δεν ανέβαινε και δεν κατέβαινε. Είχε δύο δρομάκια τελικά. Γιατί από τη μία κατεβήκαμε, από την άλλη ανεβήκαμε. Ναι. Οργανωμένα. Όχι. Ναι, όχι. Οργανωμένα δεν. Και είμαι σίγουρος ότι από εκεί που κατεβήκαμε παίζει να μην ήταν κιόλας από εκεί να κατέβουμε. Απλώς. Γιατί μετά από λίγο απλά δεν υπήρχε να κατέβεις. Έβαζα χέρι, καθόμουν πάνω στο βράχο, πατούσα κάτω σε γκρεμό χιλίων μέτρων και λέω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι τουριστικό. Και ναι, μετά, αλλά. Αφού ακούστηκε πάνω από 10 φορές το. Ναι, αλλά μην κοιτάτε κάτω. Τι θα κάνω εδώ πέρα. Και εντάξει, βέβαια μετά κάτω πολύ ωραία. Πώς μας ανέμειψε. Αγαθά κόπισκτόντε. Δυτική Θεσσαλονίκη τώρα, ανοίγω Google. Συγγνώμη, δεν έχω. Λένε ποιος είναι αυτός ο κόπης. Ναι. Μάλλον φίλος του Οκτώντε που παίζει. Οκτώβρη. Τι ψάχνεις. Δεν χαμήλωσε. Ναι, χαμήλωσε. Έχω. Πώς το λες, τα λαχτίδες κρέμονται από το στούντιο. Και αυτή ήταν το Σάββατο, ήταν κουραστικό. Εντάξει, ωραίες παραλίες, αλλά κουραστικό. Δηλαδή. Πέρα από την πλάκα, τώρα θα σε ρωτήσω εγώ, θα επιμείνω. Είδες τίποτα καλό. Το ελαφωνήσει ήταν ωραίο. Ας το ελαφωνήσει, ρε.
Άσχετε. Είδε τίποτα καλό. Κάνα κόλο, πώ να στο πω. Καταλάβει. Πώ να στο πω, δεν κατάλαβε. Ευτυχώ μου ούτε πει κωδικοποιημένα και εδώ. Αφού δεν πάει ο κωδικό, δεν το δέχεται. Κάνα κολομπουρδά. Ναι, κάνα κολοβέτσι, κάνα κολομπούρδα, κάνα κολοτσίτ. Κολομητρούση, κάνα κολοτσίτ. Κόλο, κόλο, ήταν εκεί για προετοιμασία. Κόλο, κόλο είχε. Κοίτα. Παραμένουν οι Θεσσαλονικές στην κορυφή της αλυσίδας για μένα. Ναι. Δηλαδή, άκουγα για την Κρήτη, δεν είδα. Δυστυχώς. Ούτε τουρίστρες. Θα μπει τουρίστρες τώρα. Είχε, ρε παιδί μου, είχε. Κάτι αλλά... καλό. Να σε έκανε εντύπωση. Αν δε, σε κάνουν εντύπωση σε τέτοια πράγματα. Δεν ενθουσιάστηκα. Ναι. Δηλαδή, Θεσσαλονικές νομίζω παραμένουν. Α, παλικάρι καλό, τίποτα. Δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Εσύ γιατί. Πού είσαι υπέρ. Είμαι υπέρ, να πω ότι θέλουν να κάνουν τα παιδιά, αλλά δεν ασχολούμαι εγώ. Α κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά. Να υιοθετήσουν κιόλα και παιδιά. Ναι, πω. Άμα θέλουν να σπάνουν και τα δικά μας. Αχθέ μου, ευτυχώς φεύγω άδεια, δεν μπορώ. Εκτός ότι και στις δύο πτήσεις είχα μωρό που έκλαιγε. Όχι! Ναι. Εκεί λες τον οδηγό, σταμάτα να κατέβαινε. Είναι πνίξτο. Δηλαδή εντάξει, ντροπή, κάνε κάτι. Ντροπή, να βάλτε μια πιπίλα να ακούγεται. Ναι. Βάλτε μια κάλτσα στο στόμα. Κάτι. Ναι, δηλαδή κατέβασε το. Ναι. Εγώ αν έκανα έτσι θα με κατεβάζανε. Γιατί δεν έκανε και εσύ. Μετά από λίγο θα έκανα κι εγώ. Ναι. Αλλά είναι μικρή η πτήση. Καλά, εκτός ότι η πτήση είναι περίπου μια ώρα και 10 λεπτά. Πώς. Και η κανονική πτήση είναι 30 λεπτά. Όλο δηλαδή το ανέβα κατέβα είναι όλο. Ναι. Δηλαδή πιο πολλή ώρα φάγαμε στο λεωφορείο για να πάμε. Επίσης, γιατί το πάμε οδηγώντας μέχρι το σημείο που θα ξεκινήσει το αεροπλάνο να απογειώνεται. Δηλαδή πρέπει κάνα 2 χιλιόμετρα πήγαινε. Λέω θα το πάμε με τα πόδια. Μετά από λίγο. Αυτή τη βόλτα με το αεροπλάνο δεν μπορώ να την καταλάβω. Καμιά και σοφές και τέτοια. Αεροσυνοδός καλή. Είχ. Yeah. Δεν μπορώ να πω. Πρέπει να ήταν δικές μας γι' αυτό. Με μάσκα στα αεροπλάνα. Ναι, μάσκα. Μία ώρα με μάσκα. Έχω να πω επίσης ότι, μέσα ότι δίνανε νεράκι Θεόνη. Θόδωρος Καρυπίδης εξηγήθηκε. Ποια εταιρεία? Θεόνη. Τα αεροπορική. Ελληνέρ. Και στο πάνε και στο έλα με Ελληνέρ ήρθα. Τι. Γιατί σοκαρίστηκες. Η Ελληνέρ είχε μέσα νερά Θεόνη. Ναι. Δεν είχε σουρωτή. Τι έγινε. Βγάλαμε είδηση σοκ τώρα. Είδηση μάλλον όμως δεν είδες με Τσαβίδη. Αυτό. Νομίζω έχει καιρό που έχουν σπάσει. Ναι, δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, ναι. Στα πιτσικουλιάσματα. Άμα δεις χορηγό στη φανέλα του Άρη Ελληνέρ, δύσκολα τα πράγματα. Ρε το Μουζενίδη, ρε το Γκαρυπίδη. Άλιστα. Είδες. Ωραία. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε καμιά εφημερίδα και μετά τις 8.30 να πούμε κάνα τίποτα αθλητικό. Γιατί... Θες να κάνουμε λίγο εκπομπή, ναι, ξέρω. Ναι, ναι, είμαστε στο Crete FM σήμερα. Ναι, πολύ, ναι, πολύ ναι, για Crete. Ναι. Φτάνει. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ όταν γυρίσω εγώ από τις διακοπές μου τον Οκτώβριο, τι θα σου πω. Στο φέρνω, σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες, θες να ξεκινήσουμε με τις πολιτικές πριν τις διαφημίσεις. Ξεκινάω με τα νέα. Έχω βαρεθεί να διαβάζω για τα αδήλωτα τετραγωνικά. Έχω βαρεθεί πραγματικά. Δηλώστε τα επιτέλους, να ησυχάσουμε. Αδήλωτα τετραγωνικά, ανοίγει παράθυρο παράτασης, βροχή ετοιμάτων λόγω κορονοϊού. Τι απαντά το Υπουργείο. Στο κεντρικό τίτλο της εφημερίδας, στο σημείο 0, στα άκρα η τουρκική προκλητικότητα, αποφασιστική απάντηση από την Ελλάδα, παιχνίδια πολέμου μεταξύ 21ου και 30ου μεσημβρινού. Το Oruç Race έφτασε 25 μίλια μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πόντισε ερευνητικά καλώδια χωρίς να κάνει έρευνες. Ναι. Δύο ελληνικές φρεγάτες και αόρατα. Τι? Τι? Και αόρατα υποβρύχια δίπλα στο τουρκικό σκάφος. Έχουμε αόρατα υποβρύχια. Σαν το, την εικόνα την έχεις δει που είναι απλά μια θάλασσα και λέει τρομερή μάχη, λέει, με υποβρύχια. Και είναι που κάνει. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Αυτό, ναι. άμεση παρέμβαση από το State Department κτλ. Δυσφορία από το Μαξίμου για τη στάση του ΝΑΤΟ. Παρά το σχόλιο του Στολτεμπερκ. Έβια η επόμενη μέρα, μετρούν νεκρούς, ζημιές και ευθύνες. Εισαγγελική έρευνα για την τραγωδία. Κορονοϊός, πρώτο βήμα για οριζόντιες απαγορεύσεις. Ξενύχτη τέλος. Πλαφών και τεστ στα σύνορα. Δεν θα γίνει η φετινή ΔΕΘ. Έτσι. Ναι, πάλι καλά. Ναι. Τα εννιά δεν θα δούμε Παπαρίζου, δεν θα δούμε συγκροτήματα. Ρουβάδα θα δούμε. Κρίμα.
τα 9 διδάγματα της πανδημίας από Harvard, γιατί η ασυμπτωματική ασθενής είναι το κλειδί. Στόχος ο Τσίπρας, ανταρτοπόλεμος των 53 στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά με τα νέα. Α, στα αθλητικά της εφημερίδας, ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ. Έτσι δεν αναφερθήκαμε καθόλου, θα τα πούμε μετά τις 8.30-7. Ολοκληρώθηκε μια ιστορική μεταγραφή. Europa League στα ημιτελικά, Ίντερ 2-1 τη Λιβερκούζεν, Manchester United Κοπεχάγη 1-0 στην παράταση. Μάλιστα. Καθημερινή, στην κόψη του ξηραφιού το Oruç Race στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, συγκέντρωση πολεμικών πλοίων στην περιοχή, η παρέβαση των ΗΠΑ και ο ρόλος του Βερολινού, πρόβα περιορισμένου ωραρίου στα μπαρ, αρχή από τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Την Αθήνα ξεχάσατε, θα πω εγώ. Ερωτήματα για την τραγωδία στην Εύβοια. Η δομική αντιπολίτευση της Θάλιας. Η Θάλια είναι η καταιγίδα αυτή που είχαμε. Α, ναι. Ναι. Αυτά για την καθημερινή. Ελεύθερος. Εσύ που στέλνεις μήνυμα θα κυνηγηθείς. Τι. Να ξέρεις. Αντί να κουβαλάει κανένα ποδήλατο τέτοια ώρα εκεί πέρα, χαμαλίκια. Ποδήλατο. Ζητάει. Ναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό. Είναι θέμα αυτό. Εντάξει. Αντί να στέλνεις μηνύματα και θέλει καυτά θέματα να πούμε. Καυτά θέματα. Πρωί-πρωί. Τι καυτά θέματα, τι θέλει για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ που το ότι επί καραντίνας πουλιόντουσαν εκατοντάδες ποδήλατα μέσω διαδικτύου από εταιρεία συγκεκριμένη και τραμπολίνα. Δηλαδή έσπευσε ο κόσμος επί καραντίνας να αγοράζει τραμπολίνο. Και πού το βάλε. Θα σου έλεγα τώρα. Στα χαμηλοτάβανα, στα σπίτια του. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στις αυλές, ξέρω εγώ. Πολύ τραμπολί. Πρέπει όλοι να πήγανε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ναι. Χοροπηδούσαν σαν τα κατσίκια, σαν τους τρέλους. Τέλος πάντων, ελεύθερος τύπος. Θάλασσα προκλήσεων από Ερντογάν. Καταδίκες από Αμερική και Γερμανία. Συναγερμό στη Μεσόγειο. Με στολή παραλλαγής ο αρχηγός για ΕΘΑ στο Μαξίμου. Πόλεμος νεύρων. Κυριάκο Σενάτο. Σταματήστε την τακτική των ίσων αποστάσεων. Ενημερώνει τους αρχηγούς. Τα μπαζωμένα ρέματα έπνιξαν την Εύβοια, αποστολή της εφημερίδας στην Εύβοια. Νυχτερινά lockdown φέρνουν τα τριψήφια κρούσματα, το κρίσιμο τεστ του 15 Αύγουστου. Ξέρεις τώρα ότι γίνει το 15 Αύγουστο, θα βγει μετά από 10 μέρες, εκεί γύρω στις 25 Αυγούστου νομίζω θα είμαστε στο πικ. Ναι. Μας πούνε όμως γιατί, πόσα τεστ γίνονται παραπάνω. Έλατε. Πόσα πληρώσαμε που άνοιξαν τα σύνορα. Έλα, για να έρθει ο τουρίστας. Να μας τα πούν λίγο. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί λίγουν οι προθεσμίες για τις ενστάσεις. Φοιτητές. Αυτό δεν έκλεισε το ρημάδι. Δεν έκλεισε. Αμοιβόμενη πρακτική άσκηση 32 ειδικότητες μέσω του ΑΕΔ. Αυτά και με τον ελεύθερο τύπο. Πάμε εφημερίδα συντακτών. Δοκιμάζει τις αντοχές μας ο Ερντογάν. Νέος πόλεμος νεύρων από την Άγκυρα. Άντε μια ώρα. Ωραία. Τραγωδία στην Εύβοια. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα ο άκρος απόρριτος κύριος φάκελος του Νίκου Πλουμίδη στην ασφάλεια. Πλουμίδης. COVID-19 ακυρώνεται η ΔΕΘ νέο κύμα μέτρων. 126 τα νέα κρούσματα χθες. Αναστέλλονται εκδηλώσεις. 126. Ναι. Αναστέλλονται. Είδα ένα ωραίο, λέει, με 203 κρούσματα, λέει, όχι μόνο τον Τζιόδρα, όλη την οικογένεια του Τζιόδρα. Δείτε. Αναστέλλονται εκδηλώσεις. Για ορθίους, κλειστά μπαρ, εστιατόρια μετά τα μεσάνυχτα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, Κο, Αντίπαρο, Βόλο, Κατερίνη, Αθήνα δεν βλέπω πουθενά. Υποχρεωτικό τεστ μέχρι 72 ώρες πριν από την είσοδο στην Ελλάδα. Μαύρη τρύπα στα ταμεία του ΠΟΗ μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ. Ναι, γιατί έρχονται σαν Αμερικάνοι και κάναν τουρισμό ξαφνικά. Αυτά για τον Αμερικάνοι με τον ΠΟΗ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ναι, αλλά λέει με τον ΗΠΑ. Η αποχώρηση των ΗΠΑ. Ναι. Οι ΗΠΑ δεν χρηματοδοτούν πλέον τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με τον Τραμπ. Γι' αυτό ο ΠΟΗ καταστράφηκε οικονομικά. Λοιπόν, πάω στην Αυγή. Κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης βουλιάζουν στην ανευθυνότητα. Το ποτάμι πήρε τις υποσχέσεις Μητσοτάκη. Τα αντιπλημμυρικά έργα Χατζηδάκη έμειναν στα χαρτιά. Πλήρη κάλυψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χαρδαλιά. 8 νεκροί, η τραγωδία στην Εύβοια, μετρούν πληγές από τις τεράστιες καταστροφές. Ακυρώνουν τη ΔΕΘ πρώτη φορά μετά τη λήξη του πολέμου. Μεγαλώνει η ανησυχία για τα κρούσματα. Το τελευταίο 24ωρο έφτασαν τα 126. Νέο καμπανάκι από ερευνητές. Πάνω από 700 κρούσματα την ημέρα, αν δεν διακοπεί η πορεία εξάπλωσης. Και νέα μέτρα σε μπαρ και εστίαση. Αυτά με την Αυγή.
και σκηνικό ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε ριζοσπάστη. Μια και έχουμε σήμερα ριζοσπάστη. Ναι. Κάτσε να κάνουμε και να ζούμε στο πρώτο σελίδο. Το νέο έγκλημα φωνάζει για τις τεράστιες ευθύνες κράτους κυβερνήσεων. 8 νεκροί και μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες στην Εύβοια. Είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ειρήνη στην περιοχή. Για το Ούρους Ρέις, πώς λέγεται, ναι, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μετά από 2 μήνες ανακάλυψαν τα εισαγόμενα κρούσματα για την πανδημία του νέου κορονοϊού. Άμεση μαχητική απάντηση στον απαράδεκτο νόμο και στο πρόστιμο για τις κομματικές οργανώσεις από τις κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ. Αυτά και για τον ριζοσπάστη. Και εσπρέσο. 8 νεκρούς άφησε πίσω το φωνικό χτύπημα της Θάλιας στην Εύβοια. Αγκαλιά και στον θάνατο, φρικτό τέλος για νεαρό ζευγάρι που πνίγηκε μέσα στο σπίτι που νίκιασε για τις διακοπές του. Φίλε, αυτά είναι. Δραπέ της χύμιξης σε ανήλικη για να τη βιάσει, εφιάλτης στη Χαλκιδική για 14χρονη. Δραπέ της χύμιξης. Α, δραπέ της, μάλιστα. Ωραία. Αυτά και από την Εσπρέσο. Αφήσουμε τα αθλητικά και μετά το διάλειμμα. Α, και τώρα το είδα κάτω-κάτω στη γωνία στην Εσπρέσο. Mm. Υπάρχει πολύ έντονη προκλητικότητα από τους Τούρκους οπαδούς της Μπεσίκτας. Α, ναι, ναι, το είδα. Ναι. Το έχει θέμα η Εσπρέσο. Θα σας ρίξουμε ξανά στο Αιγαίο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι και στη σελίδα του ΠΑΟΚ, πολλά μηνύματα από τους Τούρκους. Αυτό το θα σας ρίξουμε στο Αιγαίο όταν είναι το παιχνίδι στην Τούμπα και χωρίς κόσμο. Έλαντε. Ναι, δηλαδή, ναι. Κανονικός. Από τον καναπέ μας θα σας ρίξουμε. Με μηνύματα, είναι η μαγιά του πληκτρολογίου, η κλασική, ρε παιδί μου. Έχει πέσει πάρα πολύ η Μπεσίκτας από εκεί που ήταν τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Και είναι και φαβορή, νομίζω, ΠΑΟΚ τώρα. Ξεκάθαρο. Τώρα που γίνεται και το παιχνίδι, δεν θα πει τώρα. Καλά, βέβαια, με την εικόνα του ΠΑΟΚ και χθες δεν τρελάθηκα. Έτσι, να σου πω την αλήθεια. Καλά, ναι. Ναι. Δεν είναι υπερθέαμα. Δεν ξέρω αν είναι η νοοτροπία. Δεν είναι νωρίς. Είναι σε 12 μέρες. Όχι, σε 10. Σε 2 εβδομάδες έχει επίσημο μάτσο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι μια περίεργη χρονιά. Δεν είναι αυτό που γίνεται καταρχήν δεν είναι ακριβώς προετοιμασία. Έτσι, ξεκάθαρα. Καμιά σχέση με τις άλλες χρονιές. Είναι κάτι το οποίο έγινε μετά από 10 μάτς που παίξαν στα play-off. Είχαν ρεπό μια εβδομάδα οι παίχτες και ξαναγύρισαν να κάνουν προπονήσεις για να παίξουν επίσημο μάτσο 1 μήνα. Ναι. Άρα δεν είναι η κλασική προετοιμασία. Είναι κάτι ενδιάμεσο προπονήσεων εντός χρονιάς με προετοιμασία. Δεν ξέρω αν η ψυχολογία των παιχτών είναι τέτοια στα φιλικά που να βγάζουν αυτή την εικόνα. Δηλαδή μπορεί να τους δούμε σε επίσημο παιχνίδι και να είναι πολύ καλύτεροι. Αλλά δεν ξέρω. Δε. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν αρέσει προς το παρόν. Δεδομένο αυτό. Εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα δέσουν εκεί οι μεταγραφές. Ναι. Έκλεισε και τον. Καλός είναι αυτός. Στο χορτάρι θα φάνει, ρε φίλε. Ο Νινούα, πώς λέγεται αυτός. Ναι. Εντάξει. Νινουά, Νινουά. Θα δούμε πώς τονίζεται κιόλας. Κατσαρδάμ θα γίνουν αυτό. Ναι, όντως. Oh. Ναι, πρέπει να δέσουν και μεταγραφές και ο ΣΒΑΜ να γίνουν μια-δυο κινήσεις. Σεντερφόρ ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ξεκάθαρα. Ιδίως από τη στιγμή που θα απολυθεί ο ΑΚΠΟΜ, ψάχνει σεντερφόρ. Τώρα το να βάζει γκολ ο Κούτσιας και να χαιρόμαστε. Εννοείται ότι χαιρόμαστε για το παιδί. Αλλά δεν θα στηριχτεί ο ΠΑΟΚ στον Κούτσια φέτος, μην τρελαθούμε κιόλας. Θέλει διορθωτικές κινήσεις, θέλει ψυχολογία, θέλει πολλά πράγματα. Πάω, μακάρι να τα δούμε στις επόμενες 14 μέρες. Μέχρι το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30 και μετά να πούμε πιο πολλά για τα αθλητικά, να πούμε και για τα μάτς που έχουμε σήμερα στο Champions League. Έχουμε σήμερα. Champions League. Έχουμε σήμερα. Ναι, είναι Τρίτη, ναι. Τρίτη. Champions League. Όχι, Europa League. Έχουμε. Europa έχει. Ναι, και Τετάρτη έχει Champions League. Τετάρτη, Πέμπτη έχει Champions League. Καλά τα πήγε η Chelsea. Πάμε σε διαφημίσεις. Σας είχε, σας περιποιούνταν τόσο όσο ήλπα. Σας έβαζε αυτά που πρέπει. Ναι, έβαζα. Τέτοια τραγουδάκια έβαζα. Έχω να καταγγείλω το Σάκη του Ρουβά ότι τον κάναμε και story στο Instagram, αλλά δεν μας έκανε κοινοποίηση. Αλήθεια. Ενώ η Ζωζεφίν μας έκανε. Άντε. Ναι. Σάκη μου, γιατί μας φέρεις έτσι, Σάκη. Κάτσε να στείλω. Και είπα Παρίζω, αλλά. Ένα μήνυμα στην Κάτια. Να επιληφθεί το. Αυτό λένε, τι να κάνουμε, τον κάνουμε τάκ το Ρουβά. Και λέω, κάνει και την Κάτια, λέω κάτι τέτοια τα εκτιμάει ο Σάκης. Εμείς που κρατήσαμε ψηλά τη σημαία και σε όλο το δρόμο, όλη η Κρήτη άκουγε τέτοια. Ντροπή. Δεν σας πήραν από πίσω που ακούγατε τέτοια όλη μέρα. Εννοείς τα αμάξια. Ναι, ναι, στο κυνηγητό. Όχι. Όχι. Πω, εν τω μεταξύ έχει πάνω από μισό σταθμό με κριτικά παραδοσιακά. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί το κάνετε αυτό. Έχει παραπάνω από
μισό σταθμό. Δηλαδή έχει καμιά 3-4 που παίζουν κριτικά παραδοσιακά και λέει τα καλύτερα κριτικά τραγούδια. Και λέω, γιατί να έχει καλά. Γιατί, ποιο θα κάτσει ακόμα. Και ένα το άλλο παιδί είναι κριτικό που πήγαμε κάτω. Δεν άκουγε. Και λέει, άσε λίγο. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούμε στα μάξι κριτικά τραγούδια. Τι είμαστε. Θα φορέσουμε και αυτό το σεμεδάκι το μαύρο που έχουν αυτοί οι κριτικοί, δεν ξέρω πώς λέγεται. Το σαρίκι, πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Σεμεδάκι, θέλω να το χτυπήσω, θέλω! Ναι, μωρέ, τώρα αυτό το πράγμα. Νοέμβριο. Τέτοια δεν πέτυχα, να ξέρεις. Νοέμβριο. Τέτοια δεν πέτυχα, δυστυχώς. Συνεχίζεις. Ναι, ναι, όλοι ήταν ψιλοτρέντι στην Κρήτη. Τρέντι, λες. Τέτοια, ναι, ναι, ναι. Τρεντάκις. Είναι τρεντάκι. Τρεντάκι. Οχ, λοιπόν, πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Α, αυτό, ναι. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στη Sport Time. Τι φωτογραφία είναι αυτή, ρε φίλε. Οχ, για να. Sport Time μας έχει συνηθίσει. Είναι διασταύρωση Ρένα Δούρου με Χαρδαλιά. Oh, Δούριος. Αυτό είναι. Δούριος τύπος. Τίτλος. Ψαγμένο στο Sport Time. Ρένα Δούρου έφταιγε το δασαρχείο στη Μάνδρα το 2017. Νίκος Χαρδαλιάς έφταιγε η Έμι Έβια το 2020. Μάλιστα. Έξυπνος τίτλος. Εντάξει. This is Anfield. Ανακοινώθηκε και επίσημα μεγάλε, ο Τζιμίκας από τη Λίβερπουλ. Φτάρα. Θέλω να πω για τον Τζιμίκα ότι πρώτον χαίρομαι όταν παιδιά που πριν από 3-4 χρόνια δεν τους ξέραμε καν έχουν κάνει τέτοιο άλμα στην καριέρα τους. Χαίρομαι πιο πολύ. Συγκινήθηκε γι' αυτό. Ναι, χαίρομαι πιο πολύ που χαίρονται πολύ. Ναι. Φίλοι μας, συνοπαδοί μας. Και δεν το είδαμε κομπλεξικά, ρε παιδί μου, ότι ένας παίχτης του Ολυμπιακού τώρα πήγε στη Λίβερπουλ. Δεν το είδαμε έτσι. Χαρήκανε οι πιο πολλοί, θεωρώ. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ότι πήγε στη Λίβερπουλ. Mm. Γιατί έχουμε δυστυχώς πολλούς οπαδούς της Λίβερπουλ στην Ελλάδα. Δυστυχώς έχουμε και λίγους από τις υπόλοιπες ομάδες. Δυστυχώς θα λείψω πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και χάρηκα πραγματικά. Μακάρι να πιάσει. Έτσι. Θα φανεί. Πάντως έχει όλα τα στοιχεία που δείχνει ότι ταιριάζει κιόλας στο αγγλικό παιχνίδι. Ναι, ταιριάζει. Έχει αυτά τα ανεβάσματα, έχει την έκρηξη. Α, δούμε, α δούμε. Λοιπόν, όλες οι λεπτομέρειες του μεγάλου deal για τον Ολυμπιακό και τον παίχτη και για τον μάνατζερ του, θα έλεγα εγώ. Οι επαφές των Ερυθρόλευκων με τους Άγγλους. Βρεζιλιάριδη. Το ευχαριστώ των Πειραιωτών και η συγκίνηση του Έλληνα Μπακ έγινε και η πρώτη επαφή του Γιούργεν Κλοπ με τον Τσιμίκα. Πώς φορά το κάνεις αυτό. Χαιρέτησε ο Σεμέδο, επαφές για Τραούκο. Ανατροπή τέλος η Ινσούα Βράνιες, είπε η ΑΕΚ. Α, τέλος και ο Βράνιες. Τι σύριαλ και αυτό πια, σαν τη Λάμψη έχει γίνει. Ήθελα να σου στον Άρη. Πάει για στόπερ και αριστερό μπακ, φημολογία για Λυκογιάννη. Λυκογιάννη. Τι μπορεί να αλλάξει για πρόταση της Φενέρ στον Λιβάγια, λένε οι Τούρκοι, διαψεύδει ένωση, θέλει ΑΕΚ, γράφουν οι Ισπανοί για Ραούχο. Πόσο χρόνο είναι ο Λυκογιάννης? Δεν είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι μεγάλος. Όχι, νομίζω όχι. Χτύπα το άμα θες να δούμε. Δεν νομίζω να είναι πάνω από 30, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι εδώ και μια 20ετία ο Άρης θέλει Λυκογιάννη και δεν παίρνει Λυκογιάννη. Ναι, τον ήθελα από 10 χρόνια. Το Απολικόπουλο δεν. Άμπρα. Προκρίνεται με Μπεσίκτα στο Champions League ο ΠΑΟΚ, ανάλυση των Τούρκων κοντά σε τερματοφύλακα, έντονη φημολογία και για αριστερό μπακ με τον Ινσούα να ακούγεται. Καυτές διαπραγματεύσεις για Γιαννούλη, η πρόταση της Σεντετιέν και η μη συμμετοχή του στο φιλικό του Βόλου. Οριστική συμφωνία με τον Γεωργιανό Χαφ. Νίκα Νινούα. Ναι. Νίκα τον λένε. Ναι. Ετούτο τον Νίκα. Βλέπεις Νίκα είναι καλό. Θα λέμε. Πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Παναθηναϊκός δικός του. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Φώτιο Αμίδη. Έμαθε να Νίκα. Χάλι. Χάλι πραγματικό. Και τα τρία θα τα δούμε, να ξέρεις. Ναι, ναι. Και τα ναι, τρία. Ναι. Και, και σίγουρα θα συμβάλλει κάπως. Τι θέση παίζει αυτός? Χαφ εκεί στο κέντρο. Θα βάλει κανένα γκολ, ξέρω εγώ, στεναχωρημένο από το κοντράρι μπάλα σε 10 σώματα. Ναι. Έμαθε να νικά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Φώτη Ιωαννίδη. Ποιο το ντόμινο των αλλαγών στη γραμμή κρούσης? Έφυγε ο Φάουστο. Ποιοι τον ακολουθούν στην έξοδο?
Αυτά με το eSport Time. Πάμε Sport Day, full για back, προτεραιότητα για ενίσχυση. Άλλη δεν έχει τίποτα eSport Time, ρε φίλε. Δηλαδή έκανε μεταγραφές ο Άρης και τίποτα. Μόνο Μπαλοτέλη είχε. Μόνο ντροπή. Ντροπή. Μάλλον δεν έκατσε αυτή η διαρροή που υπήρχε για Μπαλοτέλη και κρατάνε μουτράκι. Έγραψε ιστορία. Ολυμπιακός και Λίβερπουλ ανακοίνωσαν. Αυτό. Η Λίβερπουλ το ανακοίνωσε κι εσείς. Ολυμπιακός, Λίβερπουλ. Τα επιτυχία τώρα του Ολυμπιακού. Επιτυχία του παίκτη και του μάνατζερ τώρα. Ανακοίνωσαν ταυτόχρονα τη μετακίνηση του Τσιμίκα. Ο Κλοπ δήλωσε ενθουσιασμένος με τον Ολυμπιακό. Α, όχι, με την απόκτηση του διεθνούς μπακ. Οι ευχές των πυροτών στον παίκτη που αποχαιρέτησε τον σύλλογο. Βίωσα το μεγαλείο του συλλόγου. Επιστροφή κάργα για Παζιάννενα. Τους κρέμασε ο Φερνάντεθ για τον Πανατολικό. Καλύτερη σε όλα στον Όφη που άλλαξε και σήμα Όφη. Ναι, άλλαξε φήμα, ναι. Σήμα δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε εμένα. Έλα, μου αρέσει. Ωραία, το σήμα της Κνωσού είναι τώρα. Σαν το σήμα τα θρεάτια που έχει κάτω για το να φύγει το νερό. Πολύ, πολύ, πολύ. Σφίγγα στο ραντεβού. Δεν το γλιτώσαμε αυτό. Για πες Sport Day. Sport Days, έτσι. Πρέπει να την ανοίξω κι εγώ. Λοιπόν, Σφίνα, τι είπες. Σφίνα, ναι, ωραία, το βρήκα. Πανετολικός τους κρέμασε ο Φερνάντεθ. Αστέρας Τρίπολης κύλες για κύλερ. Σφίγγα στο ραντεβού για Ξάνθη. Ο Άρης κλείνει Γκανέα. Έτσι. Γκανέα. Τα έλεγε εδώ Παπαδομανολάκης. Καλημέρα Νίκο Παπαδόπουλε. Το IBAN να σου στείλω. Εντάξει. Respect για άλλη μια φορά στη Sport Day. Για τον τίτλο που βυθίσατε την Μπεσίκτας. Από το βυθίσατε το χώρα. Περίμενα το Sport Time να το γράφει αυτό. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Που και το Sport Day τα κάνει αυτά τώρα τελευταία. Την τουρκική ομάδα στην Τούμπα θα αντιμετωπίσει για τα προκριματικά του Champions League ο δικέφαλος, με τους γείτονες να προκαλούν μετά την κλήρωση με ανθεληνικά τιτιβίσματα. Ακτινογραφία της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Κέρδισε Κούτσια που πέτυχε το δεύτερο γκολ στο φιλικό 2-0 επί του Βόλου από τον Καριαούλη στον Νινούα. Μάλιστα. Να περάσουν οι επόμενοι. Πηγαίνει για άλλα η ένωση που απέσυρε το ενδιαφέρον της για Ινσούα και Βράνιες. Γιατί το έκανε, ποιες οι επόμενες κινήσεις και ο ρόλος του Ίβιτς. Αυτά και με τη Sport Day. Πες και την Μέτροσπορ. Αν τα πούμε και την Μέτροσπορ. Ο ΠΑΟΚ μετά την Μπεσίκτας Άγιαξ. Ναι, ναι. Τι? Εγώ πίστευα και τώρα Άγιαξ. Δηλαδή η κάπου κλήρωση. Οι τρεις πιθανοί ήταν Ραπίντ, Μπεσίκτας και Βικτόριο Πλιτζέ και θα βγει Άγιαξ. Και θα λέγα, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε, βάλαμε τα μπαλάκια από πέρσι. Παίξτε με τον ίδιο διαιτητή. Κίνδυνος, θα κάνει φιλικό ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Ναι. Γιατί δεν μπορεί καλοκαίρι. Ανέτοιμος ακόμη ο ΠΑΟΚ και η Μπεσίκτας δεν αστείευεται. Γκολάρα Κούτσια, αισιόδοξα μηνύματα από όλους τους Έλληνες πιτσιρικάδες. Το είδες. Θέλω να το πω τώρα, δεν μπορώ. Τι. Καλοκαίρι χωρίς Άγιαξ, καφές χωρίς τσιγάρο. Τσούριασα. Γυμνός επιθετικά ο ΠΑΟΚ με το 3-4-3. Ναι, του Πορτογάλου. Ξεκίνησε η κρίνη στην Περίρα από τώρα. Γκανέα, προχωρημένες συζητήσεις του Άρη με τον Ρουμάνο διεθνή αριστερό μπακ. Τελικό τσεκάρισμα. Τα τελευταία εμπόδια με Αθλέτικο Μπιλμπάο και η ολοκλήρωση της μεταγραφής. Κραυγή αγωνίας από τους βετεράνους για τον Απόλλωνα Πόντου. Τελικά υπάρχει ομάδα. Συνεργαστείτε και αφήστε τα προσωπικά συμφέροντα και τους εγωισμούς. Ηρακλή, έχει τίποτα. Αναστασιάδης, απαιτείται πολιτική βούληση. Για τον Ηρακλή. Ναι. Εντάξει, άσε, ξεφτιλίκι. Ξεφτιλίκι κανονικό. Αυτά, η επιτροπή τώρα για τη σωτηρία και να είχαμε να λέγαμε. Πολύ αργήσανε. Ναι, εντάξει, άστο. Μην το πιάσουμε το θέμα αυτό. Και δεν βλέπω να υπάρχει και τίποτα με το θέμα εκείνου του Ρώσου, του Λεοντίδη, πώς λέγεται. Τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα, δεν μιλάει, δεν βγαίνει φωτογραφίες. Όχι, έρχομαι, δεν έρχομαι. Δεν υπάρχει τίποτα. Βήτα τοπικό Ηρακλής εκεί με το Πυρσού Αγίας Τριάδας, Αχιλέα Περέας κτλ. Μια χαρά. Λοιπόν, 2-31-0. Τι έπαθες, ε? Λιποθύμησες. Όχι τίποτα. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια. Δικές σας παρεμβάσεις, ό,τι θέλετε να πούμε, τις καλημέρες μας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54-222. Αυτό δεν το ξανοίγεις. Δεν το ξανοίγεις. Τι είδες. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Πού να κάνεις κουμπί τώρα. Ωρε φίλε. Αυτό είναι τρομοκρατία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξεκάθαρα. Δηλαδή τώρα. Βγήκε κάποιος στη λίστα και είπε αυτό θα φορέσει σήμερα. Ναι, αυτό. Δεν φορούσε ένα σκάφανδρο καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Σκάφανδρο. Ναι, ναι. Μια σακούλα σκουπιδιών κάτι. Φαντάζεσαι να βγαίνει έτσι με εδώ. Με μάσκες εδώ και. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τα γραφές στον ΠΑΟΚ. Α.
από μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Χάλια. Το έλεγα χτες με τον Γιώργο. Τι έπαθες? Ακούω κάτι θορύβος από έξω. Ωχ, κακό είναι αυτό. Είναι από εδώ οι εργάτες που χτες. Από εδώ μην είναι. Ας είναι από εκεί, τι μας νοιάζει. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, με τον Γιώργο το Συρίγο εκτός αέρα τα λέγαμε λίγο χτες για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος που το κάνει εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ. Θέλει να μπει στους ομίλους. Μπαίνοντας στους ομίλους παίρνεις γύρω στα 10 εκατομμύρια. Ποιος ο λόγος να μην κάνεις μεταγραφές πριν μπει στους ομίλους? Δηλαδή είναι να πάρεις 10 εκατομμύρια. Δώσε 5 εκατομμύρια. Να πάρεις 3 παιχταράδες, 4, 2 ξέρω εγώ, που θα σε ανεβάσουν επίπεδο. Για να μπει στους ομίλους, να πάρεις αυτά επιτέλους τα 10 εκατομμύρια. Ναι, αλλά μπορείς να τα δώσεις. Αφού υπάρχει και financial fair play. Θα πουλήσεις κιόλας. Δηλαδή πουλά το Γιαννούλη 7 εκατομμύρια. Αν 6. Λέει, άμα πουλήσει το Γιαννούλη, μπορεί ο επόμενος που θα έρθει να μην μου βγει. Πάρε 4 παίχτες με αυτά τα λεφτά. Δώσε όμως αυτά τα λεφτά πριν τα παιχνίδια, τα προκριματικά. Όχι, αν μπούμε, λέει, στους ομίλους, τότε θα δώσουμε λεφτά για μεταγραφές. Δεν το κατάλαβα. Δώσε λεφτά για να τα πάρεις πίσω τα λεφτά και για να πετύχεις και το στόχο σου. Τώρα, ναι, καλή. Δεν ξέρω. Είναι δηλαδή κινήσεις άγνωστες. Τώρα ο Νινούα δεν τον ξέρεις σαν παίχτη. Το Σβάμπ δεν τον ήξερε σαν παίχτη. Μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι παιχταράδες, μπορεί αρχηγή στους ομάδες. Δεν είναι πάνω ράφι. Δεν είναι πάνω ράφι, ρε φίλε. Δηλαδή ο Σβάμπ δεν έχει παίξει Champions League. Ο Νινούα δεν έχει παίξει Champions League. Ακόμη και ο Βέρμπλουμ όταν. Ο Βέρμπλουμ ήταν πάνω ράφι. Βέρμπλουμ ήταν πάνω ράφι. Ναι. Θα μου πεις, να τη είδαμε και από τους παίχτες με τα πάνω ράφια. Δεν έχει ξανατραυματίσει ο Βέρμπλουμ. Έπαιξε νομίζω χτες. Κάτι κάνει ενοχλήσεις. Εντάξει, από τότε που γεννήθηκε ενοχλήσει. Τη θερμοκοιτίδα μέσα είχε ενοχλήσεις. Ο ομφάλιος λόρος τον ενοχλούσε. Ξέρω εγώ. Αυτός μπορεί να πάθει και θλάσσι κατά τη γέννα. Εύκολα. Πέρασε βέβαια σοβαρό τραυματισμό ο άνθρωπος τώρα. Το γελάμε, αλλά το ότι παίζει ακόμα ποδόσφαιρο για μένα είναι άθλος. Όσο παίζει. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να στηριχτεί σε αυτό τον Βέρμπλουμ. Δεν μπορεί να στηριχτεί ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον Ζαμπά. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να στηριχτεί σε Μιχάη και Μιχαηλίδη. Καλοί παίχτες, ωραία, συμφωνώ. Δεν μπορείς όμως να μπεις σε ομίλους Champions League και να παίξεις ομίλους Champions League και να χτυπήσεις πρωτάθλημα μόνο με αυτούς. Δυστυχώς ή ευτυχώς θέλεις μέσα και παίχτες οι οποίοι να είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, να έχουν τη στόφα, να έχουν εμπειρίες από μεγάλα πρωταθλήματα. Να είναι αυτό που είπες, βαριά ονόματα από το πάνω ράφι. Βιερίνια. Πρέπει να τελειώνει αυτό το σύριαλ. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Πρέπει να τελειώνει αυτό το. Και ακόμα και το γεγονός ότι δεν κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Είναι. Δηλαδή, ναι, δηλαδή πες ότι συμφωνεί. Ναι, πες ότι συμφωνεί ο Βιερίνια μέσα στην εβδομάδα, μετά το 15 Αύγουστο, ότι ναι, ο Βιερίνια τελικά μένει στον ΠΑΟΚ. Τι απρολάβει να κάνει. Τι απρολάβει να κάνει. Ναι, θα χαρούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θα χαρούμε. Α, μένει ο αρχηγός και εκείνο και τ' άλλο. Ναι, και αγωνιστικά. Κέρδισες κάτι. Και κάποιοι θα βγουν να πούνε ότι δεν το έκανε όλο αυτό για να μην κάνει προετοιμασία. Εντάξει. Δεν νομίζω. Βιερίνια δεν είναι τέτοιος τύπος. Τουλάχιστον έτσι δείχνει και στα γυμναστήρια είναι και προπονήσεις κάνει. Δεν είναι. Δεν θα πω άλλα ονόματα. Πιστεύεις ότι καλύπτεται λίγο η διοίκηση του ΠΑΟΚ από αυτό που έγινε με τον κορονοϊό και ότι έχει λίγα χρονικά περιθώρια για να προετοιμαστεί η ομάδα? Και να πω ότι κάτι που δεν έχω ξαναπεί ποτέ στο ραδιόφωνο. Είναι η μοναδική περίοδος που με προβληματίζει έντονα, δεν θα πω κάτι παραπάνω, η παντελής απουσία της οικογένειας Σαββίδη από τα πράγματα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί όμως να έρθει, σου λέει τώρα, έχω κορονοϊό, έχω. Και άλλες φορές δεν ερχόταν. Όχι ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, και άλλες φορές δεν ερχόντουσαν για διάφορους λόγους. Αλλά. Δεν λεγόταν γενικά, ότι θα έρθει ο Σαββίδης ο Ιβάν. Δεν μπορεί πριν να από λίγες μέρες. Ναι, λεγόταν ότι πριν από λίγες μέρες θα ερχόταν για τελειώνει η Βιερίνια, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, παιδί, αλλά δεν καθαρίζει υποθέσεις. Ναι, πιστεύαν ότι θα ανοίγαν οι πτήσεις και όλα αυτά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα. Ποιος ήταν που είχε βγει και λέει να βρει έναν τρόπο να βρει ένα τσάρτερ να έρθει? Ναι, τέλος πάντων. Την Πολόβλεφ πώς ήρθε? Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ακόμα α πούμε. Τώρα θα γελάσουν κάποιοι. Ακόμα και ότι ο Γιώργος Σαββίδης δεν ανεβάζει τίποτα στο Instagram για ΠΑΟΚ και ανεβάζει μόνο το σκύλο του και τις πίτσες που τρώει και τα γυμναστήρια που πηγαίνει. Ναι. Που καλά κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, από τη μια λέγαμε φτάνει ρε Γιώργο Σαββίδη. Δεν ξέρει τι θέλει. Κλάνει ένας παίχτης του ΠΑΟΚ και το ανέβαζε ιστορία, ας πούμε, ο Γιώργος Σαββίδης. Τώρα δεν το κάνει πλέον αυτό καθόλου. Αλλά δηλαδή γίνεται κλήρωση. Δεν ανέβασε κάτι.
Οτιδήποτε γίνεται. Μια μεταγραφή, ας πούμε. Καλωσόριζε μεταγραφές, αν θυμάσαι. Προειδέαζε τον κόσμο για κάποιες μεταγραφές. Τώρα δεν το κάνει αυτό. Αυτό προβληματίζει πάρα πολλούς φίλους. Θέλετε να σας δανείσουμε λίγο Καρυπίδη. Να ανεβάζει τίποτα. Ναι, αυτό προβληματίζει αρκετούς φίλους του ΠΑΟΚ που μιλάω. Ρε παιδί μου, ότι συζητάνε πλέον το ότι λες να φύγει η οικογένεια Σαββίδη από τον ΠΑΟΚ. 8 χρόνια έκλεισες. Ναι, δεν το πιστεύω και αυτό, αλλά ότι προβληματίζονται με αυτή την απουσία από τα κοινά του ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή στα play-off δεν είχαμε τίποτα, ούτε τίποτα. Δηλαδή γίναν θέματα με το ΚΑΣ, με τον Ολυμπιακό. Δεν. Στο πολύ απ' έξω, στο πολύ φλου. Ναι. Αυτά. Θέλω και την άποψη όσων φίλων του ΠΑΟΚ έτσι ακούνε και θέλουν να συμμετέχουν στην εκπομπή. Εγώ αισθάνομαι, όχι αυτό που λες ακριβώς, αλλά αισθάνομαι ότι υπάρχει μια τάση να δικαιολογήσουμε από πριν αρχίσει η χρονιά. Η μισή. Οι άλλοι μισοί κράζουν ήδη από τώρα. Ναι. Τώρα Αμπέλ Φερέρο ότι εντάξει, μπορεί τώρα πλέον να είναι δική του η ομάδα, αλλά τι να προλάβει να έρθει μέχρι το πρώτο μάτς. Παίζει νωρίς ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε αργά η χρονιά. Επίσης. Ο ΠΑΟΚ έχει και το financial fair play, δεν μπορεί να κάνει και κινήσεις. Να πουλήσει. Ωραία, πούλα, ρε φίλε. Πούλα δηλαδή, για τον Λιάκπομπ επιτέλους. Αν πουλήσει αυτούς τους δύο, έχει πάρει 10 εκατομμύρια. Εγώ, αν γίνει μια χρονιά με τον ΠΑΟΚ με κούτσια και με τέτοιους βασικούς, δεν θα παραξενευτώ. Εγώ δεν θα παραξενευτώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χτίζεται ένα κλίμα όμως. Για να το δικαιολογήσει αυτό όλο. Με κούτσια και τζόλι, ας πούμε, δύσκολο εγώ. Θα πάρουν ευκαιρίες. Ο Κούτσιας θεωρώ ότι δεν θα πάρει ευκαιρία στην πρώτη ομάδα φέτος. Κάνα κύπελο ίσως. Φέτος νομίζω ότι από μικρούς θα είναι η χρονιά του Τζόλι. Λίγο. Μιχαηλίδη και Μιχάη. Τώρα αν θεωρείται μικρός ο Μιχάη. Ναι. Αυτοί οι τρεις. Δηλαδή δεν δούμε Κούτσια. Θα τον δούμε ρε παιδί μου. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Κούτσιας πριν. Όχι τη χρονιά αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη ήταν στην ΚΑΠΑ 17. Ναι. Ηλικιακά το παιδί ανήκει στην ΚΑΠΑ 17. Έγινε η υπέρβαση για αυτόν και έπαιζε φέτος στην ΚΑΠΑ 20, στην ΚΑΠΑ 19, όπως λέγεται. Τώρα να κάνει και τρίτο άλμα. Δεν ξέρω. Για μένα είναι και λάθος ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι. Είναι πολύ πρόωρο και για ποδοσφαιρικούς λόγους και για ψυχολογικούς λόγους να μην πάρουν τα μυαλά του αέρα, γιατί όποιος μου πει ότι ένα παιδί 16-17 χρονών, ούτε 17 χρονών, ότι είναι δύσκολο και να είναι προσγειωμένο, λέει το παιδί, όσο προσγειωμένο και να είναι ένα παιδί 16-17 χρονών, είναι 16-17 χρονών. Τέλος. Οπότε θέλει διαχείριση και στον τομέα ψυχολογίας αλλά και ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό να μπει τόσο γρήγορα, τόσο βαθιά. Σίγουρα να πάρει οσμή αποδυτηρίων, αποστολών, ναι, συμφωνώ, να μπει, να παίξει ένα μισάωρο, ένα 20 λεπτό, ένα ημίχρονο. Ναι, μέχρι εκεί όμως. Έχει και τα περιθώρια ο ΠΑΟΚ, δηλαδή νομίζω έχει και εύκολα παιχνίδια μέσα σεζόν που χώρα να παίξουν όλοι αυτοί. Ναι, ναι. Θα προτιμούσα, ας πούμε, πες ότι ας βάλουμε τη χρονιά που ήταν φέτος. Είχες Ακπομπ, Σβιντέρσκι. Δηλαδή ένα... Δεν το συζητώ. Δηλαδή θα μπορούσαν να παίξουν πολλά περισσότερα παιχνίδια και ο Λάμπρου. Αυτό. Και έχεις παίχτες στην πρώτη ομάδα που δεν πήραν συμμετοχές όσες θα έπρεπε. Ο Στοχ, ο Λάμπρου όπως είπες, ο Ροντρίγκο. Ναι. Δηλαδή ο Ροντρίγκο στα play-off ήταν πάρα πολύ καλός. Μέσα στη χρονιά τον είδαμε. Όχι. Εγώ πρώτη φορά τα ακούω μερικά ονόματα. Είχε παίξει ο Πακ Ροντρίγκο. Ναι. Έχεις Αγκούστο, έχεις. Ο Αγκούστο επιστρέφει τώρα μετά από τον τραυματισμό. Ναι, ναι, έτσι λέμε. Ναι. Εντάξει, ήταν και μια χρονιά με πάρα πολλούς τραυματισμούς και πάλι δηλαδή και με τραυματισμούς κάποιους παίχτες δεν τους είδες. Αυτούς που είπαμε. Δηλαδή φαντάζομαι μην είχε τόσους τραυματισμούς και τόσο μεγάλους τραυματισμούς. Πρέπει ο ΠΑΟΚ λίγο να αποφασίσει με τα ονόματα να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Γιατί έχει πάρα πολλά ονόματα που η μισή είναι είτε τραυματίες ή άλλοι δεν υπολογίζονται και είναι μια μικρή μάζα παικτών οι οποίοι υπολογίζονται για όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος είναι νομίζω παγκόσμια πρωτοτυπία. Να έχει τόσους παίκτες και ουσιαστικά να παίζει με τους ίδιους. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Να πω καλημέρα στο θείο μου τον Βασίλη. Ο οποίος, στο θείο σου. Ναι, ναι, που ακούει από Γερμανία. Επίσης που είναι φιλαράκι με τον Τούρι. Είναι χαρά του τώρα. Ο Βασίλης είπε. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα θα γίνει. Επειδή είναι και όχι φίλος μου, γνωστός μου ο κύριος Τούρις. Έχεις δει φωτογραφίες.
Τι εννοώ. Τι, τι. Όλο ανεβάζουν φωτογραφίες. Να... με το θείο σου. Ναι, ναι, έχει, έχουν βγει. Ναι. Εντάξει, γιατί είδα έκανε και σχολιάκι ένα και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι συγγενής. Έχουμε, έχουμε στο ΣΟΗ πολύ ΠΑΟΚ. Έχουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καλό ΣΟΗ. Ναι, τι χρόνια στη Γερμανία ο θείος. Ναι, εντάξει και στην Ελλάδα και, και ο ξάδερφος ο Λουκάς έχει κάνει και τώρα θα το πω διατριβή πάνω στον ΠΑΟΚ. Αυτό που είχα ανεβάσει αν είδες ένα... Ανέβασε και ναι, πάω. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και δεν σε έδιωξε ο Τσαλτίδης. Να κάνω. Εντάξει. Τώρα τελευταία λίγο για πάω, κανεβάζει για Ολυμπιακό. Τι γίνεται με σένα. Τι γίνεται. Φαγωθήκατε, ρε παιδί. Να πάρω κι εγώ το ρεπορτάζ τη ΚΑΠΑ 20 του Άρη. Φαγωθήκατε. Φαγωθήκατε. Μια χαρά θα είμαστε. Και του μάθανε κούπο. Δύσκολα. Ναι. Ναι. Δύσκολα. επικοινωνιακά δύσκολα. Ναι. Ναι. Αυτό. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι έτσι ένα περιβάλλον στο οποίο θα δικαιολογείται πολύ ο Αμπέλ Φέρερα φέτος. Δηλαδή, αν εγώ. Από ποιου? Από τους μισούς φίλους. Εγώ νομίζω τον έχουν στη γωνία, στο δεξί τον έχουν όλοι. Εγώ από κάποιου οι οποίοι τον έκραζαν πριν λίγο καιρό είδα. Μεταστροφή. Ναι, είδα. Είναι τρελό ο προπονητής. Μετά το διπλό στο Καραϊσκάκι, ναι, αγαπήθηκε ξαφνικά. Εντάξει, όχι, και όχι τώρα ότι... από τότε που είπε ο Ιβάν όχι μένει ο Φερέιρα, αρχίσαμε λίγο. Όχι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και με Λουτσέσκου έτσι ξεκίνησε. Έτσι. Ο Ρουμάνος και ο... είναι επάγγελμα το Ρουμάνος και θυμάστε τι μας είχε κάνει σκούφο, όταν ναι, ήταν Ξάνθη και πήγε το Σκούφο και αυτός δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Και μετά, τέλος πάντων, αυτά είναι μέσα στη ζωή. Για μένα είναι πιο εύκολη η χρονιά φέτος για τον Αμπέλ Φερέιρα από ότι πέρσι. Αλήθεια. Γιατί όχι χρονιά αγωνιστικά, του στυλ δεν φεύγει. Δεν φεύγει ο Αμπέλ. Δεν φεύγει ο Αμπέλ. Δεν έρχεται μετά από μια χρονιά από Ντάμπλ που είχε να το υπερασπιστεί. Τώρα θα έρχεται μετά από μια θεωρητικά κακή χρονιά που πολύ δύσκολα θα είναι χειρότερη χρονιά. Ναι. Άρα συμφωνώ με αυτό που λες ότι για τον Φερέιρα η χρονιά θα είναι θεωρητικά καλύτερη. Mm. Για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερη. Ναι. Αυτό. Πιστεύω επίσης ότι ψιλοπαρακαλάει λίγο ο Φερέιρα να έχει μια δύσκολη κλήρωση μετά αν περάσει την Μπεσίκτας για να μην φανούν και οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα έχει αδυναμίες. Και φοβάμαι πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ ότι αν πέσει με μια εύκολη φαινομενικά ομάδα θα εκτεθεί. Ναι. Έχουμε πιθανούς αντιπάλους για μετά. Αυτό να. Έχουμε κάτι. Ακόμα κρίτη με εγώ το μεταξύ. Ναι, σωστά γι' αυτό. Τρέμω τι θα πούμε μετά για Άρη. Πρέπει να μελετήσω λίγο πριν πούμε στο επόμενο μύρο για Άρη. Γιατί έχουν γίνει καμιά 350-12 μεταγραφές και που δεν είχαμε καμία μετά τις 9 θα πούμε για Άρη, λίγο. Ποιος σου στείλει το φιλαράκι ο Νίκος Παπαδόπουλος? Όχι, το Άιμπαν περιμένω να γεμίσει από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Για τον παίκτη. Ναι ρε φίλε, του το δώσαμε πρωί, το βγάλαμε βράδυ. Λόπες και ένας ακόμα. Τι είναι αυτό το Λόπες θέλω εγώ, δεν θέλω τον άλλο. Για ποια θέση τώρα μιλάτε? Για τον Άρη. Ναι, για ποια θέση? Επιθετικός. Γουστάρο πρωινό με Κώστα Παπαδό. Θωμάς Φώτης. Θωμά Φώτη το λένε. Πότε γιορτάζει? Δεν ξέρω αν είναι δύο άτομα τώρα αυτοί. Ο Θωμάς και ο Φώτης. Λογικά, ή αν είναι επίθετο Θωμάς Φώτης. Αλλά λέει γουστάρο. Ναι, δεν. Ας στείλει ένα μήνυμα. Θωμάς Φώτης. Α, μήπως είναι ο μπαμπάς του Αποστόλη. Του Φώτη. Ναι. Ναι, το Φώτης, πολύ μαζεύτηκα, πρέπει, ναι. Το Φώτης πρέπει να είναι επίθετο και να είναι Αποστόλης Φώτης, να είναι το παιδί, το παιχτάκι. Το Ερακλάκι το άρρωστο. Και Θωμάς να είναι ο μπαμπάς. Νομίζω τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Αν θέλει, ας το επιβεβαιώσει. Και χαιρετίσματα. Αν είναι αυτός, είναι ίσως η μοναδική φορά στη ζωή μου που με έχουν καλέσει για τραπέζι και έχω πει όχι. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσα. Είχα τρομερή δουλειά σημαντική να κάνω μετά από παιχνίδι που πήγα να δω. Παγκόσμιο πρωτοτυπία. Και μου λένε ρε παιδί μου, έλα δίπλα. Εν τω μεταξύ το γήπεδο που έβλεπα το μάτς με το σπίτι του τον ανθρώπου ήταν δίπλα. Δύο λεπτά με τα πόδια. Και μου λένε, το μύριζε το φαΐ. Ναι. Και μου λένε, έλα λέει να τσιμπήσουμε μετά το μάτς κάτι να φάμε. Είχα όμως πολλή δουλειά και σοβαρή δουλειά εκείνη ώρα και ήταν η υπόλοιπη. Ακόμα κλαίω για αυτό το πράγμα, δηλαδή που είπα όχι σε τραπέζι. Αυτό είναι τώρα το άνοιγμα, το γύφτικο άνοιγμα είναι το οποίο ξανακαλέστε με. Ξανακαλέστε με. Αυτό είναι πιο γύφτικο πρόλογο να ξανακούσει. Έτσι. Και νομίζω ήταν και γεμιστά είχαν. Δεν θυμάμαι τι μου είχαν. Το καλύτερο φαΐ. Το σκεφτόμουν μέρες αυτό το πράγμα μετά. Μέρες. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα των 9. Πάμε διάλειμμα, τι δεν είναι. Είσαι καλά σήμερα. Είμαι ντεφορμέ. Ναι.
Πάμε στο διάλειμμα των 9, επιστρέφουμε, θα μας πεις για Άρη, για μεταγραφές και ναι. Ό,τι άλλο έχουμε. Α, περίμενε λίγο περίμενε να το ετοιμάσουμε. Άντε, γιατί θέλω να... Τροπή. Τροπή να μιλάτε έτσι. Τροπή. Κοπέλες. Ναι, ανοίγεις. Αυτό πει γυναίκα, οπότε επιτρέπεται. Εντάξει. Εδώ είμαστε, αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φρέντο Κωνσταντίνο, άλλη μια ωρίτσα, γιωμάτι. Με Κωνσταντίνο Παπαδομαρουλάκη. Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Παλαιολόγο. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Όσοι θέλετε να παρέμβετε, έχουμε φωταγώγηση. Τι έχουμε, φωτοθυμικά, τι γίνεται. Δίσκο μπάλα. Στη δίσκοτεκ, στη βαλιά. Α, βάλουμε ναι. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να είναι αποκλέφτη μέχρι. Συγχωρεμένη, τέχνο μου. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Α, ναι, πες μας για Άρη, τι γίνεται. Ναι. Πες μας, ναι. Είχαμε την πρώτη μάζοξη, έτσι, η οποία δεν συνδυάστηκε με προπόνηση. Την ευκαιρία της καμπλουέρας. Πού πας, Και είναι και. Άμα θες, έλα και. Α, ναι, ισχύει. Νόμιζα είναι τα κάλτσες σου. Ντροπή. Άνετος όμως, παραμένεις άνετος. Να πούμε για την παρέμβαση που είχαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Τι παρέμβαση? Με αποκλήρωσε ο πατέρας ναι, μου. Καλά, με αποκλήρωσε. Λέει ντροπή να σε έχουν καλέσει για γεμιστά και να μην έχεις πάει. Ισχύει. Θα μπορούσα να στείλω τον πατέρα μου να πάει να φάει αυτό στα γεμιστά. Εκεί σίγουρα που δεν θα μπορούσα να τον στείλω να πάει να φάει ήταν αν είχαν κάπου ψάρια. Δεν τρώει, ε. Μπράβο του. Ξέρει. Κοίτα. Είναι γνώστης. Του άρεζαν πάρα πολύ. Πάντα. Του άρεζαν. Από τη στιγμή όμως που ψιλοεπιβλήθηκαν στη διατροφή του και έπρεπε να τρώει αρκετά ψάρια. Πλέον παίρνει τη μάνα μου τηλέφωνο. Ναι, τι φαγητό έκανα. Ξέρει τις μέρες που υπάρχει λαϊκή στη γειτονιά. Οπότε είναι επίφοβες οι μέρες εκείνες. Ναι, καμιά φορά ρωτάει. Διαχρονικά. Και πάντα μπαίνει στο σπίτι με αγωνία να μυρίσει ψάρι. Ή να ανοίξει το φούρνο ή να. Άμα δει ψάρι, κατεβάζει κάτι μούτρα. Το μόνο ψάρι που δέχεται είναι τηγανιτό. Οξυδίας. Τηγανιτό. Άμα δει τηγανιτό. Το ψαρονέφρι. Το ψαρονέφρι. Εγώ έτσι διαχρονικά πάντα όποτε μπαίνω σπίτι. Ναι. Είναι, αν μύριζα κάτι. Μόλις ήμουν στην πόρτα έκανα. Πάρε! Γιατί ρε. Αυτό το παιδί λέει μύτη έχει ή τέτοιο. Εντάξει, έχουμε και μια μύτη αλφα ρε παιδί. Άσχετη είστε ρε. Ναι. Σαν το ψάρι δεν έχει ρε. Ψαράκι ψητό, με, σκάμπρια, με κανένα λαδολέμονο επάνω στο ψάρι να παπαριάσει. Ναι. Εντάξει, μια σαλατάρα πράσινη. Έχω πει ξανά σε αυτήν την εκπομπή ότι. Δεν μπορώ. Αρχικά δεν είμαι καλό στο καθάρισμα ψαριού και στο τέτοιο. Ναι. Σ' αρέσουν. Ναι. Θαλασσινά τα υπόλοιπα. Δηλαδή, τα υπόλοιπα εκτό από το ψάρι τρώω. Τρώω. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε στο φάι μου. Και ξέρω ότι με το ψάρι ταλαιπωρούμε. Να το φας, να λερωθείς. Δηλαδή, να... αν περίμενε, αν στο φέρουν καθαρισμένο. Αν μου το φέρουν καθαρισμένο. Σ' αρέσει. Σε μεγάλη ποσότητα για να φορτάσω, γιατί δεν χορταίνει με το ψάρι. Ένα κοπάδι, ψάρι. Πρέπει να ξεκλειδώσω ένα κοπάδι. Στο ψάρι, ρε φίλε, θα φας και τα τριγύρω. Τα ψάρια. Ναι, α, θα φας τα φύκια, σου, τα κολοκυθάκια, τη σαλάτα σου. Τυρί τρως με το ψάρι? Όχι. Γιατί? Δεν πάει νομίζω. Τι εννοείς δεν πάει? Έτσι μου μάθαμε μικρό ότι δεν τρώγεται το ψάρι. Ναι, αυτό γιατί ρε, ο μπαμπάς μου το κρατάει ακόμα αυτό. Τα τυρί με το ψάρι. Όχι ρε. Γιατί όμως, θα μαλώσουν μέσα στο στομάχι? Δημιουργούν καμιά χημική αντίδραση? Υπάρχει, ναι, μπορεί να σκιάζει. Ναι. Α, δεν το ξέρεις, απλά με ρωτάς. Ναι, ρε, φίλε. Καλά, και τι. Και μου το λέγανε και εμένα. Νομίζω είναι μπλόφα. Μου το λέγανε και εμένα, ρε παιδί μου, αλλά. Τζατζίκι, ας πούμε, γιατί τρως, ας πούμε, με τα θαλασσινά. Κυροκαυτερή, γιατί τρως μαζί με το καλαμαράκι σου. Καλαμαράκι, τι κάνω. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Ναι. Καλημέρα σας. Τι έγινε σήμερα, διπλό στο πρέτο. Διπλό. Είπα να αλλάξει καμιά εξάτμιση, μην έρθω και. Παλτόνα. Τα είναι αυτός, γιατί? Είναι, εντάξει, έχει αέρα από πίσω. Ναι. Παλτόνα, πάρτε μην κρυώσετε το πολύ φρέντο. Ναι. Έχουμε κρυώσει από το air condition εδώ πέρα. Είναι έχεις το παλτό. Κωνσταντίνε, έχει το παλτό σου δίπλα εκεί πέρα, ναι, μη τράγωγε. Ναι, ρε φίλε, το έχω, ναι. Εμένα λέει. Όχι, πήγα να το σώσω, ναι. Ναι. 48 λεπτά υπομονή ακόμα. Ένα ημίχρονο με τις καθυστερήσεις. Αν το διώξουμε, να κάνουμε κανονικές εκπομπές. Ναι. Γεια, πες. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Πω, μέσα στη χαρά. Μέσα στη χαρά, τι να πω. Όπα. Ξαλιαπούσε ο άλλος από δίπλα, τι έδειξε. Όχι, αυτός είναι. Α. Ναι. Άκου. Το άνοιξε τώρα. Κόφτης θα μπει τώρα.
Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με τον Λουίς Χάμιλτον. Με το παρακαλώ, αγόρι μου. Με τον Βαλεντίνο Ρώση. Τα γαπτάκια χορτοκοπτικών δεν έχουμε να πούμε. Είδες ΠΑΟΚ χθες, φιλικό? Τον άκουσα, δεν τον είδα. Να, εντάξει, καλύτερα. Εντάξει, δεν πρώτο ημίχρονο ένα χάλι μαύρο, δεύτερο ημίχρονο συναντηθήκαμε λίγο. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τα μεμέτια. Πώς σου φάνηκε η κλήρωση? Εντάξει, η κλασική κλήρωση του Champions League. Πάλι έβαλα το χεράκι του χοντρός. Κλήρωση ΠΑΟΚ. Πάλι. Κλήρωση ΠΑΟΚ. Αφού δεν είχε Άγιαξ μέσα, σου λέει τι θα κάνουμε, την Μπενφίκα θα βγάλουμε. Ναι. Άμα είχε Άγιαξ μέσα, θα βγάζαμε Άγιαξ. Νοείται. Εγώ σου λέω το φοβήθηκα χθες, μην βγήκε χθες Άγιαξ. Χωρίς να υπάρχει Άγιαξ μέσα. Με διπλό παιχνίδι. Ναι, φαντάζεσαι να κάναν πλάκα στην UEFA. Εγώ ρε φίλε, αν ήμουν ο υπεύθυνος της UEFA θα το έκανα αυτό. Ναι. Θα έλεγα, θα είχα ένα χαρτάκι έτοιμο, θα έλεγα Άγιαξ. Και θα γελούσα ρε φίλε. Δεν θα ήταν ωραίο? Ναι. Τι ωραίο αστείο. Και θα ανέβαινε μετά με το Μάξο Καγκάτσι και θα τον έσπασε το ξύλο. Αν δεν σου πω πλέον τον Άγιαξ τον έχω μάθει, τον έχω. Ναι, ρε, εννοείται. Τι. Για πρωινό τώρα. Άμα δεν είχαμε τον κύριο τον ανεκδίκητο τον Άγγλο να πούμε. Τον ανεκδίκητο τον Άγγλο. Θα τρώγε κηδεία και εκείνος. Α, το διαιτητή λες. Ναι ρε, το διαιτητή ρε. Ναι, πέρσι ήταν ευκαιρία. Εκείνο τον ανεκδίκητο τον άνθρωπο. Πέρσι ήταν ευκαιρία. Πού είσαι, πού κινείσαι τώρα? Τώρα πηγαίνω για το σπίτι. Α, τώρα σχολάς τώρα, δεν σχόλασες? Όχι ρε. Μένα... Η δουλειά είναι λίγο περίεργη. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Και η εξάτμισή σου περίεργη. Λοιπόν, σε κλείνουμε. Άντε. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πριν πάμε στον Άρη, γιατί έχω απειλές. Καλημέρα. 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 Φρέντο. Κωνσταντίνο. Μπαίνε, κόμεστα. Μπαίνε. Βγαίνει. Από τη Λιόν περνώ, έχουν ακυρωθεί οι κληρώσεις λόγω ότι το τουρκικό πλέει ακόμα στο Αιγαίο. Έτσι. Από τη Λιόν περνώ, καλημέρα. Καλημέρα, να αποθεώσουμε Νίκο αριθμολόγο, ο οποίος μόνο εδώ στο Φρέντο Κωνσταντίνο χτες το πρωί στο αθλητικό Ολύμπερο 107,4 προέβλεψε ότι θα βγει από την κληρωτίδα η Μπεσίκτας για τον Πάο. Εύκολα. Και με αριθμούς, έτσι. Αποδεδειγμένα. Κοίταξε, λέει... Κωνσταντίνε Τσίτσιο, ναι. Μίλες ποτέ εύκολα όταν ποτέ... υπάρχει μία πρόβλεψη. Μία πρόβλεψη δεν είναι εύκολη. Εννοείται. Και γίνεται πάντα βάση στοιχείων. Εσύ που δεν ασχολούσαι με προβλέψεις, όποιος δεν ασχολείται με προβλέψεις, λέει κάτι, βγει, δεν τον νοιάζει. Εγώ που ασχολούμαι και όταν λέω κάτι πρέπει να βγει. Άρα έχω την ευθύνη και το άγχος να βγει. Περνάει ο ΠΑΟΚ. Στην Ελλάδα όλα τα θεωρούμε εύκολα. Περνάει ο ΠΑΟΚ, τι λένε οι αριθμοί? Μισό λεπτό. Επειδή κάποιοι με ζητάνε προγνωστικά, από εδώ και πέρα θα βγαίνω μόνο στην εκπομπή Φρέντο και μόνο στο Λίμπερο και θα δίνω τα προγνωστικά για την επόμενη μία χρονιά. Εντάξει. Τέλεια. Για να θα φτάσουμε στον ΠΑΟΚ, αλλά πρώτα πάμε στο Europa League και χθες πιάσαμε τις δύο ομάδες που περάσαν, έτσι. Ναι. United και Ίντερ. Πάμε σήμερα που έχει ακόμα δύο μάτς. Ναι. Τα οποία τα δώσαμε και από χθες. Απλώς το Σαχτάρ Βασιλεία και το Γουλ Σεβίλη παίζει πολύ το χ και παίζει πέναλτι. Τώρα ένα από τα δύο θα πάει πέναλτι. Ένα από τα δύο θα πάει πέναλτι. Να, η 100%. Πρόβλεψη. Μάλιστα. 100%. Ωραία. Θα ξενυχτήσουμε. Λοιπόν, δηλαδή. Έκανα τις νέες μελέτες για το Europa League. Α, αυτά είναι εδώ. Αυτά θέλουμε. Γιατί πήρα και τους προπονητές και τα ζώδια. Αν νόμιζα και... τους πήρες τηλέφωνο. Έτσι πως το είπες. Λοιπόν. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Οπα. Για το ζευγάρι τελικού στο Europa League. Έτσι, δίνω ζευγάρι τελικού Σεβίλη Manchester United Inter. Solskjaer εναντίον Conte. Αυτή η μάχη των προπονητών. Τι ζώδιο είναι αυτή, ο ένας είναι σίγουρα κρυός. Ο ένας είναι ηχθής και ο άλλος είναι Λέων. Ποιος είναι ηχθής? Ο Solskjaer. Όχι ρε φίλε, δηλαδή και τώρα ο Κόντε, ο οποίος... ίδιο ζώδιο είμαι με το Solskjaer. Αφού κρύος είσαι μωρέ, τι... Θα σου έλεγα τώρα εσένα τι είμαι. Α, είσαι ηχθής σε Ναι. Πρώτη, λοιπόν, πρώτη μέρα των ηχθείων. Παραλίγο υδροχώς, και... το γλιτώσαμε. Ο άλλος είναι Λέων. Ναι. Ο Κόντε. Ναι. Κοντολέων. Ναι. Λοιπόν... πάμε τώρα στο Champions League. Πάμε Champions League, ναι. Πάμε Champions League. Πώς γίνεται τα μάτς του Champions League να γίνονται ένα κάθε μέρα, ναι. Και πώς θα
θα ξεκουραστεί μια ομάδα όταν θα παίξει. Η μία θα παίξει 11, η άλλη 12, η άλλη 13 και η άλλη 14. Τι γίνεται. Μετά θα έχουν έτσι κι αλλιώς δύο μέρες ρεπό και οι τέσσερις ομάδες. Ναι, η μία θα έχει μία μέρα λιγότερη πάντως. Ναι. Έτσι όπως το κάνουν. Αυτή που θα παίξει αύριο θα έχει μία μέρα λιγότερη σε σχέση με την άλλη που θα παίξει την άλλη μέρα. Νίκο, πριν πας στο Champions League, δώσε μας σημεία για σήμερα. Γουλφ Σεβίλη δίνεις χ. Ναι. Και Σαχτάρ Βασίλεια τι δίνεις. Χ. Χ και αυτό. Και ένα θα πάει και πέναλτι. Και ένα από τα δύο θα πάει πέναλτι. Μάλιστα. Ναι, κοίταξε. Στα δύο μάτς παίζει το 1-1. Να έρθει. Mm. Στο γκολ Σεβίλη το βλέπω πολύ αυτό το 1-1. Και η United, άμα δεν είχε ακυρωθεί τον γκολ Κωνσταντίνα, θα έβγαινε το 2-3. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο Λειψία Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτά δώστε αύριο, ρε Champions League. Αφού αύριο είναι. Ναι, ναι, αύριο. Ναι, αύριο. Όχι, θα τα δώσω από σήμερα. Θα τα δώσω από σήμερα. Τώρα θέλει κάποιος να τα παίξει ψηλές. Ναι, όντως, όντως, όντως. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Έχουμε εδώ τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι Ούγγρος της Λειψίας. Και ο Όμπλακ είναι Σλοβάκος. Εντάξει, νομίζω η Ατλέτικο και λόγω ονόματος και λόγω προπονητή και λόγω ζωδίου, θα περάσει. Ναι. Ατλέτικο θα περάσει, έτσι. Ναι. Και θα περάσει και στην κανονική διάρκεια. Mm. Άρα το δίνουμε διπλό. Διπλό. Ωραία. Αταλάντα, Παρί Σεζερμέν. Ναι. Πολύ τον κόλ εδώ βλέπω. Oh. Μισό λεπτό. Κοίταξε, ναι. Μέχρι στιγμής στο Europa League δεν υπάρχει έκπληξη. Θα το πάρει μια από τις τέσσερις ομάδες στοιχηματικά, έτσι, δεν υπάρχει έκπληξη. Ναι. Λοιπόν, Αταλάντα Παρί Σεζερμέν. Εδώ βλέπω ότι είναι ο Νάβας, ο γνωστός ο Κωνσταρικανός, ναι, ναι, που μας είχε αποκλείσει στο Μουντιάλ, στα πέναλτι. Ναι. Δεν έχουν καλό προπονητή, έχουν τον Τούχελ τον Γερμανό. Δεν με πείθηκε εμένα αυτός. Αλλά περίπου, να ρωτήσω, ο τελικός πότε είναι του Champions League? 26, 28. Μάλιστα, γιατί στις 29 Αυγούστου έχει γενέθλια προπονητή στις Παρί. Αυτό είναι 20 σημείο, έτσι. Σοκολατάκι λοιπόν, στο σπίτι. Και η Παρί, και η Παρί, και η Παρί, και με over, και διπλό. Διπλό και over δηλαδή. Το δίνουμε. Ωραία. Πάμε τώρα στο City Lyon. Στο City Lyon. Ναι. Εδώ μπορεί να γίνει κάποια στοιχηματική έκπληξη με την έννοια πια να πάει χ. Και να κερδίσει η City στην παράταση. Yeah. Έτσι, γιατί κάπου πρέπει να σπάσει και κάτι. Δεν μπορούν να βγουν όλα όπως πρέπει. Άρα το... Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορώ να το δώσω σημείο. Έτσι, πάντως δίνω πρόκριση Manchester City, εντάξει. Βλέπεις Manchester City, ωραία. Ναι. Πάμε στο μεγάλο derby, Barcelona-Bayer. Η Barcelona έχει έναν προπονητή που δεν ξέρω τώρα αν είναι προπονητής. Κάποιος Setién, έτσι. Και η Μπάγκερ έχει κάποιον φλικ. Και αυτός δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αυτός είναι καλύτερος από το, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Βάσει το ζώδιο βλέπω να περνάει η Μπάγκερ Μονάχου. Αλλά εδώ να ξέρετε, παίζει το χ, έτσι. Βλέπεις. Άρα πάμε για πέναλτι. Ζευγάρια ημιτελικών, Ατλέτικο Παρί Σεζερμέν και εσύ την Μπάγκερ Μονάχου. Mm. Αν πάρουμε τα ονόματα των προπονητών, το ζευγάρι τελικού που έτσι με πείθει ότι πιθανό να βγει είναι το City Paris Saint-Germain. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι και εμπορικό το ζευγάρι, όπως και το Inter Manchester United που δώσαμε στο Europa League. Εκείνο είναι ωραίο, εκείνο είναι ωραίο. Τώρα, κοίταξε, για κατάκτηση, αν πούμε ότι θα δώσουμε κατάκτηση και να ρισκάρουμε, εγώ θα έδινα την Inter, την ναι, Inter για κατάκτηση. Και την Paris Saint-Germain με ρίσκο βέβαια, Paris Saint-Germain, ναι, γιατί όλοι βλέπουν City, αλλά και η Paris Saint-Germain πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να πάρει το τρόπαιο, και αυτή ένα, τρόπαιο, ναι, μιας και έχει Γερμανό προπονητή και έχει γενέθλια 2-3 μέρες μετά τον τελικό και προπονητή. Δώρο, μια χαρά. Μια χαρά δωράκι. Ναι. Η απόδοση δίνει 7 μονάδες να το πάρει Paris, ναι, και 4-25 Inter. Δηλαδή με 30 ευρώ μπορεί να πάρεις 900. Δεν είναι άσχημα. Αλλά σου πω κάτι, και ζευγάρι τελικού να παίξουνε, Inter United και Paris City, και εκεί έχει καλό ψωμί. Και πάντα, ωραία, να ξέρουμε το στοίχημα είναι δύσκολο, καλά, πρέπει εννοείς, πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί, οπότε δεν σημαίνει ότι δίνουμε, βγαίνουνε πάντα, έτσι. Ναι, κρατάμε πάντως σήμερα ότι έχεις μια ωραία προδιάθεση για χινάρια και για ένα να πάει παράταση, πέναλτι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα τα... Ναι, κοίταξε, αυτό μπορεί να το παίξουν σύστημα 1-2, να βγει το 1
και ένα, εννοεί. Γιατί έχει καλή απόδοση. Δηλαδή να παίξει και τα δύο να πάνε πέναλτι και να του βγει το ένα. Μια χαρά. 7, 6 μονάδες. Αν να το παίξεις με λάθος δηλαδή. Ναι, να το παίξεις με λάθος. Ναι, και να πιάσει το ένα, το οποίο το δίνει 6 μονάδες. 6-7 περίπου. Τόσο είναι στα πέναλτι να πάει. Νικητή στα πέναλτι. Ναι. Τώρα, μπορώ να σας πω τις ομάδες που θα βρει ο ΠΑΟΚ μετά. Α, αυτό είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Ναι. Διότι τα έχω γράψει όλες, ομάδες έχω μελετήσει όλες. Κοίταξε, εξαρτάται βέβαια και ποιοι θα περάσουν τώρα, έτσι. Γιατί μπορεί να βρει και μια ομάδα από αυτή που θα περάσει τώρα, έτσι. Δηλαδή π.χ. Αλκμαρ, λέμε, έτσι. Mm. Αυτές οι τρεις ομάδες που... ή Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ. Πάλι με Ολλανδική, πάλι. Κοίταξε, υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να βρει, όπως είναι η Όσιγκ από την Κροατία. Ναι. Η Ρεν από τη Γαλλία. Ναι. Η Γάνδη από το Βέλγιο. Ναι. Η Κράσνονταρ και η Τσέσεκα Μόσχας από τη Ρωσία. Αυτές θα πες. Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία. Με Κράσνονταρ. Και η Μπενφίκα. Άντε πάλι. Αυτές είναι οι ομάδες υποψήφιες να βρει ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο και στα play-off. Δηλαδή, δύο από αυτές τις ομάδες είναι αποκλειστικές για να πάει στους ομίλους. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Και όπως είπαμε, βάσει τη ομάδα που κληρώθηκε χθες, η Μπεσίκτας είναι στην τελευταία θέση του τομέα τύχης, αφού έκανε ανάλυση 16 ομάδες, και ο ΠΑΟΚ είναι στην τέταρτη θέση του τομέα τύχης. Άρα ευνοείται. Δηλαδή, η Μπεσίκτας είναι η πιο άτυχη ομάδα. Δεν έχει καλά ζώδια μέσα, οπότε. Εντάξει. Και να πω και κάτι άλλο, ταλέντο 22 χρονών, εγώ δεν το θεωρώ ταλέντο. Ταλέντο είναι 18, μέχρι 18-19 χρονών βαριά. Σωστό. Ταλέντο, έτσι. Να σε καλά, Νίκο, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σου. Λοιπόν... Μια ερώτηση συγκεκριμένη θέλω να κάνω στον Νίκο, αλλά δεν είναι για τον Άρη. Λοιπόν, να πούμε για τον Άρη, επειδή το δέχομαι απειλές. Ναι. Ο Άρης, να πούμε ότι εγκατέλειψε την περίπτωση του Σαντίκου, ο οποίος ήταν το hot όνομα τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, υπήρχε μια διαφορά με την ομάδα του παίκτη. Και νομίζω ότι ήταν και λίγο πιο ακριβώς από αυτό που. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, η περίπτωση του Λόπες. Του Κριστιάν Λόπες, και είναι και λίγο πιο στα μέτρα του Άρη και είναι ένα από τα φαβορί για το, ίσως το κύριο φαβορί για να είναι ο βασικός φόρ της νέας σεζόν για τον Άρη. Ναι. Εξετάζεται ακόμη μια περίπτωση επιθετικού, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στα υψηλά ονόματα, δεν έχει ακουστεί το όνομά του, και εγώ πιστεύω μέχρι, τι να σου πω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει αποφασιστεί το ποιος παίκτης θα αποκτηθεί, γιατί τώρα πιέζεται και ο Άρης. Ήδη έγιναν τα πρώτα τεστ για τον κορονοϊό. 13 φεύγει και για την προετοιμασία. Στενεύουν τα περιθώρια. Με. Φυσικά έχουμε και την περίπτωση του Γκανέα, ο οποίος είναι το πρόσωπο των ημερών. Έτσι, και κλείνει άμεσα. Έκλεισε, νομίζω. Κλείνει και τυπικά, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, έτσι, μετά από την είδηση που έβγαλε ο Παπαδομονολάκης εδώ πέρα για τον παίκτη και περιμένει το Άιμπαν. Δεν το έδωσα χθες στον αέρα. Το κράτησα για να το δώσω στα. Στα ανώτερα κλιμάκια, στα παιδιά. Δεν είναι, θεωρείται κλεισμένος, απλά κάνει κάποιες εκκρεμότητες με την Bilbao. Ναι. Και αν δεν προκύψει κάτι, αριστερός θα έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Και εσύ που τον έχεις σκαουτάρει και όλα στον παίκτη, λες ότι είναι παιχτάρα. Για αριστερά. Είναι πολύ καλός παίκτης αυτό. Α, ούτε καν δεν μας το δίνεις δηλαδή το παιχτάρα να το χαρούμε. Εντάξει, δηλαδή. Φίλε, παιχτάρα, όχι, δεν θα το πω παιχτάρα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης αυτό. Ναι. Έπαιξε δύο μάτς στην Bilbao. Τον αγόρασαν το 18 με 1 εκατομμύριο ευρώ από την Βιτορούλ, Ρουμάνος. Ναι. Οπότε έχει να δώσει. Στην Ουμάνθια. Αλλάξτε καμιά κλειδαριά εκεί, Χαριλάου. Στην Αλκμίνης, πλέον. Εξετάζουν στην Αλκμίνης. Ναι. Και Αλμύρος. Έπαιξε Ουμάνθια και Βιτορούλ 17 και 10 συμμετοχές με τη μορφή δανεισμού. Δεν. Φαίνεται ότι δεν τον έχουν πολύ στα ψηλά στην Bilbao. Ναι. Και υπολογίζεται από τον Άρη, νομίζω, σε μια θέση που έχει ανάγκη ο Άρης ένα καλό παίκτη. Ένα σίγουρα καλύτερο και από τον Κόρχουτ πέρσι. Ναι. Ο οποίος Κόρχουτ ήταν τίμιος πέρσι, δεν ήταν κακός. Ναι. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Κόρχουτ. Αλλά άφηνε κενά και μπροστά έκανε τα λαθάκια του. Δεν, ναι. Ήταν δηλαδή μέτριος, νομίζω, και στα δύο ο Κόρχουτ. Ναι. Απλά ήταν καλύτερα να έχει και ένα μέτριο όμως, να μην έχει προβλήματα απαραίτητα μεγάλα. Ήταν καλύτερα να έχει δύο καλούς. Ναι, καλύτερα να έχεις και 10 καλούς άμα μπορείς. Να πούμε ότι χθες έγινε η πρώτη συγκέντρωση ομάδας και ήρθαν και οι καινούργοι. Ναι, αυτό ρε παιδί μου. Ταλαιπώρια. Θυμίζει λίγο αγιασμό σχολείο. Ναι. Την άλλη μέρα παίρνεις βιβλία, την παράλληλη μέρα παίρνεις πρόγραμμα και μετά από δύο εβδομάδες ξεκινάνε μαθήματα. Ναι.
Ξεκίνησε επίσημα τώρα η σεζόν για τον Άρη και περιμένουν και αυτοί τα αποτελέσματα για να ξεκινήσουν στο Ρήσιο. 13 φεύγει η ομάδα, η πάει, πέμπτη, πάει και ο Νίκος Παπαδόπουλος πάνε προετοιμασία. Τώρα ελπίζω να ακούει ο Νίκος. Ελπίζω να ακούει. Θα φάω ένα χώσιμο τώρα που επέστρεψε κι εγώ από άδεια. Θα γίνει πανικός. Εννοείται. Ναι, ναι, τα προβλεπόμενα. Και δεν πρόλαβε να έρθει και κανένας, ρε παιδί μου, αεροδρόμιο. Θα φάμε τα αεροδρόμια εμείς, να πούμε τώρα. Θα έρθει κάποιος που θα χρειαστεί να πάει το αεροδρόμιο. Ξέρω εγώ. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια και επειδή δεν κάνω δηλώσεις, να τα γλιτώσουμε. Αλλά ναι, δύσκολα. Χλωμοί είμαστε. Τελειώνει επίσης σήμερα, αύριο. Εγώ λέω σήμερα, αλλά αφήνω ανοιχτό και το αύριο να μην γίνουμε ρόμπα του Μάνου. Ναι. Του 25 χρονών πήγε, ναι, ο Μάνος. Ναι. Καλός είναι, εμένα μου αρέσει. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, και για βασικός δεν θα με, δεν θα με χάλαγε, αλλά σαν όνομα δεν πουλάει. Δηλαδή τώρα Μάνος για βασικός δεν πας. Γιατί, ρε φίλε. Δεύτερη επιλογή. Θεωρείται, για μένα είναι μια πολύ βαρβάτη δεύτερη επιλογή. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Τι άλλα, εσείς καλά είστε. Ο Μανιάς δεν άρεσε που πήγε σε άλλο. Πού πήγε ο Μανιάς, Βέρεια? Κάπου πήγε ο Μανιάς. Λαμία. Ένα τέτοιο. Και έλεγανε καλά, δηλαδή δεν μπορούσε να τον πάρει ο Άρης τον Μανιά. Προτιμούσε Μανιά ή Μάνο? Όχι, Μάνο, εννοείται. Ναι, ποιος αυτό λέω. Ποιο Μανιά? Μανιάς είναι. Ποιο είναι αυτό που παίζει στο Νατρό. Στο Νατρό, ο Μανούσο. Μάνο. Ωραίο. Από του τρει αυτού. Μανιά, Μάνο, Μανούση, αυτό με τα μαν που έχουν. Ο Μανούσος μ' αρέσει πιο πολύ. Αργιανάκη δεν είναι αυτός. Νομίζω Αργιανάκη. Η Βέρεια δεν ήταν αυτός που έπαιζε στη Βέρεια κάπου. Ναι. Βέρεια με τα γραφάρες είναι η Βέρεια. Η Βέρεια με τα γραφάρες. Παύλος Δερμιτζάκης εκεί προπονητής. Νομίζω αν δεν είχε... υγιής ομάδα πλέον, ναι, η Βέρεια. Αν δεν είχε τόσες λύσεις ο Άρης σε αυτές τις θέσεις, Πλατέλας άνετα ερχότανε. Ναι. Άνετα. Τάτος. Τι κάνετε, διάλαση? Δεν θέλω Τάτο. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, πριν πόσα χρόνια έχεις τον Τάτο? Στα πέτεινα χρόνια τη ΓΑΜΑ Εθνική και τη ΒΙΤΑ Εθνική. Πάλι Τάτο τώρα, δηλαδή. Και δεν είναι και μικρό, θε να ρίξει και το. Να ρίξει και το μέσο όρο. Σε αυτέ τι ηλικίε δεν μπορεί να βρει τώρα άλλου παίχτε. Άμα ακού, Αντρέα, δεν φταίω. Ναι, ρε, βέβαια. Αγαπάμε σε καλό χρυσό, αλλά εντάξει. Έτσι, βοήθησε, είναι σαν να μου πει τώρα στον Πάοκ, α πούμε, να γυρίσει ποιο. Ο Μουσλίμοβιτ. Ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Επίσης έχουμε το. Αναμένουμε έτσι γιατί και για Μπερτόλιο. Ας πούμε, ο Σάχοφ προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Πάλι. Ναι, και είπαν όχι, ρε φίλε, τον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να γυρίσει τώρα σε τέτοιες λύσεις. Από αυτούς τους παίχτες, από τους λίγους που θα ήθελα να γυρίσουν, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ είναι ο Τσίμιροτ. Ναι. Θα τον ήθελα στο κέντρο. Κανιά. Όχι. Όχι. Ούτε. Ούτε κανιά. Να πούμε ότι ήταν κανονικά και ο Σάκητς στο. Νάτχο θα ήθελα. Στο τέτοιο, στη συνάντηση. Η κυρία Σάκητς δεν ξέρουμε αν ήταν. Έχεις ρεπορτάζ για κυρία Σάκητς. Κυρία Σάκητς έχει να δώσει. Αλήθεια. Καλύτερη από του Σά. Άλλο στυλ. Άλλο στυλ. Αυστριακό μοντέλο, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Σάκητς δεν είναι Αυστριακός. Όχι. Α, ναι, Αυστριακός, ναι. Α, πήρατε και εσείς Αυστριακό. Ναι. Μάλιστα, πολύ αυστηρά. Θα σφίξουμε. Πολύ, θα κάνουμε παρέα. Θα κάνουμε κανένα φιλικό στο Βόλο. Ναι. Αυτά έχει πάνω κάτω. Ο Κυριάκος λέει: θα πεις Γιάρη ή θα φτάσουμε στη δουλειά πριν. Ναι. Ελπίζω να σε κάλυψε. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε αναμονή ανακοινώσεις. Αναμονή ανακοινώσεις. Αεροδρόμιο μην έχουμε. Κι όμως φέτος κινείται το πράγμα στον Άρη. Νομίζω του βγήκε λίγο σαν αποθυμένο. Έχει καρπίδι. Τους βγήκε γιατί ρε εσύ τόσο δύο μεταγραφικές περιόδους, τίποτα. Ναι, όντως. Τίποτα. Δύο, σχεδόν. Μιάμιση. Ναι. Σαν τις μερίδες στην Μπουγάτσερ. Μιάμιση κύμα. Και εγώ πιστεύω θα γίνει και ένα καλύτερο μπαμ. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε και την περίπτωση του Ματέο Γκαρσία. Που πολλοί αντιδρούν, λένε γιατί να δώσει ένα ακόμα κουτό για Ματέο. Αυτό απαριανούς, ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, συμφωνώ. Θα προτιμούσα δηλαδή να μείνει ο Γκάμα και να πάρει κι άλλους τρεις. Άμα να δώσει ένα 800, θα δώσει 3-600. Εκτός αν βλέπουν, ρε παιδί μου, αν το έχει τόσο πολύ ο Καρυπίδης σαν project, ότι θα βγάλω πολλά εκατομμύρια από αυτόν τον παίκτη. Θα τον πουλήσει στην Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ. Ή θα παίξει και θα πάρω 10 πρωταθλήματα και 10 κύπελα. Σαν 24 είναι. Σαν εσένα πήγε. Κάτσε. Ναι. Όχι, βασικά δεν πρέπει να είναι. Πόσο είναι, 22 είναι. Α, είναι τόσο μικρός.
Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι πάνω από 24. Εγώ τον είχα εκεί στα 26. Όχι. Α, εντάξει, άμα είναι 22 ρε φίλε, συμφωνώ να τον πάρεις, να ξέρεις. Άμα είναι 22. Τώρα άμα είναι 26 εκεί, εντάξει, είναι αρκετά τα λεφτά. Πρέπει για... να είναι 24 στα 25. Γι' αυτό το budget, ας πούμε, του Άρη. Το 96 είναι, 23 είναι, 23. Εντάξει, εντάξει. Ναι, αλλά ξέρεις τι... Το 96 είναι 24, δεν είναι 23. Είναι τον... πρέπει να είναι σαν εμένα, Σεπτέμβριο είναι. Άρα 24 είναι. Κάτσε, δεν το φορτωθεί όλο τον χρόνο τώρα επειδή πλησιάζει. Είναι σε ένα μήνα, 1,5 γίνεται 24. Μην μαχώνεις, 24 είναι. Και εγώ δηλαδή είμαι τίμη 26, εγώ είμαι. Πότε, ποιο μήνα. Δεν φορτωθούμε Νοέμβριο. Άλλο Νοέμβριο, άλλο Σεπτέμβριο. Όχι, το κρατάει, κεράσματα. Να πάμε στο φίλο πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί περιμένει. Καλημέρα. 27 λεπτά ακόμα. Δεν έχει διάλειμμα. Καλημέρα μετά από 10 λεπτά. Να δώσω πρώτα απ' όλα χαιρετίσματα στον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο που μου τα στείλε χθες μέσω του Ζάχου το βράδυ. Θα του τα στείλω και εγώ σήμερα το πρωί για να του πω καλή δουλίτσα αν δουλεύει. Και καλές βουτιές άμα κάνει διακοπές. Το δεύτερο. Λοιπόν, ένα. Στο δεύτερο θα πω αυτό που είπα εχθές στο Ζάχο για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για ποιον? Γι' αυτόν, ένα. Ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για αυτόν, ναι ή όχι? Το Ματέο, ναι. Ήταν. Δεν ήταν καν χρονιά για μένα για το Ματέο. Δηλαδή διακοπές πιο πολύ, νομίζω. Ναι. Δυστυχώς ανέβηκε επίπεδο μετά από μια πολύ καλή χρονιά. Αλλά δεν κατάφερε να δείξει τίποτα. Και μην μου πείτε τώρα επειδή έκανε ένα γκολ. Έκανε μερικές εμφανίσεις. Αυτό να του γίνει και μάθημα, Θανάση, για να ξέρει ότι δεν είναι απαραίτητο ότι μια ομάδα παίζει Champions League και θα πάω και θα την κυνηγήσω και δεν θα παίζω. Δηλαδή αυτό δεν είναι καλύτερο. Δεν είναι μόνο θέμα μαθήματος, είναι θέμα, είναι θέμα ότι χαρακτήρα έχει. Έτσι. Και το αν τελικά είναι η αξία. Σύμφωνα με τα χρήματα, εντάξει. Θα έδινες δηλαδή γιατί... 1,8 για τον Ματέο? Εγώ, ναι. Αν θα δίνω. Ναι. Προσωπικά όχι, γιατί είχε αποτυχημένη εμφάνιση σε υψηλότερο επίπεδο ομάδος. Έτσι όπως φαντάζομαι εγώ την ομάδα μου και αν ήμουν πρόεδρος της ομάδας μου. Άμα ανέβαινε δηλαδή επίπεδο η ομάδα μου, θα ήταν ικανός να παίξει σε υψηλότερο επίπεδο και να μου δώσει αυτά που θέλω να μου δώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον θέλω, έτσι υπόψη. Ή δεν... θα τον συμπαρασταθώ, στην ομάδα μου θα παίζει. Αλλά λέω την προσωπική μου άποψη και για πολλούς μπορεί να ακούγεται και λίγο extreme. Δεν είναι. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει κάνει καλή χρονιά σε υψηλότερο επίπεδο, προφανώς του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω αν ήταν ο Ματέο Γκαρσία 28 χρονών, δεν θα έδινε ο Άρης πάνω από 1 εκατομμύριο. Πληρώνει πιο πολύ το μέλλον. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ίσως αν πήγαινε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, ίσως από εδώ, ίσως από εκεί. Εντάξει. Και στην ομάδα μας έκανε, ας πούμε, δίμηνο καλό, δίμηνο άσχημο, δίμηνο καλό, δίμηνο άσχημο. Ναι, όντως. Γιατί το ξεχνάνε μερικοί. Λένε ότι έκανε δρομερή. Δεν ήταν τόσο σταθερός. Όχι. Χανότανε. Όχι. Ήταν πολύ καλός στην αρχή. Κάπου εκεί τα Χριστούγεννα χάθηκε. Μετά ξαναεπανήλθε. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι και το ηλικιακό, είναι και πολλά. Τέλος πάντων, με το καλό να έρθει αν είναι να έρθει, αλλά ο καθένας λέει και τη γνώμη του και την άποψή του. Και κάτι ακόμα, για τις μεγάλες διοργανώσεις, αυτές που παίζουν. Εγώ ποντάρισα Γουλς κατάκτηση του UEFA, έτσι. Δεν με έπεισε με τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα την κράξουν και θα πούνε δεν έπαιξε. Όσο χρειάστηκε έπαιξε. Επειδή δεν είναι καλή τώρα τελευταία, γι' αυτό λέω. Μπορεί να βρει ρυθμό στα επόμενα 2 παιχνίδια, 3 και να την κάνει την ιστορία. Έτσι, εγώ Γουλς και City για το Champions League. Εκεί βάζω και τα δυο μου τα χέρια. Λοιπόν, αυτά. Γεια σου, τα δέοντα σε όσους ρωτούν. Τα δέοντα. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και εμείς ένα σύντομο διάλειμμα. Εδώ, Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μη φύγει κανένας. Μη μείνει κανένας. Είναι η πρώτη εκπομπή. Από αύριο θα στρώσουμε. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Φρέντο Κωνσταντίνο, ακόμη 25 λεπτάκια. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαλυματάκι και ερχόμαστε σε λίγο. Πάμε. Ναι, το κράτησε για το τέλος αυτό.
Λοιπόν, γιατί... εδώ είμαστε τελευταίο τέταρτο μαζί αυτό ακόμα. Αυτό λέγεται για 100 ζωές ακόμα. Α, μπράβο, ναι. Γι' αυτό δεν το βρίσκα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μπροστά μας. Γραμμές είναι ανοιχτές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Είναι. Εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Τον καλύτερο σταθμό στην καλύτερη πόλη. Το καλύτερο. Καλύτερο, με τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και δημοσιογράφους. Όλα είναι καλύτερα εδώ πέρα. Αυτό που έλεγα εκτός αέρα. Όταν φεύγεις για διακοπές είναι όλα καλύτερα. Σου φαίνονται όλα ωραία. Ακόμα και εσύ μου φαίνεσαι. Υποφρετός. Ναι, μέχρι εκεί. Μην πούμε για καλιά κουβέντα. Ναι. Μην πάρεις και πάνω. Αυτό που έλεγα έξω ότι αν είσαι, αν πας στην Κρήτη και φανείς λίγο ότι είσαι. Πρόσεχε, τι θα πεις. Ότι είσαι alien, ότι είσαι λίγο εξωγήινος. Ναι. Σε κοιτάει λίγο με στραβώμα. Καχύποπτα, ρε φίλε. Καλά κάνουν. Πιανού είσαι εσύ. Καλά κάνουν, ρε φίλε. Καλά κάνουν, ναι. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, εσύ είστε. Κριτικός πρέπει να είστε. Εδώ είμαι να πούμε, ναι. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια να πούμε στην κυβέρνηση. Πάλι το λέω αυτό. Ναι. Γιατί εχθές το μεσημέρι να πούμε είχα αφήσει μια παραγγελία ότι θα είναι κοινωνικό έγκλημα να γίνει φέτος η δεν πρέπει να γίνει και εννοείται. Το απόγευμα ας πούμε είπαν ότι θα γίνει. Ναι. Ναι ρε φίλε, αυτό θα πει ρε φίλε η κυβέρνηση. Πού θα, πιούμε μαύρη μπύρα ρε φίλε και θα φάμε λουκάνικο από πέπερμα. Αυτό να σε πω, οι παλιές εποχές ας πούμε που είχαμε συνδέσει τα παιδικά μας χρόνια εκείνο που είχαμε πάρει και τα λοιπά έχουν περάσει ανεπιστευτοί. Τώρα έτσι γίνει να πούμε καθαρά εμπόριο και εμένα ας πούμε δεν μου θυμίζει με τίποτα την παλιά μαγεία. Για μένα πρέπει να πάρει δρόμο. Πιστεύω να το κάνει και αυτό το έτοιμο κυβέρνηση εδώ, να πάει στη Λαχαναγορά, πάει που θέλει. Εντάξει, η έκθεση πρέπει να φύγει από εκεί πέρα. Και το μέρος πρέπει να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο πρώτον και δεύτερον. Υπόγειο Πάρκο, σωστό. Και δεύτερον, επειδή στην περιοχή του Βελιδίου, έτσι, για όσους ξέρουν από τη ιστορία της Θεσσαλονίκης, ήταν η ιστορική έδρα, ας πούμε, του Άρη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια δωρεά, να πούμε, της οικογένειας Μοδιάνο. Να γίνει το νέο γήπεδο του Άρη. Να γίνει το γήπεδο του Άρη, γιατί το Χαριλάου για μένα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Ζάκος του Τούλου, είναι καταραμένο. Είναι ιδιανικό τέτοιο από κάτω, δεν ξέρω τι είναι. Mm. Δηλαδή από το 50-51 δεν έχουμε πάρει μόνο ένα κύπελο. Ενώ τα τρία πρωταθλήματα στο παιχνίδι, στην έκθεση. Το γήπεδο αυτή. Δεν ξέρω τι φταίει. Καταρχήν, και αυτό που είπε η διοίκηση ότι θα το κάνουμε, λέει, κομμάτι-κομμάτι, αφού εκεί είναι πυκμένο στις πολυκατοικίες. Το ότι τρως γκολ. Πού θα πάει ο κόσμος. Το ότι τρως γκολ στο 93 στον ημιτελικό, ας πούμε, με την ΑΕΚ, φταίει το γήπεδο. Δεν φταίει που ένας δεν έπεσε κάτω να βγάλει αφρούς από το στόμα. Να κάνει μια καθυστέρηση. Εκεί δεν μπορεί να χτιστεί σύγχρονο γήπεδο. Είναι πνιγμένο μέσα στις πολυκατοικίες. Δεν τίποτα άλλο. Άμα πάει και στο Βελίδιο θα είναι και δίπλα στο παλέ. Θα είναι μαζί. Μαζί, ναι. Α, μπράβο. Άσε που εκεί υπάρχει και άπλα να πούμε. Μπορεί να κάνει μια κηπεδάρα. Κατάλαβε. Στο Χαριλάου εκεί πέρα είναι μέσα στις πολυκατοικίες. Ούτε πάρκινγκ έχει ούτε τίποτα. Τουλάχιστον στην Τούμπα. Εντάξει, έχει και πολυκατοικίες, αλλά είναι σε μια κάποια απόσταση. Υπάρχει μια σχετική άπλα. Δεν έχει υπουργό Άρης να το δώσει το οικόπεδο. Δεν έχει. Δεν έχει. Σαν Μάρθα Μπούρτσι, ναι. Το 79 που είχε παίξει ο Άρης με τη μεγάλη Μπενφίκα, γυρνούσε η αποστολή της Μπενφίκα γύρω-γύρω από το γήπεδο και δεν είχε πάρει καμπάρι. Δηλαδή, φανταστείτε σε μια τόσο πυκνοπατεγγυμένη περιοχή, θα υπάρχει γήπεδο να πούμε. Γυρνούσε γύρω-γύρω. Κατάλαβε το πούμε τη Μπενφίκα. Εδώ ήρθε η Σάλ και να παίξει προκριματικά και περνούσαν μέσα από τα ψαροκόκαλα και στη λαϊκή τη Τετάρτη. Πλάκα κάτι τέτοιο. Έξω για τη Σάλ και εγώ ξέρω να μου όταν ήρθε η Ντόρτμουντ, πήγα εκεί να δω τα αδέρφια μα να πούμε στο Λευκό Πύργο. Είχα δει και τον Κούκ εκεί πέρα να πούμε, μου είχε πει έχω και μια γερμανική ταυτότητα. Δεν ξέρω αν μπόρεσε να μπει γιατί ήθελα να πω και εγώ με τα αδέρφια μα στην Τούμπα με την Ντόρτμουντ δεν μπόρεσα α πούμε. Εντάξει. Απλά πήγε και του είδα εκεί στο Λευκό Πύργο. Κρίμα που δεν παίξετε με τη Rapid. Οπότε είναι για πρώτη φορά ρε φίλε που θα σα υποστηρίξω. Δεν έχω ξαναυποστηρίξει την ομάδα σα. Αλλά πρώτη φορά, δηλαδή ακόμη και με τη Φενέρ που παίξατε, επειδή η Φενέρ φοράει κίτρινα και του λένε καναρίνια, ήμουνα με τη Φενέρ. Αλλά τώρα ρε φίλε θα σα υποστηρίξω με αυτήν την αγώνευση την Πεφίξα που φοράει και αυτήν την πρόβρα. Κίνδυνο αποκλεισμού για τον Μπάουκ, αφού υποστηρίζει εσύ τον Μπάουκ. Δεν έπεσε με τη Rapid να βρει και κανένα παίκτη να πάρει του χρόνου. Πρέπει λίγο να μιλάτε λίγο παραπάνω τώρα για τον Άρη. Δηλαδή τώρα ξεπέτα για ένα πεντάλεπτο να πούμε να φύγει η υποχρέωση δεν είναι σωστό να πούμε. Στο γήπεδο θα το δούμε. Εντάξει, τώρα θα αρχίσει και η προετοιμασία του Άρη, θα έχουμε πολλά περισσότερα τώρα να πούμε. Τώρα σήμερα. Τι η μόνη σημερινή είδηση για τον Άρη είναι ότι πήγανε και κάνανε τεστ για κορονοϊό. Δηλαδή, και πήρε τον Κανέα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης παιδιά είναι το διαχρονικό αφεντικό της πόλης. Έτσι λέγαμε παλιά. Σωστό. Το αφεντικό της πόλης να πω. Έτσι. Φαντάσου ένα. Να σου πω το συμβίωμα. Πώς κολλάει τώρα αυτό με αυτό που είπες πριν για τους 50, με τα 50 χρόνια χωρίς τίτλο. Φαντάσου, πού να μην έχει κιόλας. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα παιχνίδι στην Τούπα 3-2 το 2000 που είχε χάσει ο Άρης που
λόγω έλλειψη παιχτών είχε βάλει προπονητή στον Άγγελο Χαριστιά center back και τον Ντανιέλο τον Πατέστορ είχε βάλει center four να πούμε. Ένα αλλοπρόσωλο σχήμα. Σε εκείνο το παιχνίδι, επειδή ακόμα δεν υπήρχε καθίσματα, ένιωθε ότι είμαι στη Νέα Φιλαδέλφια. Γιατί οι παίκτες μου έκανε βροχή. Δηλαδή από την 7 να κάτσει να πάω στην 8. Την επόμενη μέρα ο Πάουξης, το παντικό νίκο του Πάουξ, βγάζει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο έγραφε περαστικά στα αφεντικά και είχε μια φωτογραφία με νικημένο κεφάλι Αριανών. Και με αυτό το πρωτοσέλιδο η Πάουξ Άρης πήγε και τιμωρήθηκε στο αθλητικό δικαστήριο. Γιατί έλειψε να κάνει το παγόνι. Το θυμάστε αυτό το πρωτοσέλιδο. Περαστικά στα αφεντικά. Περαστικά στα αφεντικά και φωτογραφίες με νικημένα κεφάλι Αριανών. Έτσι, για να μην μιλάς μόνο για τον Τζίλο, να λες και για τα δικά σας να πούμε. Τέλος πάντων. Το θυμάμαι. Ίδια καλημέρα, 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 καλημέρα. Μπράβο. Λοιπόν, ο συνδερμός που έκανε ήταν πολύ σωστός. Το θυμάμαι αυτό σε αυτοκόλλητα έξω από το σχολείο το κολούσαν σύνδεσμοι το πάγκρο. Αμέσως να δικαιολογήσει την κατάσταση με τον Τζίλο. Ξαδερφάκια. Εντάξει, γιατί δεν το άκουσα αυτό. Εγώ παίρνω απόσταση. Ξαδερφάκια. Παίρνω απόσταση. Α, κάνω. Κανδανικό πάλι. Ξαδερφάκια, φίλε, τα. Κανδανικό, χαρτζελίκι, τέτοιο. Α, ένα που είδα... παίχτη να πάρουμε μέσω του Ολυμπιακού. Ένα που είδα. Εντάξει. Ποιο ήταν. Λογικό είναι. Δεν έχει φτερά να πει. Και τον Ούρουα, νομίζω, ψαροκάικο ήταν. Ψαροκάικο. Ψαροκάικο, μπορεί. Στράτα. Μηχανιό, εδώ ηχθειό. Όχι, στράτα. Ναι, ναι. Για το Ολυμπιακό Ατρόμητο τίποτα. Ολυμπιακό Ατρόμητο. Ναι. Τι έχει. Στη μένα τίποτα. Α, δεν είδα. Όχι, ναι. Τίποτα. Δεν άκουσα, δεν είδα. Ούτε δικάζουμε τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά, ανθυρά. Κατάλαβα αφεντικά τη πόλη. Εντάξει. Τι να, όταν ακούω τέτοια πράγματα, ρε φίλε, να. Εντάξει, παιδί μου, καθένα στην ομάδα του τη βλέπει κορυφαία. Όχι, ναι, αυτό συμφωνώ, αλλά να λες τώρα στο τέλος ότι το ίδιο είστε κι εσείς με αυτό που έκαναν οι άλλοι με τον Τζίλο. Είναι λίγο. Καλά, η οπαδική βία δεν έχει χρώματα. Εννοείται δεν έχει χρώματα και έχουμε δει πολλά χαζά πράγματα από όλους τους οπαδούς της πόλης μας και της χώρας γενικά. Αλλά μην συγκρίνουμε τώρα το θέμα Τζίλου που. Είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Είναι κάτι άλλο, όπως και να το κάνουμε. Εκτός αν το δικαιολογούμε για τους δικούς μας λόγους. Άλλο αυτό. Επίσης, αφεντικό της χώρας για μια μισή δεκαετία υπήρξε ο Άρης. Στο μπάσκετ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Θα πεις κανένα έκδοτο να φύγουμε έτσι ευχάριστα. Ναι, να μην πούμε ζώδια. Άντε, πες και δύο ζώδια. Πες το ζώδιο μου γιατί θα φεύγω διακοπές για ένα μήνα, οπότε πες μου. Εσείς νομίζετε κάνει βλάκα, αλλά. Πότε με περιμένεις, Δευτέρα, Τρίτη. Δεν θα. Θες να μας πεις μετά ιστορίες από τις διακοπές σου. Θα έρθω κάποια στιγμή. Όταν θα έχει αλλάξει ο καιρός, θα έχει χειμωνιάσει. Θα έρθω και δεν θα με περιμένετε. Θα χτυπήσει η πόρτα και θα έρθει σαν. Σαν και ο άνθρωπος. Ναι. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Κωνσταντίνος κι εσύ. Τι είσαι εσύ, χθες. Είμαι χθες. Εδώ και χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και υπογραφή πλέον. Τι υπογραφή. Η Άντα Λεούση μας λέει. Ο Λεούσης ποιος ήταν. Κάποιος ήταν, νομίζω, παλιός αστρολόγος. Λες. Ναι, καμιά κόρη θα είναι. Σόι πάει. Το χάρισμα είναι. Ναι. Η σημερινή μέρα είναι ιδανική, λέει, για να μιλήσει επιτέλους. Φιλιχθεί, πες τα όλα. Πες τα, θα τα πω. Αυτά που μέχρι τώρα κρατούσες μέσα σου. Ανοίγεις το μυαλό σου, είσαι φυής, είσαι εύγλωτος και καταφέρνεις μέσα από επαφές, συζητήσεις και συναντήσεις να πετύχεις σημαντικούς για εσένα στόχους. Ιδανική μέρα, λέει, για αποστολή μηνυμάτων, ναι. Συγγραφή, μετακινήσεις και τηλεφωνήματα. Τώρα που πει τηλεφωνήματα, εξωτερικό. Κάτσε να πάρουμε ένα εξωτερικό. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργος από Στουτκάρδη. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε, και καλές διακοπές. Καλές διακοπές σου εύχομαι, Κώστα. Γι' αυτό πήρα χθες, έκατσα λίγο περισσότερο στη δουλειά. Μετά είδα τα μάτς. Και κοιμήθηκα λίγο περισσότερο. Πόσο θα λείψεις τώρα, ας την πλάκα. Πάμε παρακάτω. Εσείς νομίζετε κάνει πλάκα. Κοίταξε. Καμιά εβδομάδα σίγουρα. Παραπάνω, ρε, να λείψεις, να ξεκουραστείς. Ο λαός το ζητάει. Ο λαός παραπάνω λένε. Ενέρεση, ξεκούραση χρειάζεται. Και εσύ, Κωνσταντίνε, λίγο έλειψε. Περίμενε. Ήταν να λείψει και σήμερα κανονικά. Δηλαδή το είχαμε συμφωνήσει. Ναι, γι' αυτό έτσι ξύπνησα και παραξενεύτηκα. Λέω τι γίνεται. Και με παρακαλούσε σήμερα. Δεν λέει όμω όλη την αλήθεια. Είπαμε, θα έλειπα και σήμερα και αύριο θα κάναμε εκπομπή μαζί. Ωραία. Και το έκανε μούχτη και λέει, άντε να έρθει Τετάρτη να πάρει τα κλειδιά για να φύγω. Να μην έρθει να κάνει εκπομπή Τετάρτη. Α, ναι, γιατί μέχρι χθε έλεγε θα έρθω και Τετάρτη για εκπομπή και μετά θα φύγω. Αφήστε με να απολογηθώ επιτέλου να μιλήσω. Ήταν όντω να έρθω την Τετάρτη. Αλλά έγινε αυτή η αλλαγή στην προπόνηση της ομάδας που σου είπα και την κάναμε πρωινή προπόνηση και πρέπει να πάω. Τρέχει και αυτός πίσω από τους παίκτες. Ναι.
Μπορείς να το πεις. Είσαι σε κάποια ομάδα. Όχι, παρακολουθώ κάποιες ομάδες που πρέπει να παρακολουθώ λόγω ενασχόλησής μου. Ναι. Α, ναι, κατάλαβα. Θα τα πούμε μετά τις διακοπές αυτά τον Οκτώβριο. Λοιπόν, να ξεκουραστείς για να τα λέμε. Έτσι. Εντάξει, τώρα πριν τελικούς Champions League θα επιστρέψεις. Ναι. Του χρόνου. Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, εμείς Κωνσταντίνε θα τα πούμε αύριο. Θα ξυπνήσω λίγο πιο πρωί να τα πούμε για τα προηγούμενα και για τα αυριανά και για τα. Θα επιστρέψω και πριν το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Εκείνο πότε θα είναι, έχει οριστεί η ημερομηνία. 18 Δεκεμβρίου. Όχι, 25-26, κάτι τέτοιο. 25-26, ναι. Ναι, εκείνη την εβδομάδα δουλεύω νύχτα, ρε, θα πιάνω 9, εύχομαι να γίνει το μάτς νωρίτερα. Εντάξει, θα έχουμε ίντερνετ εκεί, κάτι θα γίνει. Μάσας, όλα καλά. Ωραία Γιώργο, θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, καλημέρα σας, εύχομαι να τα πούμε. Γεια σας και καλές διακοπές σας, εύχομαι πάλι. Καλές και όχι πολλές, να πω έλειψα 3 μέρες. Εγώ σου είπα να λείψεις και 4. Επιτέλους. Ναι, επιτέλους ήρθες κοντά μας. Έλειψα 3 μέρες και λέει, έλειπες και το Σαββατοκύριακο. Που δεν έρχεται το Σαββατοκύριακο. Απλά το ανέφερε. Ναι, δηλαδή, και αυτό ούτε 5 μέρες, έτσι. Ούτε 5. Περιμένουμε με αγωνία Μαλέσκου, έτσι. Η οποία δεν είναι κριτικιά από ό,τι έμαθα. Είναι δικιά μας εδώ πάνω. Απλά κατέβηκε κάτω, λέει modeling και λέω, ξέρω εγώ, και πόρτα και λοιπά. Και τώρα ξανά. Λοιπόν, πες το ζώδιο μου, τέλειωσε το και πες και δύο ανέκδοτα να φύγουμε. Το βραβείο φλερτ δίνεται σε σένα σήμερα. Άρε φίλε, ποιος είναι. Αν είναι δυνατόν, τη ζούμε. Πολλές ερωτικές επαφές, επικοινωνίες, ειδήσεις και συναντήσεις. Τώρα και κυρίως μια νέα συναρπαστική γνωριμία που έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Έτσι. Μη. Οι ιδέες σου και η εξιδέρκειά σου σε φέρνουν πολύ κοντά στην επιτυχία οικονομικά. Δεν θα κυλήσουν όλα όμως όπως το περιμένεις, αφού θα προκύψουν κάποια απρόσμενα έξοδα. Τα φλερτ είναι και δύσκολα. Δύσκολα. Ωραία, φίλε. Δύσκολα. Λοιπόν. Πάλι θα μείνουμε. Αχ, Θεέ μου. Μια μεταγραφή δεν μας κάτσε εμάς. Πού θα πάει, θα μας κάτσε. Γιάννη, τι κάνουν 25 παιδιά στο σαλόνι μας. Είπα να βάλω μια τάξη. Άντε πες άλλο ένα, μ' άρεσε αυτό. Καλά. Άλλα δύο θα πω. Άλλα δύο. Ναι. Σαν τις πίτσες. Αυτό είναι το τραγούδι που ζήτησα να κλείσουμε. Όχι, πιο μετά, κάτσε έχουμε ακόμα. Και πιο μετά και 56. Θα παίξεις το τραγούδι, θα το κόψεις στα 10 δευτερόλεπτα, τι θα το βάλεις. Σταμάτα αυτή που ουρλιάζει. Η Δέσποινα. Δεν με νοιάζει, ουρλιάζει όμως. Σαν να την πάτησε τον ήχη είναι. Βάλε το τραγούδι που σου είπα για να ξεκινήσει σαν χαλή από κάτω και να κλείσουμε με αυτό. Τι λεπτό το τραγούδι. Εντάξει, και 56 είναι. Άντε καλά. Θα κλείσουμε με κατάθλιψη. Άντε, βιάζομαι να φύγω διακοπές. Βαλίτσες είναι έτοιμες. Περιμένω εδώ. Πω, εισαγωγάρα. Εισαγωγάρα. Άντε, πες ένα. Περίμενε, ακόμα, δεν είναι. Γιατί μου τα κάνανε τώρα έτσι. Σε πολεμάνε. Σε πολεμάνε. Για να δω, εγώ έχω καμιά είδηση τελευταία στιγμή. Όχι. Τζόκερ δεν κερδίσαμε. Εδώ έχουμε τίποτα. Ωραία. Σε ολόκληρο το Τωρίνο, την πόλη, υπάρχει μόνο ένας λαριγκολόγος. Ο Τωρίνο λαριγκολόγος. Κακό. Έχεις άλλο. Κάτι λείπει από το φαγητό. Έχεις καμιά ιδέα. Ναι αγάπη μου, κάποιο μυρωδικό. Μην ανησυχείς, θα στο φέρω εγώ. Μπα, χαρί. Δεν είχα. Δεν ξέρω γιατί σήμερα με απογοήτευσε η σελίδα μου. Ναι. Με απογοήτευσε η σελίδα που. Δεν ξέρω όμως εδώ πέρα ποιος είναι αυτός δίπλα. Σαν δεκάρι στο Αναστάρα Τρίπολης είναι αυτός που τραγουδάει εδώ πέρα. Ο Μάσιμο Ντι Κατάλτο. Πώς λέγεται. Πονάρα. Λοιπόν, πονάρα. Να στείλουμε το Παπαδομολάκι διακοπές. Ναι. Για μια εβδομάδα με το ζόρι. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Θα έρθω να πούμε καλό και μήνα. Και θα γίνει το lockdown. Και δεν μπορώ να γυρίσω. Α, ζήτω το lockdown, φίλε. Θα σε βγάλω με τέτοιο, με λάπτοπ θα βγαίνεις. Δεν θα έχω σήμα εκεί που θα είμαι. Αχ, ναι, το lockdown θα είναι. Με δεν θα γίνει feet, τέτοιο. Θα δεν θα έχει χούντα. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν το Φρέντο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, καλά να περάσετε. Παραμένετε στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργο Συρίγο, ένα απλό παρατηρητή, και όλο το πρόγραμμα του Αθλητικού Λίμπερο. Ήταν η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομουναλάκη. Θα τα πείτε εσεί από αύριο, ναι, από με αύριο Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και εγώ θα παρεμβαίνω τηλεφωνικά. Ναι. Τουλάχιστον τηλεφωνικά για το επόμενο διάστημα. 7 η ώρα θα βγαίνει όμω. Το απόγευμα. Ναι, το απόγευμα. Εμεί θα τα πούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
Την άλλη Τετάρτη εδώ θα ήταν. Τι μου. Τετάρτη έβαλα κιόλα. Θα σου δείξω τη φωτογραφία. Τετάρτη έβαλα, δεν έβαλα και. Τι είναι η φωτογραφία. Συμφωνήσαμε. Η φωτογραφία που συμφωνήσαμε, εγώ έλειψα τρεις μέρες. Δεν με νοιάζει, συμφώνησε. Λέω συμφωνήσει με αυτό, με λες ναι. Α, θα ξαναλείψω εγώ μετά, άμα είναι. Θα ξαναλείψω. Μια μέρα, άμα θέλει, όποτε δεν θέλει. Μ' άρεσε η κονσόλα, μου έλειψε. Μια μέρα. Εσύ δεν μου είχε λείψει καθόλου. Όλα λοιπόν, καλά. Σε ανέχτηκα σήμερα λόγω. Γεια σα.